Σαν μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο σχολείο ξεκινά. Νυχτώνει πριν ακόμα γυρίσω από τη δουλειά. Λέω θα έρθει ο Οκτώβρης, παρέλαση ξανά. Αλλά ποιος έχει κέφι φθινοποριατικά. Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Έφτασε ο Δεκέμβρης, έστρωσα χαλιά. Θα φτιάξω κουραβιέδες με λόμα καρονά. Θα ανάψω και το τζάκι, θα ψήσω καστανά. Μα ποιος θα κατεβάσει τα χριστουγεννιάτικα? Καλημέρα σας. Λοιπόν, η επικαιρότητα τρέχει και πολλές φορές δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Είναι αρκετά δυσάρεστη, θα λέγαμε, σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Σήμερα, λοιπόν, το πρωί έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Στράγκας, ένας άνθρωπος που άφησε τη σφραγίδα του στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ένας δημοσιογράφος με πολύ ιδιαίτερο στυλ, θα λέγαμε. Πάλευε διασωληνωμένος λόγω κορονοϊού στο νοσοκομείο και έπειτα από αρκετές επιπλοκές έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του. Κουράγιο να ευχηθούμε στους φίλους και στην οικογένεια. Πέρα από αυτό όμως, από χθες έχει κοινή γνώμη αναστατωθεί και με το θέμα του Στάθη Παναγιωτόπουλου, του δημοσιογράφου αυτού που ήταν μέρος των Ράδιο Αρδίλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ με δημοσιογράφους και υπευθύνους του εγκληματολογικού, θα έλεγα των υπευθύνων που είναι για το εγκληματολογικό όσον αφορά το ίντερνετ και τα social. Έχουμε σήμερα και όμως αναφορά για το Survivor, διότι οι παίκτες σχεδόν ανακοινώθηκαν, οι περισσότεροι έχουν υπογράψει. Έχουμε τα νέα της Showbiz, ο Κυριάκος θα μας φτιάξει ζυμαρικά με κρέμα. Έχουμε μια πολύ γεμάτη εκπομπή και έχουμε και καλεσμένο τον Πάνο Νάτση, τον πρωταγωνιστή του θεατρικού, όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του, και πρωταγωνιστή και στη νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη στις Σέρες. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε, διότι η επικαιρότητα σήμερα είναι αρκετά θλιβερή, θα λέγαμε. Δεν είναι άλλα πράγματα. Από χθες ξεκίνησαν οι ειδήσεις και ξαφνικά ήρθε και ο Γιώργος Στράγκας. Είναι τόσο πολλά και τόσο αρνητικά όλα για τη σημερινή μέρα. Με τι θες να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καταρχάς να καλημερίσουμε τον Βασίλη Αναστασόπουλο, δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μπέτη, σε εσένα και στους τηλεθεατές μας. Καλημέρα και σε όλη την ομάδα σου. Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ που έχετε και εσείς για το θέμα. Θέλω να καλημερίσω όμως και τον Μανώλη Σφακιανάκη, ο οποίος είναι πρώην διευθυντής διοξυηλεκτρονικού εγκλήματος και πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας και ειδικός ερευνητής διαδικτυακών εγκλημάτων. Καλημέρα, κύριε Σφακιανάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Και έχουμε και τον Νίκο Βασιλάκο, ο δημοσιογράφο και πρόεδρο του Internet Now. Λοιπόν, από χθες, όπως όλοι γνωρίζετε, η ελληνική showbiz έχει αναστατωθεί με το θέμα αυτό του Στάθη Παναγιωτόπουλου, διότι ήταν ένας άνθρωπος που τον βλέπαμε καθημερινά πάρα πολλά χρόνια μέσω του Ράδιο Αρβίλα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, πέρα από το ρεπορτάζ λοιπόν για το θέμα αυτό, υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις των επωνύμων. Mm-hmm. Πάμε να δούμε όμως τι σημαίνει όλο αυτό και για μας, για την τηλεόραση, αλλά και τι μπορεί να προκαλέσει σε μία κοπέλα ή σε ένα γόρι αντίστοιχα μία τέτοια υπόθεση. Να ξεκινήσουμε με ποιον να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τον Βασίλη τον Αναστασόπουλο, να μας πει το ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή. Ναι, από εχθές λοιπόν το μεσημέρι, περίπου στις 12 που άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης, έχει λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο για τον ίδιο τον Στάθη τον Παναγιωτόπουλο, όσο και για τον Αντώνη Κανάκη και τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής Ράδιο Αρβίλα, οι οποίοι ήταν συνεργάτες και φίλοι του επί σειρά ετών. Ξεκίνησαν όλα από μια ανάρτηση που έγινε στο Instagram από τον γκέι ακτιβιστή Ηλία Γκιόνι, ο οποίος έφερε στο φως της δημοσιότητας την καταγγελία μιας κοπέλας η οποία θέλησε και θέλει προς το παρόν να παραμείνει ανώνυμη, η οποία έχει εμπλακεί σε έναν δικαστικό αγώνα και μια δικαστική διαμάχη, αν θέλετε,
με τον παρουσιαστή, τον γνωστό παρουσιαστή του Ραδιορβίλα, τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και στη συνέχεια αναπαρέχτησαν στα social media, φαίνεται ότι η κοπέλα αυτή γνωρίστηκε το 2016 στην Αλόνισο, στο νησί της Αλονίσου, με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Εκείνος την προσέγγισε ερωτικά. Προχώρησαν στη σύναψη ερωτικής σχέσης για περίπου 2 χρόνια και μετά τον χωρισμό τους, το 2018 δηλαδή, την ενημέρωσαν, ο φίλοι της την ενημέρωσαν, ότι υπέπεσε στην αντίληψή τους πως σε διάφορα site ερωτικού, πορνογραφικού περιεχομένου υπήρχαν βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια. Εκείνη μπήκε στη διαδικασία να ψάξει περισσότερο την υπόθεση και να ψάξει περισσότερο τι είχε συμβεί. Βρήκε ότι δεν μιλάμε για κάποια ποσότητα αμελητέα, δεν μιλάμε για ένα βίντεο που θα μπορούσε έτσι εύκολα να εξαφανιστεί και να ξεχαστεί. Μιλάμε για τουλάχιστον 3 βίντεο και τουλάχιστον 300 φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται εκείνη σε ερωτικές στιγμές από την ερωτική της ζωή με τον τότε σύντροφό της, τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Μπήκε λοιπόν και εκείνη στη διαδικασία των μηνύσεων και μολονότι η υπόθεση πήρε την δικαστική οδό και έφτασε μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο να υπάρχει ένα δικαστήριο στο οποίο ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν εμφανίστηκε. Υπάρχει εδώ και 3 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, από το 2018, μια υπόθεση η οποία και δεν είχε δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας, αλλά και δεν έχει πάρει μια τελεσίδικη απόφαση, μια τελεσίδικη τροπή. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Σφακιανάκη αν αυτό διώκεται ποινικά, καταρχάς. Και από μένα καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα να πω με απλά λόγια ότι δυστυχώς διώκεται, αλλά όχι όπως πρέπει. Δηλαδή? Είναι πλημέλημα, ενώ πριν λίγα χρόνια ήταν πριν αναθεωρηθεί ο κώδικας, ήταν κακούργημα. Έτσι λοιπόν είναι μια απλή πράξη πλημεληματική, διώκεται με το άρθρο περί προσωπικών δεδομένων. Έτσι λοιπόν είναι ένα πλημέλημα το οποίο έχει φυλακεί από μέχρι 5 χρόνια. Η τιμωρία για μένα, η εκδικητική πορνογραφία είναι κάτι το οποίο πρέπει να τιμωρείται και πρέπει δυστυχώς να τιμωρείται και βαριά. Αυτοί που κάνουν αυτές τις πράξεις δεν είναι για μένα άνθρωποι, είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, όταν είσαι με έναν άνθρωπο, όταν είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και απολαμβάνεις, δεν έχεις το δικαίωμα, δεν έχεις το δικαίωμα και το παραλαμβάνω, να κάνεις αυτές τις πράξεις. Γιατί οι πράξεις αυτές παίρνουν και το θάνατο. Αυτό που δεν ξέρουν κάποιοι και ξέρουμε εμείς. Έχετε το θάνατο, πολλά κορίτσια έχουν αυτοκτονήσει γιατί κάποια, μην προ εκτρώματα της γης και της ζωής αυτής, έχουν κάνει αυτές τις πράξεις. Έτσι λοιπόν εγώ δεν θέλω να δικάσω τον κύριο Στάθη. Εγώ θέλω να πω αν είναι ένοχος πρέπει να πληρώσει. Το κάθε ένοχος που βγάζει τέτοιες φωτογραφίες. Είχαμε πέρυσι μια τέτοια ιστορία, αν θυμάμαι καλά, κύριε Σφακιανάκη. Μια Λίνα Κοεμτζή. Στη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη που διακόπτω, τη Λίνα Κοεμτζή, την υπόθεση της κοπέλας στη Θεσσαλονίκη καλά, που αυτοκτόνησε εξαιτίας ακριβώς επειδή την εκβίαζαν μερός βίντεο. Και μάλιστα και στην συγκεκριμένη περίπτωση, με συγχωρείτε, είδαμε στην ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γκιόνης ότι ήδη η κοπέλα είχε πρόβλημα γιατί δεν είχε και τη στήριξη της οικογένειάς της. Ναι. Οπότε ήδη είναι σε μια πολύ τεταμένη ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή και με το συμβάν και με το γεγονός ότι η οικογένεια δεν είναι δίπλα της. Μας ακούτε? Αυτή τη στιγμή θέλω να ξέρετε κάτι. Ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Η κοπέλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να έχει ψυχολογικά προβλήματα που σίγουρα θα έχει. Και πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια ψυχολογική θεραπεία στην κοπέλα. Μια, είτε από δικούς της, είτε από την κοινωνία, είτε από το δημόσιο, δεν ξέρω πώς. Πρέπει όμως η κοπέλα αυτή άμεσα να είναι σε κλειό θεραπείας. Γιατί η όλη αυτή η δημοσιοποίηση του θέματος την έχει στοχοποιήσει έτσι ώστε να έχει μεγάλο θέμα, γιατί πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, από την εμπειρία μου και μόνο το λέω αυτό, θα αρχίσουν να βγαίνουν οι φωτογραφίες στον αέρα. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει, με συγχωρείτε, στο κομμάτι της διαδικασίας. Η κοπέλα αυτή έκανε καταγγελία όταν έγινε το όλο συμβάν, αλλά κινήθηκε η διαδικασία του αυτόφορου κανονικότατα, αλλά δεν έγινε βέβαια το αυτόφορο γιατί έλειπε τότε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αλλά δεν κατέβηκε το υλικό από το. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Όταν γίνεται καταγγελία, δεν μπορεί αμέσως το υλικό να κατεβαίνει.
η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν κατεβάζει το υλικό. Η δίωξη κάνει έρευνα να βρει ποιος είναι ο ένοχος. Να βρει τα ηλεκτρονικά ίχνη του ενόχου. Και πώς προστατεύεται η κοπέλα, δηλαδή. Με ποιο τρόπο θα προστατευτεί εκείνη τη στιγμή που κάνει μια καταγγελία? Άμεσα. Άμεσα. Πρέπει ήδη με δικηγόρο, ο δικηγόρος πρέπει να γνωρίζει, γι' αυτό λέμε ότι το διαδίκτυο είναι μια νέα επιστήμη που οι δικηγόροι δυστυχώς έχουν λίγη γνώση στο κομμάτι αυτό. Εγώ. Πρέπει να κάνει διαδικασίες προς τις εταιρείες που έχουν αναρτήσει αυτές τις φωτογραφίες. Δηλαδή είναι τα μέσα εκείνα τα οποία είναι ανηρτημένες τις φωτογραφίες. Πρέπει να γίνει παρέμβαση στις εταιρείες που είναι ιστοσελίδες για να κατέβουν αυτές οι φωτογραφίες. Μόνες τους οι φωτογραφίες, είτε με την παρέμβαση της αστυνομίας, ουδέποτε έχουν κατέβει και ουδέποτε κατεβαίνουν. Μήπως πρέπει να αλλάξει αυτό, δηλαδή πέρα... επιτρέπετε, ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό έχει συμβεί. Έκανε η κοπέλα, αφού αρχικά ζήτησε από τον ίδιο τον Στάθη τον Παναγιωτόπουλο να κατεβάσει το συγκεκριμένο επίμαχο υλικό από τις ιστοσελίδες που το είχε αναρτήσει και εκείνος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά της, ναι. Απευθύνθηκε στις ιστοσελίδες αυτές πορνογραφικού περιεχομένου, οι οποίες και το κατέβασαν. Ναι, αλλά μετά ανέβηκαν σε άλλο προφίλ, σε ένα δικό του blog. Με ένα άλλο προφίλ έχει ανεβάσει ένα ακόμη βίντεο αργότερα και αφού του υπήρχε σε εξέλιξη η μήνυση, πιστεύω, αν εξ όσων συμπεραίνω από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι και αυτό το ένα βίντεο είναι πολύ πιθανό πλέον να έχει κατέβει. Αλλά τα αρχικά βίντεο, τα τρία πρώτα βίντεο και οι 300 φωτογραφίες έκανε τις απαραίτητες ενέργειες της νομικής η κοπέλα προς τις εταιρείες, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Φακενάκης, και τα βίντεο αυτά κατέβηκαν. Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω ότι θέλετε... Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την παρέμβαση. Πολύ και θέλω να κάνω ένα μήνυμα στην πολιτεία, να επαναφέρει το νόμο όπως ήταν. Να γίνει δηλαδή, να μην είναι πλημέλημα, αλλά να γίνει κακούργημα. Να είναι όποιος παίζει με την ψυχή των ανθρώπων και έχουμε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, τάσεις αυτοκτονικές σε πάρα πολύ κόσμο, θα πρέπει να ξέρει αυτός ότι πίσω του έχει ένα κακούργημα. Το πλημέλημα δυστυχώς δεν κατευγνάζει τα πνεύματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε όμως πώς αντέδρασαν μετά την είδηση η Ράδιο Αρβίλα, τι είπανε και να δούμε και τι αντιδράσεις προκάλεσε όλο αυτό. Είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι σήμερα. Τα έχουμε χαμένα. Ίσως το πρώτο που θα έπρεπε να πω είναι να ζητήσω την κατανόηση. Ο λόγος δεν θα είναι δομημένος. Είμαι σε σύγχυση. Ο Στάθης ο Παναγιωτόπουλος δεν είναι εδώ και δεν θα είναι από εδώ και πέρα μαζί μας στο Ράδιο Αρβίλα. Σήμερα τηλεφώνησα στον Κωστάκη κάποια στιγμή νωρίς το μεσημέρι. Μου είπε ότι τη στιγμή εκείνη που τον πήρα τηλέφωνο εμφανίστηκε στα social media ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Στάθης ο Παναγιωτόπουλος αποφάσισε να δημοσιοποιήσει πορνογραφικό υλικό του ίδιου και της κοπέλας αυτής, τα που ήταν σε σχέση βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, και το έκανε αυτό χωρίς τη συγκατάθεση της κοπέλας και ανέβασε και πολλές φωτογραφίες της και πήγαν στα δικαστήρια στην αρχή, αλλά μετά δεν πήγαν στα δικαστήρια γιατί τα βρήκαν εξωδικαστικά. Δεν έχουν σημασία αυτά τα πράγματα, καμία σημασία. Σημασία έχει μόνο το ανθρώπινο και το ηθικό κομμάτι. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει, γιατί πρώτον θα το γνωρίζαμε, δεύτερον δεν είναι δυνατόν να εμπλέκεται σε κάτι τόσο σοβαρό και να μην μπήκε στη διαδικασία να μας το πει ποτέ. Και επίσης δεν μπορεί να συμβαίνει και κάτι τόσο σοβαρό τόσα χρόνια από το 18 περίπου και να μην έχει βγει κάτι στο φως της δημοσιότητας και να βγαίνει τώρα. Διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει αυτή η υπόθεση, υπάρχει αυτή η ιστορία, ότι όντως έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα. Στην αρχή, πραγματικά ο εγκέφαλός μου χρειάστηκε ώρες μέχρι να μπορέσω ξανά να διαχειριστώ όλο αυτό που γίνεται. Και μετά από κάποιες ώρες επικοινώνησα πάλι με τον Στάθη να του ανακοινώσω την απόφασή μου και την απόφαση όλων μας ότι θα διακόψουμε τη συνεργασία μαζί του. Πρώτα απ' όλα λυπούμαστε πάρα πολύ για την κοπέλα. Έχουμε τεράστια λύπη για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και όπως αποδείχθηκε μπήκε στη διαδικασία να κάνει κάτι τέτοιο. Η ουσία είναι ότι ενημερώνουμε και εσάς ότι πλέον ο Στάθης ο Παναγιωτόπουλος δεν θα είναι πλέον στο Ράδιο Αρβίλα. Όποτε και να το μαθαίναμε. Σήμερα το μάθαμε. Εχθές, πριν 2 χρόνια, το ίδιο θα κάναμε. Πρέπει να το ξέρετε.
Είμαστε και γονείς, ξέρετε, ναι, δεν είμαστε. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Είμαστε και γονείς. Εγώ είμαι 47 χρονών, έχω τρία παιδιά, δύο κόρες, μία 21 και η άλλη 18. Που θα μπορούσε να είναι προφανώς μια κοπέλα η οποία θα της είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο και δεν θα ήθελα να φανταστώ τον εαυτό μου πώς θα αντιδρούσε σαν πατέρας αυτής της κοπέλας. Σήμερα βρέθηκα στην πολύ παράξενη θέση να πρέπει να πάρω τηλέφωνο την κόρη μου, τη μεγάλη, και να της πω εγώ ότι δεν θέλω να περάσει από το μυαλό σου ή να αφήσει να σε επηρεάσει κανένας άνθρωπος, ούτε μία στο εκατομμυριωστό, ότι μπορεί ο πατέρας σου να ήξερε κάτι τέτοιο, όχι τρία χρόνια, τρεις ώρες, και να μην έκανε κάτι γι' αυτό. Να το ανεχόταν, όπως είμαι σίγουρος και για τους άλλους δύο που καθόλου δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Εκφράζουμε την λύπη μας για το γεγονός ότι υποχρεωθήκαμε να βγούμε στον αέρα για να βρεθούμε σε αυτή την τόσο δύσκολη θέση και γι' αυτό έχουμε και ένα θυμό μέσα μας. Και αυτό που είναι μια απόφαση που δεν έχει πάρθει, γιατί δεν είναι θέμα απόφασης, είναι θέμα αν γίνεται ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Και αναφέρομαι στο ότι δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς από αύριο. Ή θα βγούμε και θα βγούμε κανονικά, ναι. Θα βρούμε τον τρόπο να βγούμε κανονικά ή εγώ τέτοια εκπομπή ξανά σαν τη σημερινή δεν μπορώ να τουλάχιστον να παρουσιάζω και δεν έχω και καμία διάθεση να την υποστηρίξω. Ναι, μάλιστα. Κύριε Αναστασόπουλε, είναι αλήθεια, τι λέει το ρητικό σας ρεπορτάζ, θέλω να ξέρω. Είναι αλήθεια ότι η κοπέλα αυτή επικοινώνησε με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, του ζήτησε να κατεβάσει τις επίμαχες φωτογραφίες και βίντεο και αυτός της είπε ότι μόνο αν με παντρευτείς. Αυτό ισχύει που ακούγεται από χτες. Όχι ακριβώς έτσι. Εκείνη επικοινώνησε με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και του ζήτησε να κατεβάσει το επίμαχο υλικό. Εκείνος δεν το έκανε και όπως προανέφερα υποχρεώθηκε η κοπέλα να απευθυνθεί προσωπικά στις εταιρείες οι οποίες, στις ιστοσελίδες, στις εταιρείες που διαχειρίζονται αυτές τις ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου και να τους ζητήσει να κατεβάσουν τα βίντεο. Στη συνέχεια, όταν η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαστικής οδού εξαιτίας της μήνυσης που είχε υποβάλει η παθούσα ή καταγγέλουσα, τότε φέρεται να υπήρξε επικοινωνία με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο νέα, ο οποίος ακριβώς λόγω της δικαστικής οδού που πήρε η υπόθεση εμφανίστηκε να ζητάει από την κοπέλα να υπάρξει ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός να μην φτάσουν στα δικαστήρια. Εμφανίστηκε να της λέει ότι ενδιαφέρεται για εκείνη, ότι νοιάζεται για εκείνη προσωπικά, ότι η σχέση τους δεν ήταν κάτι το περιστασιακό και να της λέει να της τάζει ακόμα και γάμο προκειμένου εξ όσων φαίνεται να απεμπλακεί από όλη αυτή την υπόθεση προτού φτάσει στα δικαστήρια, προτού φτάσει στην ακροαματική διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η καταγγέλουσα που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, όταν εν τέλει βρέθηκαν από κοντά με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο προκειμένου να λύσουν την υπόθεση εξωδικαστικά, εκείνος τους είπε ότι σκοπεύει να παντρευτεί μία άλλη κοπέλα και δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια, δεν έκανε τίποτα άλλο το οποίο να δείχνει ότι πραγματικά είχε την μεταμέλεια και είχε την πρόθεση να ζητήσει έστω μία συγγνώμη από την κοπέλα αυτή που κάνει την καταγγελία. Να ρωτήσω και τον κύριο Βασιλάκο. Δεν φτάσανε όμως, δεν είπαμε νωρίτερα ότι αυτό ξεκίνησε από το 18 και το 20, το Σεπτέμβριο του 20, έγινε ένα δικαστήριο που δεν εμφανίστηκε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αυτό αληθεύει? Το 21, πριν από λίγους μήνες. Το 21. Α, μάλιστα, το 21. Νόμιζα ότι ήταν είχε το 20. Κάποιο πρόβλημα υγείας, είπε κάποια επέμβαση και δεν πήγε καν στο δικαστήριο. Και αφού φτάσαν τα πράγματα στα δικαστήρια, πώς δεν βγήκε αυτό προς τα έξω, πώς δεν έγινε ευρύτερα γνωστό? Αυτό καταλαβαίνετε από τη φύση του όσο μεγάλο πρόβλημα είναι, ειδικά όταν έχεις ένα περιστατικό τέτοιο που δηλαδή, καταρχάς, να δώσουμε και μερικές χρηστικές συμβουλές, να ξεκινήσω από εκεί. Είσαι σε ένα κρεβάτι με τον άνθρωπό σου και φιλιέσαι. Γιατί υπάρχει κάμερα στο δωμάτιο? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να μην το γνώριζε άλλος, η κοπέλα αυτή, να ήταν να γνιέται? Όχι, εγώ σας λέω ότι και δίνουμε συμβουλές για τους επόμενους. Γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την κοπέλα αν ήξερε δεν ήξερε. Μπορούμε να κατηγορήσουμε τον άνθρωπο που έκανε την πράξη. Άρα ξεκινάμε. Δεν πρέπει να γίνεται όμως. Όταν ο άλλος είναι TV persona και δικαιολογεί από την επαγγελματική του ιδιότητα την παρουσία καμερών στο χώρο, μπορεί να νομίζεις ότι η κάμερα ήταν ανενεργή. Σωστό. Μάλιστα. Άρα είχες μια κάμερα που σε τραβούσε. Λοιπόν, αυτό, από εκεί και πέρα αυτό φαίνεται όμως, συγγνώμη, αυτό φαίνεται όμως αν είναι ενεργή η κάμερα. Δηλαδή, συνήθως όλες έχουν ένα κόκκινο δηλαδή, λαμπάκι που να προσβλήνουν. Φαινόταν, δεν ήταν κρυφή, τι έγινε? Ναι, οπότε δεν εγώ σας λέω ότι υπάρχει ένα υλικό. Αν ήταν κρυφή τώρα, δεν θα πρέπει να κάνει κανείς τίποτα στο σπίτι του, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σε καταγράψουν. Γιατί άμα είναι κρυφή, μπορεί να είναι οπουδήποτε και δεν μπορείς να τη δεις ή να την αντιληφθείς.
Δεν εγώ σας λέω μόνο. Ότι από τη στιγμή που ανεβαίνει το υλικό σε ιστοσελίδες που είναι public, ό,τι υπάρχει δεν είναι πια κρυφό. Οπότε έχουμε ένα υλικό, παίρνετε λοιπόν, επέφτει στην αντίληψή σας ότι υπάρχει γυμνό υλικό σας στο ίντερνετ. Τι κάνετε εκεί? Το γεγονός του revenge porn, αυτό που λέμε σαν εκδική πορνογραφία, το βίντεο, δεν είναι αδίκημα στην Ελλάδα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Βέβαια. Ότι αν θέλετε να κατηγορήσετε κάποιον ότι ανέβασε δικό σας βίντεο, πρέπει να πάτε σε ένα δικηγόρο που να έχει γνώσεις. Εγώ λέω τα δύο σίγμα, Σωτηρόπουλος, Σπυροπούλου είναι οι δύο δικηγόροι που κάνουν ίντερνετ στην Ελλάδα από το 2000. Θα πάτε λοιπόν στο Βασίλη το Σωτηρόπουλο ή στην Έλληνα τη Σπυροπούλου και θα πείτε συνέβη αυτό. Αυτοί θα σας πούν αμέσως, ως γνώστες του ίντερνετ στην Ελλάδα, ότι πρέπει να τον πάμε τον κάθε προσβολέα και ουσιαστικά με προσβολή προσωπικότητας και με προσωπικά δεδομένα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να αποδειχτεί στο δικαστήριο. Δηλαδή θα πρέπει να αποδειχτεί στο δικαστήριο το ελληνικό ότι προσέβαλε την προσωπικότητά σας και τα προσωπικά δεδομένα ανεβάζοντας αυτό το βίντεο. Αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή πέφτει στην αντίληψή σας. Τώρα εγώ σας ρωτάω κάτι. Κάποιος από τους συνεργάτες σας χτυπά οξύ, ανεβάζει το βίντεο. Σίγουρα θα υπόψει την αντίληψή σας, λέω εγώ. Γιατί θα επικοινωνήσει η κοπέλα με όλους τους γύρω-γύρω, θα παρακαλέσει, θα πει ότι σας παρακαλώ κατεβάστε το. Και το θέμα είναι το πώς αντιδρούμε σε αυτό. Η άμεση λύση είναι οι δικηγόροι εκτός του ελληνικού δικαιωτικού συστήματος να μιλήσουν με τις πλατφόρμες στο εξωτερικό. Ο δικηγόρος έχει τρόπο νομικό εκτός ελληνικής δικαιοσύνης να κατεβάσει το περιεχόμενο. Αμέσως, πιέζουμε. Αμέσως μετά την καταγγελία όμως. Αμέσως, αμέσως. Εγώ σας λέω κάτι. Γιατί αυτό μέρες, είναι ουσιαστικά μέρες. Πιστεύω το μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να το κάνει, αλλά ξέρετε κάτι κυρία Μαγκύρα, πρέπει να είναι γνώστης των πλατφορμών και να τα καταλαβαίνει. Ένας δικηγόρος ο οποίος μπορεί να είναι της γειτονιάς και να ασχολείται με αστικά και κατασχέσεις. Δεν μπορώ να απαιτήσω να ξέρει να επικοινωνήσει με το Google, με το Facebook, με το X-Video, με το Pornhub, με το YouTube, YouPorn και όλα αυτά. Στο μεσοδιάστημα... Εμείς πρέπει να δράσουμε άμεσα. Συγγνώμη. Ίσως και η δίωξη θα πρέπει να παραπέμπει μία καταγγέλωση για έναν άνθρωπο που καταγγέλει μία τέτοια συμπεριφορά, ότι απευθύνσουν σε αυτούς για να μπορέσεις αμέσως τουλάχιστον. Και όχι να ψάξουμε τον υπεύθυνο και μέχρι να τον βρούμε να φτάσουμε στο δικαστήριο αυτό να παίζει. Θα σας πω κάτι. Εγώ το 2000 εκπαίδευσα την πρώτη ομάδα του Σφακιανάκη. Και σήμερα συνεργάζομαι με την ομάδα του Παπακώστα, που είναι ο διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν μπορεί η δίωξη να παρέμβει σε αυτό. Δεν μπορεί το δημόσιο να πει μίλα με τις πλατφόρμες, μίλα με δικηγόρο, μίλα με κάποιον. Το δημόσιο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να του λύσουμε τα χέρια και ελπίζω να σας ακούει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ελπίζω ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν μας ακούει, που έχει παιδιά, να πει ότι θέλω να προστατεύσω τα παιδιά μου και το κάνω αδίκημα. Σε όλη την Ευρώπη το revenge porn είναι αδίκημα. Εγώ σας ρωτάω, σαν απλός πολίτης, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι αδίκημα? Γιατί πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας? Αυτό δεν, δηλαδή έρχεται... δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι εννοείται. Εσύ, έχετε δίκιο. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Έρχομαι. Ναι, έρχομαι εγώ και σας λέω. Α, ξέρετε, με βιάσανε. Εγώ σας το λέω, Βασιλάκος. Και μου λέτε, αχ, Νίκο μου, μήπως τους προκάλεσες? Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας στον άνθρωπο που έχει κακοποιηθεί. Και αυτό πρέπει να προβάλλουμε, ότι ο άνθρωπος ο κακοποιημένος, αυτός που έχει εκβιαστεί, θέλει στήριξη. Σε... Δεν μπορείς να μην τον στηρίζεις και να του λες... Και καθοδήγηση, μήπως... Νίκο μου, βάλε μια τελεία, γιατί θέλω να καλημερίσω και την Κέλλη Ιωάννου, υποψήφια διδάκτορ ψηφιακής εγκληματολογίας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μαζί σας, θα ήθελα να δούμε την ανακοίνωση του Αντένα για το ζήτημα αυτό και συνεχίζουμε. Ο Αντένα διαχρονικά καταδίκαζε και πάντοτε θα καταδικάζει απερίφραστα κακοποιητικές συμπεριφορές, πράξεις και πρακτικές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και την ιδιωτικότητα. Ο σταθμός επικροτεί τα γρήγορα αντανακλαστικά και την αποφασιστικότητα που επέδειξε ο Αντώνης Κανάκης, λαμβάνοντας την απόφαση να απομακρύνει τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από το δυναμικό των εκπομπών του Ράδιο Αρβίλα και Βινήλιο, η οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις διαχρονικές αρχές και αξίες του σταθμού. Μάλιστα.
Επειδή ο Αντώνης Κανάκης άφησε κάποια υπονοούμενα, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν και οι εκπομπές μετά από αυτό. Γιατί είναι και μια εκπομπή. Θα μεταδοθεί και μάλιστα είχαν πει και ότι ναι, το βινίλιο ήταν να μεταδοθεί την Παρασκευή και μετά θα παίρνουν ένα μικρό break εν ώψη εορτών. Οπότε τώρα μένει το ερώτημα να δούμε τελικά από τη νέα χρονιά. Μετά από αυτό, ίσως. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει στον αέρα και να κάνει χιούμορ ή πλάκα ή σάτυρα ή οτιδήποτε. Πάντως σχετικά και με αυτό που έπεσε στο τραπέζι η ερώτηση, γιατί αφού αυτό κρατάει από το 2018, δεν έγινε γνωστό, αν δεν βγήκε παρά έξω η είδηση κτλ. Ο Πέτρος ο Κουσουλός, ο δημοσιογράφος στο Twitter, έγραψε ότι η κοπέλα είχε ενημερώσει, λέει, και δημοσιογράφους οι οποίοι έπνιξαν την είδηση. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα φυσικά. Και έχει γίνει και ένας χαμός στο Twitter με πάρα πολλά. Αν θέλετε κάποια στιγμή, δούμε και τις αντιδράσεις. Αλλά ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κέλλη Ιωάννου. Δεν θα έπρεπε, πέρα από το ότι πρέπει από πλημέλημα αυτό να γίνει κακούργημα, δεν θα έπρεπε να βοηθιέται κάποιος όταν φτάσει εκεί και καταγγέλει μια τέτοια περίπτωση? Εγώ δεν είμαι γνώστης. Δεν γνωρίζω πού πρέπει να απευθυνθώ για να κατέβει αυτό το βίντεο. Άμεσα, τουλάχιστον. Να υπάρχει μια υπηρεσία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που να βοηθάει τους ανθρώπους να βρουν τον δρόμο τους. Γιατί μπορεί να τους πάρει και ένα χρόνο. Οικονομικά να μην μπορούν να το υποστηρίξουν όλο αυτό. Να βρουν ένα δικηγόρο να τον πληρώσουν για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Και ψυχολογική υποστήριξη που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως μας είπε και ο κύριος Βασιλάκος, είναι συγκεκριμένοι δικηγόροι που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις. Εγώ όμως μπορεί να μην το γνωρίζω. Όταν έρχομαι λοιπόν και καταγγέλω αυτό το πράγμα, δεν θα έπρεπε να έχω μια κατεύθυνση, μια καθοδήγηση? Κοιτάξτε, να πούμε ότι για το συγκεκριμένο φαινόμενο εγώ μιλάω πάντα πολύ ανοιχτά. Είναι ο λόγος που εγώ σαν επιστήμονας επέλεξα να μείνω στη χώρα μου. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, μην τα πιάσουμε, ότι ούτε η έρευνα πληρώνεται στην Ελλάδα, ούτε θέσεις υπάρχουν, ούτε σε αντίληψη έχουμε τους επιστήμονες. Και μπορεί πολλοί κόσμος και νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες που με κοιτάνε να σου λέει τι κάνει αυτή εδώ. Αυτή τη στιγμή μελετώ εγώ και άλλα 4 άτομα παγκοσμίως αυτό το φαινόμενο. Είχα το άστρο, είχα το φως να δω ότι θα μας απασχολήσει. Μπορεί. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Αυτό που έχει σημασία να σας πω εγώ από το κομμάτι της έρευνας είναι ότι έχουμε τεράστια κενά. Εμένα με χαροποιεί μεν ότι σήμερα είναι πρώτο θέμα και παίζει παντού αυτό, με αφορμή ότι φέρεται να εμπλέκεται ένα άτομο από το χώρο του θεάματος. Με λυπεί όμως δε το ότι γίνεται τόσος ντόρος, να μου επιτραπεί ο όρος, λόγω της συγκεκριμένης δημοτικότητας του φερόμενου ως δράστη, ενώ την ίδια στιγμή που μιλάμε, κυρία Μαγκύρα και όλοι οι αγαπημένοι συνεργάτες σας, αυτό το φαινόμενο δίνει και παίρνει στα ελληνικά σχολεία. Κάθε μέρα είμαι σε σχολεία, υπάρχουν παιδιά 13 ετών που το κάνουν αυτό και θεωρούν ότι είναι πλάκα. Άρα, με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό άκουσα πριν τον κύριο Βασιλάκο, τον οποίο τον εκτιμώ πολύ και έτσι τυχαίνει να συναντιόμαστε στα τηλεοπτικά παράθυρα και πάντα είναι πολύ σωστά και μετρημένα όσα λέει. Θα προσθέσω όμως ότι δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας, δεν είναι θέμα μόνο της καταστολής, είναι και τεράστιο το θέμα της πρόληψης. Η σεξουαλικότητα πλέον πρέπει να σταματήσει να είναι ταμπού. Ας κάνουμε λίγο πίσω τις οπισθοδρομικές αντιλήψεις μας, να δούμε λίγο μπροστά και να ανοίξουμε λίγο τα μυαλά μας και να καταλάβουμε ότι δεν με ενδιαφέρει το παιδί μου να πάρει 15 και 20 μόνο στα μαθηματικά και στην γεωγραφία, αλλά να μάθει πρακτικά πράγματα που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή του. Γιατί έχουμε ξεχάσει να είμαστε άνθρωποι. Και αυτά που μας απασχολούν τώρα έχουν να κάνουν με κουλτούρες. Δεν είναι το ίντερνετ το θέμα μας, είναι θέμα κουλτούρας και πώς έχω μεγαλώσει το παιδί μου. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δεν είναι μόνο η κουλτούρα και η νοοτροπία. Πώς μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας για ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να προστατεύονται και από την πολιτεία και από τον νόμο. Ναι, σίγουρα πρέπει να σας πω, υπάρχει. Όταν κάποιος υπάρχει ένα μεγάλο θεματάκι. Τον αντίκτυπο. Ναι. Ναι, κύριε Βασιλάκο. Όταν έχουμε να κάνουμε με επώνυμο, είναι πρόβλημα ο επώνυμος και ο επώνυμος που ανήκει σε ομάδα, ο επώνυμος που είναι χρόνια επώνυμος και το γνωρίσαμε πρόσφατα όλοι με το κίνημα MeToo και με το τι συνέβη. Θέλουμε λοιπόν, πρέπει να περάσουμε σαν μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε πρώτον, δεν φοβάμαι ένα, δεύτερον, λέω όχι. Είναι δικαίωμά σου να πεις όχι. Τι θα χάσεις δηλαδή στην τελική? Πρέπει να πεις όχι και ειδικά απευθύνομαι στις νέες γυναίκες που σέβομαι πάρα πολύ και θέλω να τους πω να μην φοβούνται και ότι όλοι εμείς που είμαστε οι άγγελοι του καλού είμαστε δίπλα τους. Μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πάρουν το Βασιλάκο.
την Ιωάννου, τον Αναστασόπουλο. Τώρα σήμερα γίνεται όλο αυτό το θέμα. Τον Σφαγιανάκη, τον Παπακώστα και να πούν, μου ανέβασε ένα ολόκληρο γυμνό βίντεο. Τι κάνω? Σωστό. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Να ρωτήσω, σήμερα γίνεται όλο αυτό το θέμα γιατί έχουμε ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Έχουμε πολλές καταγγελίες τέτοιες, τις οποίες δεν έχουμε εικόνα ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα τόσο έντονα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εγώ μπορώ να σας πω ότι στο Ινστιτούτο σε εβδομαδιαία βάση έχουμε τουλάχιστον 2 με 3 καταγγελίες, οι οποίες έρχονται και από ανήλικα, τα οποία φοβούνται να μιλήσουν και στους γονείς, μήπως τιμωρηθούν και από τους γονείς. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο θέμα. Ευτυχώς εγώ αυτό που έχω να ανακοινώσω είναι ότι από Φεβρουάριο ξεκινάει στο Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δεν έχουμε ούτε κάποιο εμπορικό όφελος, ούτε τίποτα από τον κόσμο. Στηριζόμαστε ένα συγκεκριμένο project, στο οποίο μπορούν να επικοινωνούν οι άνθρωποι μαζί μας και να επισπεύδουμε αυτές τις διαδικασίες. Τι είπε πριν ο κύριος Βασιλάκος? Να γίνεται αυτή η διαμεσολάβηση. Στο εξωτερικό, ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τις πλατφόρμες για να μπορέσει να κατέβει όσο πιο γρήγορα γίνεται το υλικό. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μας και η εκπαίδευση. Ωραία. Θέλω να παραμείνετε και οι τρεις στη γραμμή, μισό λεπτό. Θέλω να παραμείνετε και οι τρεις στη γραμμή, γιατί θέλω να δούμε και τις αντιδράσεις. Και αντέδρασε και επώνυμος κόσμος και το Twitter, που είναι ο παλμός της κοινωνίας, θεωρώ. Αντέδρασε πολύ έντονα. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Είμαι τελείως ενάντια. Θα σου πω ότι και εγώ έχω κάποιες ερωτικές στιγμές με κάποιες συντρόφους μου που υπήρξαμε σε σχέση και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση, είτε εκδικητικά είτε για οποιονδήποτε λόγο, να εκθέσω την κοπέλα. Εμείς είμαστε άντρες, okay, αν εκτεθούμε όλα καλά, κάπως θα το διαχειριστούμε. Για την κοπέλα είναι ακόμα πιο προσβλητικό, να το θέσω έτσι. Και νιώθω ότι ήταν πολύ φάουλ αυτή η κίνηση. Τα παιδιά που τον απέβαλαν από την εκπομπή και είπαν ότι τον έδιωξαν την εκπομπή, πώς φαίνεται? Και εγώ, αν ήμουν στη θέση του, το ίδιο θα έκανα. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ λεπτή γραμμή στο να βρεθείς και να εννοηθεί ότι είσαι και εσύ συνεργός σε όλο αυτό. Νομίζω η απόφασή του ήταν απόλυτα λογική. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Θεωρώ ότι είναι χωρίς την έγκριση της κοπέλας. Είναι εκβιαστικό. Δηλαδή, περνά σε ένα στάδιο εκβιασμού το να δημοσιοποιείς κάποιες προσωπικές σου στιγμές με έναν άνθρωπο. Λυπάμαι. Είναι ό,τι χειρότερο, γιατί παίρνεις μια στιγμή οικειότητας που έχεις με έναν άνθρωπο και μοιράζεσαι μαζί του κάποια προσωπικά σου πράγματα και κάποια συναισθήματα, και εσύ αυτό το πουλάς μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα χειρότερο. Τρέμω μόνο και μόνο που το συζητάμε γι' αυτό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την κοινωνία το 2021 να έχουμε και ειδικά δημόσια πρόσωπα. Και να σου πω και κάτι, διάφασα ότι έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Αυτό το πράγμα, αν το γνωρίζανε στο ράδιο Αρβίλα και το κουκουλώσανε, διπλή ντροπή. Ανατριχιάζω μια γυναίκα. Και δεν ξέρω τι να σου πω. Αν τον είχα τώρα μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα το έκανα. Οι ίδιοι, ο κύριος Κανάκης και η υπόλοιπη ομάδα των Ράδιο Αρβίλα, υποστηρίζουν ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν γνωρίζανε και ότι αν το γνωρίζανε θα τον είχαν απομακρύνει εξ αρχής, από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Επειδή όταν δουλεύεις πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, είναι πολύ δύσκολο να μην ξέρεις περί τίνο πρόκειται και τι άνθρωπος είναι αυτός δίπλα σου. Πιστεύω ότι δεν είναι έτσι όπως το λένε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έπραξε αυτό. Καλά έκανε η διοίκηση και τον έδιωξε από την εκπομπή, και γενικότερα νομίζω ότι ο κύριος Κανάκης, βασικά ο Αντώνης Κανάκης, έκανε καλός που τον απέσυρε από την εκπομπή. Σε και εσένα τύχει η σύντροφό σου να σου ζητήσει να βγάλεις κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο σε ιδιαίτερες στιγμές δικές σου προσωπικές? Ναι, έχει τύχει να μου πει να βγάλω φωτογραφίες και βίντεο. Εννοείται ότι έχω βιντεοσκοπηθεί. Αλλά τις είχα σβήσει, δηλαδή είναι που το έσβησα κατευθείαν. Όταν έχεις μία σχέση και μετά από πάρα πολλά χρόνια, φυσικό είναι για να γίνεται αυτό. Μην μας φαίνεται τόσο περίεργο. Το θέμα είναι ότι τώρα, αν θέλεις να κρατήσει το υλικό ή αν θες να το σβήσεις, θα μπορείς άνετα να το πάρεις στο κινητό του και να το σβήσεις και χωρίς να γίνει τίποτα. Και δεν θα υπάρχουν ούτε εκβιασμοί, ούτε θα υπάρχουν και φόβοι γενικότερα. Εντάξει, απλά σε μένα έχει τύχει. Έχει τύχει να μου το κάνει αυτό. Έχει συμβεί στην κοπέλα μου. Εύχομαι αυτή τη φορά γενικότερα να θορυβηθεί πολύ περισσότερα ο κόσμος και γενικά να το ακούσουν και πιο ψηλά όσο γίνεται. Και επιτέλους,
να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Είναι άνανδρο, θα το λέω όσο μπορώ και όσο μου δίνεται το βήμα. Γενικότερα, όταν βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους να κάνουν τέτοιες κινήσεις και προσβάλλουν, με προσβάλλει εμένα σαν άντρα. Όσοι τυχόν έχουν κάνει τέτοιο πράγμα, εύχομαι πραγματικά να το πληρώσουν, γιατί και αυτοί κάποια στιγμή θα γίνουν γονείς. Ο Αντώνης Κανάκης τον απομάκρυνε από την εκπομπή. Τι θα μπορούσε να κάνει? Παιδιά, αυτό είναι το ελάχιστο. Πραγματικά, σας το λέω, αφού αυτό το πράγμα τέθηκε στη δημοσιότητα, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες του οι αρμόδιοι και να υπάρχει επιτέλους μια ποινή στο κομμάτι αυτό, ρε παιδιά. Ήταν πραγματικά ένα σοκ. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς σοκαριστήκαμε, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι μέλος μιας εκπομπής που όλα αυτά τα χρόνια μας έχει δείξει ότι κατακρίνει και μισεί τέτοιες συμπεριφορές. Έχουμε δει και τον κεντρικό παρουσιαστή, τον Αντώνη τον Κανάκη, να σέβεται πάρα πολλές περιπτώσεις και να μην δείχνει ο ίδιος καν τις προσωπικές στιγμές, αλλά να σέβεται και τον άλλον. Οπότε πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Παιδιά, πολύ μεγάλη ντροπή. Εγώ προσωπικά, βλέποντας αυτόν τον χαρακτήρα στο Radio Arvilla, μπορώ να πω ότι το συμπαθούσα κιόλας με τα κρύα του ανέκδοτα και σαν φιγούρα και σαν φυσικ. Δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό θέλω να βάλουμε έτσι ένα red light, ότι συμβαίνει και συμβαίνει παντού, σε όποιον. Ασχέτως αν φαίνεται καλός, γλυκούλης, ψηλός, κοντός, αν φαίνεται νέος ή δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε θα πω ότι είναι μεγάλη ντροπή. Μπράβο στην ομάδα που συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε. Βάζω ένα ερωτηματικό για το αν ήξερε όντως τι συνέβαινε ή όχι, γιατί κάνανε και παρέα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα λόγια που είπε και ο Κανάκης. Τώρα από εκεί και έπειτα δύναμη θα δώσουμε στην κοπέλα. Μπράβο της που βρήκε το σθένος και μίλησε, γιατί θέλει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη όλο αυτό. Και δύναμη σε όλη την οικογένεια. Βασικά στην κοπέλα κατά κύριο λόγο, γιατί από ό,τι διάβασα κιόλας δεν τη στηρίζουν σε όλο αυτό. Μάλιστα. Πολλές οι αντιδράσεις των επωνύμων, αλλά και το Twitter αντέδρασε αρκετά. Και στο Twitter, αν θέλετε, μπορούμε να δούμε και κάποια από αυτά. Όπως για παράδειγμα, εδώ λέει η αμήχανη στιγμή που ο Αντώνης Κανάκης πρέπει να μας πείσει ότι δεν ήξερε ότι ο συνεργάτης του, Στάθης Παναγιωτόπουλος, κάνει revenge porn και it's okay, σε αντίθεση με τη Μενδώνη που όφιλε να ξέρει τι έκανε ο Λιγνάδης και μετά να παραιτηθεί από ευθυξία. Αρκετά tweets υπάρχουν σχετικά που συνδέουν τα δύο αυτά θέματα. Αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα του Πέτρου. Ένα άλλο λέει: το πιο κρύο ανέκδοτο του Στάθης Παναγιωτόπουλος είναι ότι το παρεάκι του Κανάκη δεν γνώριζε τίποτα ως σήμερα. Αυτό είναι το πιο κρύο ανέκδοτο. Όπως επίσης ότι το revenge porn, γράφει από κάτω, το πορνό δηλαδή εκδίκησης, μη συνενετική πορνογραφία, είναι σεξουαλική βία και κακοποίηση. Δεν χωρά, όπως και σε κάθε μορφή βίας, ναι μεν αλλά, γι' αυτό και η καταδίκη της πρέπει να είναι καθαρή, σταθερή και συνεχής. Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα tweets, όπως για παράδειγμα εδώ που λέει ο Αντώνης είναι συντετριμμένος και ναι, τους πιστεύω ότι δεν γνώριζαν. Εδώ είσαι παντρεμένος χρόνια και δεν ξέρεις τον άλλον. Παιδιά, δεν ξέρουμε ποιον έχουμε δίπλα μας. Αυτό, τέλος. Πάντως, πολλοί κόσμος μπήκε στη δικασία να σκεφτεί αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν η Radio Arvilla, αν σκέπασαν σε εισαγωγικά το γεγονός. Κοίταξε, μέχρι τώρα από τις διάφορες έτσι περιπτώσεις που έχουμε δει, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η ηθική και η στάση που έχουν κρατήσει η Radio Arvilla, εμένα μου δίνουν την αίσθηση ότι αν το γνώριζαν, θα είχαν προβεί σε αυτή την κίνηση πολύ νωρίτερα, δηλαδή να βγάλουν. Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, αν θέλετε. Στο κομμάτι αυτό, νομίζω ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Διότι, ναι, μεν είναι ένα ερώτημα που προκύπτει αβίαστα, κατά πόσο γνώριζαν ή όχι οι συντελεστές της εκπομπής, ο Αντώνης Κανάκης και οι φίλοι του, γιατί υποτίθεται ότι είναι μια τηλεοπτική παρέα η οποία και εκτός των πλατό βρίσκεται μαζί και συνεργάζεται μαζί επί σειρά ετών. Η οικογένεια, όπως λέει και ο ίδιος. Τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας με βάση την καταγγελία, προκύπτει ότι τουλάχιστον από το 2018 που υπήρχε σε εξέλιξη όλος αυτός ο δικαστικός αγώνας της κοπέλας όταν ανακάλυψε τα βίντεο, μιλάμε για μια κοινωνία της Αλονίσου εν προκειμένου. Μικρή ενδεχομένως, κλειστή, τοπική, πείτε την όπως θέλετε. Αλλά μιλάμε για μια κοινωνία η οποία έβλεπε και έλεγε να στρέψει το βλέμμα αλλού, να γυρίσει την πλάτη. Μιλάμε για μια οικογένεια η οποία πάλι με βάση την καταγγελία γύρισε την πλάτη στην κοπέλα αυτή και δεν την στηρίζει επειδή ο καταγγελόμενος είναι επώνυμος. Για να φτάσει η κοπέλα σήμερα
Έπειτα από όλο αυτό το κουκούλωμα ενδεχομένως, την απόκρυψη της υπόθεσης. Τρία χρόνια μετά, έτσι. Τρία χρόνια μετά. Ακριβώς, να φτάσει, να πρέπει να έχει γίνει ένα δικαστήριο στο οποίο δεν εμφανίστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, να υπάρχει ένα ακόμη δικαστήριο τον Φεβρουάριο του 2022, στο οποίο δεν ξέρουμε εάν ο Στάθης Παναγιωτόπουλος σκοπεύει να εμφανιστεί επί τα πολλά όσα έγιναν ή όχι, αλλά ενδεχομένως εδώ να μιλάμε ότι και δικαστικά και νομικά δεν θα μιλήσω, γιατί μπορεί να είναι βαριά κουβέντα το κουκουλωμά. Θα μιλήσω ωστόσο ότι και είναι αξιοπερίεργο το πώς μέχρι τώρα δεν έφτασε στα αυτιά των ανθρώπων που ασχολούνται με το δικαστικό ρεπορτάζ, αν θέλετε, και εν προκειμένου στα υπόλοιπα μίντια όλη αυτή η υπόθεση. Άρα μιλάμε για ένα ολόκληρο πλέγμα το οποίο λειτουργήσε κοινωνία, οικογένεια, δικαιοσύνη και δεν βοήθησε στο να φτάσει αυτή η υπόθεση προς τα έξω. Και όταν δεν βοηθάει όλο αυτό το πλέγμα στο να φτάσει η υπόθεση προς τα έξω, φτάνουμε εύλογα και στο ερώτημα αν γνώριζαν ο Κανάκης και η παρέα του ή όχι. Ακόμα και αν γνώριζαν, λέω εγώ, όταν έγιναν τόσες προσπάθειες από όλους αυτούς τους συντελεστές και παράγοντες που προανέφερα να κρυφτεί η υπόθεση, γιατί να μην το κάνει και ο Κανάκης και η παρέα του. Μάλιστα. Μείνετε μαζί μας να συνεχίσουμε. Θέλω να δούμε λίγο και την αντίδραση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, γιατί γνώριζε το Στάθη Παναγιωτόπουλο και τα παιδιά όλα. Έχουν κάνει αρκετή παρέα. Για να δούμε τι είπε το πρωί στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο. Από ό,τι έχουμε ακούσει στο παρελθόν και έχουμε δώσει αυτή την εκπομπή συζητήσει για περιστατικό, και όχι ένα, που έχουν ανεβάσει πάρα πολλοί άνθρωποι βίντεο από γυναίκες. Και θεωρώ. Και φωτογραφίες, όχι. Και φωτογραφίες και βίντεο, και έχουν φτάσει σε σημείο γυναίκες, κορίτσια, να αυτοκτονούν. Δεν έχω λόγια. Εγώ προσωπικά δεν έχω λόγια. Ξέρεις πάρα πολύ ότι είμαι πολύ προσεκτικός πάντα πριν αποφασίσω να πω κάτι για οτιδήποτε ακούω. Έτσι, πάντα έχω μία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μία δεύτερη σκέψη. Όχι μόνο μία δεύτερη σκέψη. Περιμένω να δω σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαι αυτό το. Αυτό όμως το πράγμα το θεωρώ ένα από τα. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις σε ποια κατηγορία εσχύς του είδους ενέργειες το βάζω εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι κάνοντάς το, δεν μπορώ να βρω καμία λογική. Δεν μπορώ να βρω καμία λογική. Εγώ ίδιος, θα με επιτρέψεις, δεν μπορώ να βρω και καμία λογική γιατί να τραβήξεις βίντεο μια σεξουαλική πράξη. Καταρχάς, όταν το ξέρεις. Δεν μιλάω όταν δεν το ξέρεις. Όταν δεν το ξέρεις, μπορεί να μας τραβάει βίντεο και την ώρα που είμαστε στην τουαλέτα. Η δική μου σκέψη, μια άποψη είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω με τα. Δεν έχω επαφές. Καθόλου νομίζω ξέρει ο κόσμος ποια είναι η κατάσταση με τα παιδιά. Δεν έχουμε καμία επαφή, δεν μιλάω. Δεν ξέρω καν δηλαδή τι συνέβαινε τα τελευταία πολλά χρόνια που δεν έχω επαφή. Και σχεδόν είναι και μια κόντρα, νομίζω δημοσίως που τη γνωρίζουν για το τι υπάρχει και πώς τι έχει συμβεί. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση τώρα εδώ, ότι αν γνώριζαν κάτι δεν θα το είχαν σταματήσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν γνώριζαν ότι υπάρχει μια τέτοια ιστορία, ότι έχει γίνει δεν κάτι. Δεν θα συνεργαζόντουσαν. Δεν θα συνεργαζόντουσαν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ξαναλέω, μη έχοντας. Από την άλλη, βέβαια, να πούμε και κάποια μηνύματα. Όχι, σημαντικό να γίνει το πρόβλημα. Μη έχοντας τις καλύτερες σχέσεις και το ξέρεις ότι δεν είναι απλά και καλές. Αλλά αν με ρωτήσεις και θέλω να το ξαναπώ αυτό, πιστεύω ότι δεν θα το είχα. Μας αφορά η ψυχολογική κατάσταση που είναι η κοπέλα. Η ψυχολογική κατάσταση του Στάθη Παναγιωτόπουλου πόσος μας ενδιαφέρει. Εντάξει, ήταν σίγουρο ότι θα ήταν σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, αλλά εγώ θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος σηκώνει ένα βίντεο ενός ανθρώπου, δηλαδή πραγματικά είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Πόσο άνανδρο, πόσο, δεν ξέρω να τη λέξη, πόσο... Ένας άνθρωπος που σηκώνε το δάχτυλο, Γρηγόρη, και έκρινε πολύ κόσμο μέσα από αυτήν την εκπομπή. Εντάξει, εγώ δεν θα πήγαινα προς τα εκεί. Νομίζω ότι εδώ χάνουμε το momentum. Χάνουμε τη στιγμή που γίνεται μια αποκάλυψη. Έχουμε έναν καινούριο χώρο που ανοίγει και πρέπει να μπούμε εις βάθος, όπως είπε και η κυρία Ιωάννου. Μην πάμε τώρα σε μια διαδικασία να δούμε ήξεραν, δεν ήξεραν, να απέκρυψαν. Ποσός με ενδιαφέρει προσωπικά. Εντάξει, και το βασικό είναι να προστατευτούμε ο καθένας μόνος του. Δηλαδή είναι στα χέρια μας, στο ποντίκι μας, στο πληκτρολόγιό μας, στο λάπτοπ μας, στο κινητό μας. Δηλαδή αυτά όλα. Σκεφτείτε ότι το κάθε τάμπλετ, το κάθε ποντίκι, το κάθε πληκτρολόγιο, το κάθε κινητό είναι όπλο. Με αυτά προστατεύεσαι. Πώς προστατεύεσαι? Εγώ δεν αφήνεις κάμερες, δεν αφήνεις τραβάνες. Τους πρόχνεις το χέρι.
Δηλαδή το σπρώχνεις, όταν βλέπεις ότι είσαι σε μια στιγμή και ο άλλος πάει να σε φωτογραφίσει, δεν φτάνει να μιλάς λεκτικά. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό. Θα σας παρακαλούσα μισό λεπτό, θα σας διακόψω. Θα σας παρακαλούσα να παραμείνετε μαζί μας, γιατί πρέπει να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά, διότι ο κόσμος αντέδρασε και για ένα άλλο λόγο. Ότι ο Αντώνης Κανάκης είχε βγει πριν λίγους μήνες για την υπόθεση Λιγνάδη και είχε κατηγορήσει την Μενδώνη, την κυρία Μενδώνη, για το πώς είναι δυνατόν να έχει αυτή τη θέση ο κύριος Λιγνάδης και να μην το ξέρουν. Εμείς δεν παίρνουμε θέση, δεν ξέρουμε αν ξέραν οι άνθρωποι ή δεν ξέραν. Αλλά αντέδρασε ο κόσμος πάνω σε αυτό, ότι πώς εσύ, Αντώνη, μιλάς, κρίνεις στους άλλους, χρόνου, ενώ γύρω σου συμβαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, θέλω να παραμείνετε μαζί μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μείνετε εδώ για να συνεχίσουμε το θέμα. Εμείς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Να αναφέρω μόνο λίγο τους χορηγούς μας, γιατί είναι... αναγκαίο στην εκπομπή μας και αυτό. Εμείς λοιπόν, θέλω να δροσιστούμε καταρχάς με μία σουρωτή που ξεκινάει και βγάζει δύο υπέροχα νέα αρώματα, το ρόδον τριαντάφυλλο και μαστίχα. Και ανανεώνει λοιπόν τις γεύσεις πέρα από τις γνωστές που έχει. Έχει νέες γεύσεις αποκλειστικά με φυσικά αρώματα από βότανα, λαχανικά και άνθη από την ελληνική φύση. Και τώρα βγάζει αυτά τα δύο, ρόδο τριαντάφυλλο και μαστίχα, που είναι υπέροχα. Δεν θέλω όμως να ξεχνάτε, διότι οι μεγάλοι μας διαγωνισμοί τρέχουν. Έχουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Μυρίδης Σαβίδης. Είναι Retro Series από την εταιρεία Morris λοιπόν. Δίπορτο ψυγείο, φούρνος μικροκυμάτων, βραστήρας, φρυγανιέρα, καφετιέρα και καφετιέρα φίλτρου, με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή με μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό, αυτές οι συσκευές θα γίνουν δικές σας, όπως δικό σας θα γίνει και το αυτοκίνητο Toyota Aygo X-Cool and Just Go 1072 λόγων, που κοντοζυγώνει η ώρα, θα το κληρώσουμε και ένα αυτοκίνητο θα γίνει δικό σας μόνο με ένα μήνυμα στο 14999 ή μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο ποιος είναι πρωινιάτικα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα που προέκυψε με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και τις καταγγελίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βασίλη Αναστασόπουλο, δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος. Έχουμε τον Νίκο Βασιλάκο, πρόεδρο του Internet Now. Η κυρία Κέλλη Ιωάννου έχει πέσει η γραμμή. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολλές, όπως γνωρίζετε. Ο ίδιος ο κύριος Παναγιωτόπουλος βγήκε πριν λίγο στον Αντένα και με μια γραπτή δήλωση έκανε μια ανακοίνωση, ένα σχόλιο πάνω σε αυτή την υπόθεση. Για να δούμε τι είπε. Με αφορμή καταγγελία που έφτασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εμένα, αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω τα εξής. Έκανα μια απαράδεκτη πράξη εις βάρος ενός ανθρώπου που δεν με είχε βλάψει. Έκανα την πράξη αυτή υπό την επίρρεια κακή συγκυρία στη ζωή μου, χωρίς καμία πρόθεση να βλάψω, να προσβάλλω ή να ζημιώσω κανέναν. Ήταν μια τεράστια απερισκεψία, η χειρότερη που έχω κάνει ποτέ, και αντιμετωπίζω τις συνέπειες. Το μετάνιωσα πικρά και ειλικρινά, μάλιστα δεν περνάει ούτε μια μέρα έως και σήμερα που να μην το μετανιώνω. Ζήτησα συγγνώμη από το εν λόγω πρόσωπο και επανόρθωσα εμπράκτος, χωρίς να θεωρώ ότι η μεταμέλειά μου εκμηδενίζει την απαξία της πράξης μου. Τώρα ζητώ συγγνώμη και δημοσίως. Επίσης ζητώ συγγνώμη από τους φίλους, συναδέλφους μου στην εκπομπή που συμπαρουσιάζω, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα για το ατόπιμά μου αυτό και τους έφερα σε πολύ δύσκολη θέση. Στο εξής απέχω από την εκπομπή θέλοντας να τους απαλλάξω από αυτήν την δύσκολη θέση. Μεταμιλήθηκα ειλικρινά και δεν μπορώ παρά να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου, από το πρόσωπο που προσέβαλα. Μάλιστα. Απερισκεψία, δεν θα το έλεγα. Απερισκεψία είναι μια σεξουαλική κακοποίηση αυτό. Και έρχεται λίγο σε κόντρα, νομίζω, η δήλωση αυτή σε σχέση με το όλο ρεπορτάζ που έχουμε. Ναι, και που έχουμε γιατί όταν νωρίτερα, η κοπέλα δηλαδή του ζήτησε να το κατεβάσει, δεν το έπραξε. Καιρό τώρα. Και οι συγκυρίες δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία. Ισχυρίζεται ότι δεν ήθελε, λέει, να βλάψει. Δεν ήθελε να βλάψει, τι ήθελε να κάνει, να κάνει την κοπέλα περήφανη και χαρούμενη. Και αυτήν και τους γονείς της. Επίσης, η μεταμέλεια μετά από 3 χρόνια, επειδή έγινε όλο αυτό δημόσια, νομίζω δεν έχει αξία. Πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε και άλλες περιπτώσεις οι οποίες θα φτάσουν στο φως της δημοσιότητας. Αυτό ακριβώς ισχύει. Έχω αυτή την εντύπωση. Δηλαδή, πόσοι πολιτικοί, παρουσιαστές, παρουσιάστριες αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών εκβιάζουν κόσμο με συμπεριφορές που δεν αρμόζουν επειδή έχουν δύναμη λόγω της θέσης τους. Και ήρθε η στιγμή επιτέλους τις διακρίσεις που υπάρχουν, τις κοινωνικές και σεξιστικές, να τις βάλουμε στο πρώτο πλάνο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Συμβαίνει λοιπόν, θα σας δώσω μια αναμετάδοση από μια ανάκριση.
μία κοπέλα, για τη χάρη του παραδείγματος, πηγαίνει στον ανακριτή και λέει: «Κύριε ανακριτά, με βίασε». Ωραία. Το πρώτο που ρωτάει ο ανακριτής, ακούστε τι ρωτάει. Όταν αυτός έκανε τις κινήσεις, τις προκαταρτικές, εσύ τι έρχεται λοιπόν τώρα, έναν αδύναμο άνθρωπο σε σύγχυση, να πρέπει να σκεφτεί πώς θα δράσει. Επειδή λοιπόν εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά πολλούς ανθρώπους, σας λέω ότι το πρώτο πράγμα που οφείλουμε να κάνουμε όταν κάποιος τολμάει να πλησιάσει το χέρι του σε μας, είναι να το σπρώξουμε. Δεν απαγορεύεται να σπρώξεις το χέρι, δεν απαγορεύεται να του βαρέσεις σφαλιάρα στο χέρι, δεν λέω για σφαλιάρα στο πρόσωπο, σφαλιάρα στο χέρι, δεν απαγορεύεται να κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, εσένα σε διασφαλίζει νομικά στο μέλλον. Όταν ο ανακριτής με ρωτάει τι έκανες για να τον εμποδίσεις, και εγώ δεν έπρεπε να ξέρω Krav Maga ή Jiu-Jitsu, έπρεπε απλώς το πρώτο να σπρώξω το χέρι του, το δεύτερο έπρεπε να πάρω τον εαυτό μου, και επειδή κλείνεται με το γλωσσολογικό μου παρελθόν θα σας πω, να πάρω την εαυτή μου μακριά από τον άνθρωπο που με ενοχλεί. Πάρτε τον εαυτό σας και την εαυτή σας μακριά από το χώρο. Είστε με κόσμο που δεν σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Μην καταπιέζετε, μην ανέχεστε. Και το πιο βασικό, το ότι κάποιος έρχεται να σου κάνει κάτι δεν σε υποχρεώνει να το κάνεις, ούτε αν είναι επώνυμος, ούτε αν είναι γνωστός, ούτε αν είναι επιτυχημένος, ναι, όπως θεωρείτε, σε όρους χρήματος και προβολής. Βέβαια. Να ρωτήσω. Ναι. Να κύριε Στασόπουλε, να σας ρωτήσω εσείς. Ναι, κύριε Στασόπουλε, να σας ρωτήσω κιόλας. Έχετε υπόψη σας. Ναι, αυτό όπως περιγράφει ο κύριος Βασιλάκης, αυτό σαφώς είναι το γενικό πλαίσιο και αναφερθήκαμε και νωρίτερα στο πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τα φαινόμενα αυτά και ότι πρέπει να βρουν δύναμη τα πρόσωπα αυτά και να βγουν μπροστά και να καταγγείλουν ανάλογα περιστατικά. Ένα κομμάτι μεγάλο είναι το νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα, διότι σε ανάλογες περιπτώσεις revenge porn μιλάμε. Ουσιαστικά, αν θέλουμε να φύγουμε από το ξένο όρο, κοινωνιολογικά και γλωσσολογικά μιλάμε για μια σεξουαλική κακοποίηση η οποία γίνεται μέσω οπτικού υλικού. Επειδή έχουμε πάει στο κομμάτι ότι θα έπρεπε να τον έχει απομακρύνει, θα έπρεπε να τον έχει σταματήσει, ας βάλουμε τον αστερίσκο ότι μπορεί οι στιγμές αυτές οι ιδιωτικές οι οποίες γυρίστηκαν και οπτικοποιήθηκαν να ήταν συνενετικό όλο αυτό που συνέβη. Ωστόσο, η γυναίκα, το θύμα εν προκειμένου ή καταγγέλουσα, έχει πάντα το δικαίωμα στην υπόθεση του βιασμού να πει το όχι ακόμα και την τελευταία στιγμή, και αυτό το όχι να σημαίνει όχι στην υπόθεση του βιασμού ή της σεξουαλικής κακοποίησης. Στην υπόθεση δε του revenge porn, εν προκειμένου, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία ακόμα και αν αυτά γυρίστηκαν με τη συνένεσή της, δεν υπήρχε καμία συνένεση στο να βγουν στο διαδίκτυο ακριβώς λοιπόν. Ακριβώς λοιπόν, μιλάμε για πορνό. Έγκλημα διαπράτεται σε δεύτερο χρόνο σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Βασίλη, να σας πω, γνωρίζετε εσείς ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες? Ναι, βέβαια υπάρχουν καταγγελίες. Και σας λέω ότι καθημερινά. Για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Φτάνουν από 10. Έχουν υπάρξει, με συγχωρείτε, στο παρελθόν καταγγελίες. Έχουν οδηγηθεί υποθέσεις στα δικαστήρια και έχουν λήξει με χρηματικά πρόστιμα για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ανέβασαν παρανόμως κτιθέν οπτικό υλικό από ερωτικές στιγμές. Αντίστοιχες περιπτώσεις για το ίδιο πρόσωπο? Για το ίδιο πρόσωπο, λέω, αν ξέρετε αν υπάρχουν. Όχι, όχι, για το ίδιο πρόσωπο, γιατί... για το ίδιο πρόσωπο όχι. Διότι, συγγνώμη που σας διακόπτω, βγήκε και στο Twitter μία τραγουδίστρια και είπε ότι... Η Χρύσα από το συγκρότημα Ocean Dust και αναφέρει μέσω το social της, μέσω του Instagram συγκεκριμένα, αν θέλετε μπορώ να σας το δείξω τι γράφει. Είμαστε έτοιμοι. Το έχω δει. Ωραία. Είναι αυτό που βλέπουμε. Αν το έχετε δει. Λέει, τώρα λοιπόν που όλα βγήκαν στη φόρα, έχω και εγώ να πω τη δική μου ιστορία για το γνωστό σε όλους μας τηλεοπτικό πρόσωπο. Όταν ακόμη ήμουν ανήλικη, έπαιζε σε ένα beach bar όπου είχα πάει με τους φίλους μου. Κάποια στιγμή είπε κάποιο ανέκδοτο το οποίο μου φάνηκε αστείο και γέλασα. Έτσι βρήκε την ευκαιρία να με προσεγγίσει. Κάποια στιγμή, λίγο μεθυσμένη και ξεχασμένη εφόσον διασκέδαζα με τους φίλους μου, καθίσαμε στο μπαρ όπου βρισκόταν και ο ίδιος. Συνεχίζει. Κάποια στιγμή πήγα στην τουαλέτα και την ώρα που βρισκόμουν μέσα, άκουγα την πόρτα να ανοίγει. Βγαίνοντας έξω, τον αντίκρισα σοκαρισμένη και ο ίδιος με ρώτησε: «Ωχ, εδώ είναι οι γυναικείες τουαλέτες?» Μπερδεύτηκα. Στη συνέχεια μου έκανε ερωτήσεις για τη ζωή μου και στη συνέχεια, αφού είδε ότι απαντούσα, προχώρησε σε άλλες ερωτήσεις που δεν θέλω να αναφέρω τώρα λόγω της σχεδιότητας αυτών. Ευτυχώς, μία φίλη μου ήταν στη δίπλα τουαλέτα και δεν το είχε παρατηρήσει. Οπότε, μόλις την είδε, έφυγε. Στη συνέχεια, δεν δίστασε ακόμη και μπροστά στους φίλους μου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του που ήμουν ανήλικη
και δεν θα μπορούσαμε να εντός εισαγωγικών περάσουμε καλά, περνώντας από μπροστά μου και λέγοντας πολύ κρίμα. Μάλιστα. Λέει, μέχρι τώρα φοβόμουν πολύ, έτσι καταλήγει. Το κομμάτι αυτό και πάλι. Ναι. Και νομίζω ότι από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό το κύμα καταγγελιών που άνοιξε από την Ολυμπιονίκη της Ιστιοπλοείας, τη Σοφία Μπεκατόρου, και οδήγησε και στο ελληνικό κίνημα MeToo, γιατί στο εξωτερικό είχε ήδη ξεκινήσει, ναι, από τη χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για τον Harvey Weinstein. Όταν λοιπόν ξεκίνησε εδώ στη χώρα μας, το πρόβλημα που αντιμετώπισε στην πορεία το κίνημα αυτό το MeToo ήταν ότι κάποιες πραγματικές καταγγελίες και κάποιες καταγγελίες σοβαρές και βαρύτατες για βιασμούς και για σεξουαλικές κακοποιήσεις ενεπλάκησαν με κάποιες λεκτικές διατυπώσεις, οι οποίες μπορεί να ήταν παρενόχληση, μπορεί να ήταν ένα πείραγμα που ξέφυγε, μπορεί. Με αφορμή την υπόθεση αυτή, ακούω όσα λέει και η τραγουδίστρια, αλλά νομίζω ότι είναι αποδυναμώνουν ίσως, αν θέλετε, την βαρύτατη καταγγελία που έχει κάνει η κοπέλα. Και να θυμίσουμε ότι, γιατί άκουσα, μιλάμε για άνθρωπους που θέλουν στήριξη, ψυχολογικό και όλο αυτό, η συγκεκριμένη κοπέλα που έχει κάνει την καταγγελία φαίνεται να είναι ένας δυνατός χαρακτήρας, διότι και κατέβασε τα βίντεο και πήγε την υπόθεση στη δικαιοσύνη και αναζήτησε τον ίδιο τον Στάθη τον Παναγιωτόπουλο, και όταν είδε ότι είχε εξαντλήσει όλους τους τρόπους και εξακολουθούσε η υπόθεση να μην αποκτά δημοσιότητα και να μην φαίνεται να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, απευθύνθηκε και στα media και απευθύνθηκε και στα social media και σε έναν ακτιβιστή εν προκειμένου, τον Ηλία Κιόνη, ο οποίος έφερε την υπόθεση στο φως της δημοσιότητας και μπορούμε και τη συζητάμε τώρα. Όχι, εμείς απλά το αναφέρουμε ότι μπορεί να μην ήταν μόνο αυτό τελικά το περιστατικό με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Σαφώς, αλλά όποιος έχει κάτι, ας το φέρει με στοιχεία, ας πάει στη δικαιοσύνη όπως πήγε η κοπέλα και ας μην μείνουμε σε τέτοιες φραστικές διατυπώσεις και καταγγελίες. Έχετε δίκιο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μισό λεπτό πριν συνεχίσουμε. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Πάμε να δούμε και το βίντεο, διότι αυτό κατακρίθηκε πάρα πολύ. Συγγνώμη, πριν πάμε στο βίντεο, να δούμε και την τελευταία κάρτα σχετικά με την καταγγελία της τραγουδίστριας, γιατί δεν το είδαμε. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, βεβαίως. Και λέει, μέχρι τώρα λοιπόν ολοκληρώνει, φοβόμουν πολύ, ακόμη και όταν πήγα στην εκπομπή του για να παίξουμε με την μπάντα, με κοίταξε και καθώς με αναγνώρισε, απέφευγε να με κοιτάξει στα μάτια. Αν δείτε το βίντεο της εκπομπής, και μάλιστα υπάρχει αυτό παντού στο ίντερνετ, θα καταλάβετε στην αρχή πόσο άβολα αισθάνεται που πρέπει να μου πάρει συνέντευξη. Δεν φοβάμαι πια, είμαστε όλες μαζί, και καταλήγει όπως βλέπετε με την εξής δήλωση. Μάλιστα. Όλα καθά, πάμε μάλιστα να δούμε τη, ωραία, πάμε τη να δούμε δήλωση, δήλωση του Αντώνη Κανάκη και γιατί όλο αυτό. Ναι, μισό λεπτό. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αποσυντονίζομαι γιατί ακούω και στα αυτιά μου διάφορα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε και τη δήλωση η οποία στο Twitter προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Ο Αντώνης Κανάκης, λοιπόν, πριν λίγο καιρό, με αφορμή το MeToo και την υπόθεση του Λιγνάδη, είχε κατακρίνει την κυρία Λίνα Μεντώ, είχε κατηγορήσει ότι δεν μπορεί να μην γνώριζαν για τον άνθρωπο αυτό που τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση του Διευθυντή Εθνικού Θεάτρου. Και αυτό κατακρίθηκε πάρα πολύ από τους σε όλες τις πλατφόρμες και στο TikTok και παντού. Σχολιάστηκε ότι πώς βγαίνεις εσύ και λες αυτό, ενώ ήταν φίλος σου τόσα χρόνια δίπλα στην εκπομπή σου και να μην αυτό και γνώριζες. Δεν... Πάμε να δούμε τι είπε. Κυρία Μεδόνη μου, αλήθεια, βαριόμαστε πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Ούτε τους detective θα κάνουμε. Αν ήξερε, αν δεν ήξερε, αν γνώριζε, αν δεν γνώριζε, αν ήταν φίλος εκείνου, γνωστός του. Όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Θα τα δεχτούμε όλα. Δεν γνώριζε τίποτα. Κανένας δεν ήξερε τίποτα. Αν και αυτό θέλει πολλή συζήτηση. Μάλιστα, γιατί πολύ νερά. Εδώ από ό,τι φαίνεται όλοι ήξεραν, εκτός από αυτήν που τον διόρισε, πρώτον. Και δεύτερον, είναι και λίγο υποχρέωσή της να ξέρει. Εδώ εμείς έναν συνεργάτη παίρνουμε καινούριο και το τσεκάρουμε. Τσεκάρουμε να δούμε τι καπνοφουμάρει αυτός ο άνθρωπος πριν τον βάλουμε μέσα στο μαγαζί μας. Πόσο μάλλον καλλιτεχνικό διευθυντή στο εθνικό της χώρας. Τέλος πάντων, όμως θα δεχτούμε. Δεν ήξεραν τίποτα. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Κυρία Μεδόνη μου, ο λόγος που πρέπει να παραιτηθείτε. Ακούει το όνομα Ευθυξία. Mm. Αυτός είναι ο λόγος. Μάλιστα. Oh. Αυτό είναι το επίμαχο βίντεο λοιπόν που ηθίστε. Ανεσύρανο από παλαιότερη εκπομπή. Και πάνω σε αυτό πάτησαν πάρα πολλοί χρήστες στο Twitter και ενδεικτικό είναι και αυτό ένα tweet που, αν θέλετε, μπορούμε να δούμε, που λέει ότι ο Κανάκης απαιτούσε παρέτηση Μενδώνη, που έπρεπε να ξέρει τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα του Λιγνάδη. Τώρα που ο κοντινός συνεργάτης και φίλος του τα έκανε όλα αυτά με δίκη που εκκρεμούσε 2 έτη, δεν το ήξεραν.
Έτσι είναι η προπαγάνδα, λέει η Μπούμερα. Θέλουμε την γνώμη σας. Αυτό, αν μου επιτρέπετε. Απλά όχι όλοι μαζί, αν... Σας παρακαλώ. Ναι. Υπήρξε και πολιτική παρέμβαση. Υπήρξε και το tweet από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος εστίασε ακριβώς αυτό το κομμάτι που λέτε και στο τι έλεγε ο Αντώνης Κανάκης στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη και της Λίνας Μενδώνη όταν ζητούσε την παρέτησή της για λόγους ευτυχίας. Και ουσιαστικά με ένα tweet χθεσινό, με ένα post που έκανε στο Facebook εχθές το βράδυ ο Άδωνης Γεωργιάδης δημόσιο, ουσιαστικά ζητάει ούτε λίγο από το, ούτε πολύ από τον Αντώνη Κανάκη, αφού βρέθηκε σε παρόμοια θέση, να υποβάλει την παρέτησή του για λόγους ευτυχίας. Μάλιστα. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, γιατί θα πρέπει να αποδεσμευτώ και σας έχω ακούσει όλους με προσοχή, γιατί δεν το έχω πολύ με τις φήνες, η αλήθεια είναι. Η ουσία εδώ είναι μία. Και εκεί και ο ρόλος των media είναι βασικός. Και μπράβο σας που του προβάλλετε το θέμα και μακάρι να γινόταν για την κάθε κοπέλα, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε επώνυμος ή ανώνυμος, όλοι επώνυμοι είμαστε για εμένα, από πίσω. Ο αντίκτυπος είναι τεράστιος και αυτός πρέπει να λειτουργεί σαν αποτρεπτικός παράγοντας. Εγώ γνωρίζω καθημερινά κοπέλες οι οποίες έχουν υποστεί αυτό το φαινόμενο, οι οποίες πάσχουν είτε από μετατραυματικό στρες, είτε από άγχος, είτε από αυτοκτονικούς ιδεασμούς. Υπάρχουν κοπέλες που στα νεαρά τους χρόνια μπαινοβγαίνουν από κλινικές, γιατί κάποιος διεστραμμένος νους θεωρούσε ότι είναι πολύ αστείο να βγάλουν τις ερωτικές τους στιγμές στον αέρα. Γι' αυτό και δίνω σημασία στην κουλτούρα και στην κοινωνία, γιατί ακόμα και τώρα που σχολιάζουμε αυτό το θέμα, είμαι σίγουρη ότι πολλοί θα γυρίσουν και θα πούν «τα ήθελε» ή αν το θύμα ήταν άντρας, θα έλεγε «μαγιά η κοινωνία». Ναι. Έτσι θα αντιδρούσε. Αυτό πρέπει να μείνει, αυτό πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κάθε ενδυνάμει δράστης, ότι μιλάμε για έναν διαδικτυακό βιασμό και επιτέλους να κινητοποιηθούμε για το φαινόμενο και στη χώρα μας και να υπάρξουν συνέπειες. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό θα είναι η αφορμή να αλλάξει ο νόμος, από πλημέλημα να γίνει κακούργημα και να βρεθεί ένας τρόπος αυτό όταν καταγγέλλεται να κατεβαίνει αυτόματα. Ευκαιρία να πιεστεί να το κάνει. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Καλή σας ημέρα και καλές γιορτές να σας ευχηθώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί είμαστε και ψυχαγωγική εκπομπή. Είδες πόσο δύσκολο έχουμε και είναι τα τηλεοπτικά, ναι. Να ξέρω να πω κάτι τώρα για τον Αντώνη τον Κανάκη. Γιατί και... δεν ξέρω τώρα, είναι δύσκολο γιατί όντως το κατέκρινε στο παρελθόν αυτό με την κυρία Μενδώνη. Θα πω, εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος αυτό που είπε τότε. Παρετήσου γιατί έπρεπε να έχεις την ευτυχία να παρετηθείς, γιατί ήξερες. Παιδιά, συγγνώμη, πριν το Survivor, το ξεχνάμε όλο αυτό. Μου φαίνεται περίεργο να ξέρει ο καθένας τα πάντα για τον άλλο. Ξέρω εγώ τώρα εσύ τι μπορεί να έχεις κάνει στο παρελθόν. Όχι, μα δεν γνωρίζουμε. Στη φιλία τους βασίστηκε ο κόσμος και όχι τόσο στη συνεργασία τους. Το καταλαβαίνω, αλλά πραγματικά μπορεί να ξέρει κάθε πτυχίο ενό ανθρώπου. Σίγουρα και δεν μπορεί να πάρει την πλάτη σου. Η Μενδώνη να πάρει την πλάτη του. Ο Αντώνη να πάρει την πλάτη του Στάθη. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η ζωή ενό ανθρώπου, τόσο πολλέ οι κρυφέ πτυχέ του καθενό, που δεν θέλω ο καθένα να παίρνει στο βάρο του, στην πλάτη του, το βάρο όλων των άλλων. Αυτό. Και τη προσωπική του ζωή. Τι κάνει εκτό τη δουλειά, εκτό τη παρέα. Πριν φύγουμε από το θέμα, επειδή μα βλέπουν πάρα πολλοί γονεί, είναι η ώρα που οι γονεί είναι στο σπίτι. Στα παιδιά σα να είσαστε δίπλα. Δεν κάνουμε παιδιά για να ικανοποιήσουμε τη ματαιοδοξία μας. Είμαστε δίπλα στα παιδιά. Γιατί βλέπουμε ότι και η κοπέλα αυτή βασανίζεται χρόνια και δεν είχε στήριξη. Και οφείλουμε να τους προειδοποιούμε για τέτοιου είδους κινδύνους. Και αν συμβεί, να ξέρει το παιδί σου ότι έχει παιδί. Στήριξη. Βεβαίως. Ότι δεν τρέπεται να στο πει. Λοιπόν, πολύ δεν θα προλάβουμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Θα το κάνουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, διότι θα περάσουμε στο Survivor και ποιοι τελικά θα μας πει η Σοφία Μονοσακίδου είναι αυτοί που θα μπουν μέσα σε αυτό το τηλεοπτικό reality. Θα έχουμε εδώ και τον το μικρό του θυμιστή. Το Γιώργο. Το Γιώργο τον Ταλαδάκη να μας το πει και από... πρώτο χέρι όλο αυτό. Το γνωρίζει καλά, λοιπόν. Πλησιάζει και ο καιρός που θα φύγουν, δηλαδή. Νομίζω 20 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, αποχωρούν. Ετοιμάζουν τις βαλιτσούλες τους και φεύγουν. Πάμε εμείς τώρα να σας θυμίσουμε λίγο πριν το διάλειμμα τους διαγωνισμούς μας. Θέλω να πω όμως και για το Slim Bites εδώ που έχουμε, παιδιά, διότι είναι υπέροχα γλυκά, φτιαγμένα με στέβια. Είναι το πρώτο πατισερί που φτιάχνει γλυκά με στέβια και έχουν πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Υπέροχα γλυκά,
Αργότερα θα σας κάνω και ένα πολύ ωραίο giveaway για εσάς όλους που παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Υγιεινός λοιπόν τρόπος ζωής, ισορροπημένη διατροφή, μπορείτε να φάτε γλυκά άφοβα από τα Slim Bites. Μην ξεχνάτε τους μεγάλους μας διαγωνισμούς. Έχουμε τη σειρά Morris Retro Series από την εταιρεία Μυρίδης Σαβίδης. Έχουμε λοιπόν Morris δίπορτο ψυγείο από την εταιρεία Retro Series. Έχουμε φούρνο μικροκυμάτων. Έχουμε βραστήρα. Έχουμε φρυγανιέρα. Έχουμε καφετιέρα εσπρέσο. Έχουμε καφετιέρα φίλτρου. Καλέ! Εμείς σας φτιάξαμε όλη τον οικιακό εξοπλισμό. Υπέροχα χρώματα τα οποία μπορείτε να διαλέξετε και να ταιριάζουν στη δική σας κουζίνα. Μόνο με ένα μήνυμα στο 14999 ή μία κλίση σε αυτόν τον αριθμό, αυτές όλες οι συσκευές θα γίνουν δικές σας. Δικό σας θα γίνει και το Yota iGo X Cool and Just Go 1000 κυβικά 72 άλογα με μία μόνο κλίση το 14999 ή με ένα μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον Γιώργο Ταυλαδάκη. Και ποιοι μπαίνουν στο Survivor? Η Σοφία Μανουσακίδου έχει όλο το τηλεοπτικό ραπορτάζ. Τρέμει η Σοφία, να ξέρετε, με κάτι τέτοια. Την πιάνει ταραχή. Ναι. Λοιπόν, εγώ μπορεί να μην είμαι survivor, αλλά είναι ο Γιώργος Ταυλαδάκης που είναι μαζί μας, στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Πριν ξεκινήσουμε, να πω έτσι εντάχει ότι και εγώ κατακρίνω τέτοιου είδους συμπεριφορές για το προηγούμενο το ζήτημα. Είναι άνανδρο και καλό θα είναι να τιμωρούνται όσοι το πράττουν. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο μου, που τοποθετήσε και σε αυτό. Θέλουμε όμως να μας μιλήσεις τώρα λίγο για το Survivor. Έχουμε και τη Σοφία Μανουσακίδου εκεί στο Green Box που θα μας πει τα νέα, τα τελευταία. Περίμενε όμως εσύ περιμένω. Πριν μιλήσεις, διότι εδώ έχει ζουμί η υπόθεση. Γιατί συζητάγαμε λοιπόν εδώ λίγο πριν βγούμε με τον Γιώργο πόσο δύσκολα ήταν. Του λέω, Γιώργο, πόσο έκατσες? Μου λέει 23 μέρες. Του λέω, εντάξει, δεν πρόλαβες να πεινάσεις και πολύ, βρε Γιώργο. Μου λέει, από την πρώτη εβδομάδα πεινούσα, μπέτη μου. Αλλά μου είπε και για ταλαιπωρία που όλοι οι παίκτες περνάτε, όχι μόνο της πείνας και της κακουχίας, δηλαδή που κοιμάστε στο σανίδι, που βρέχει την υγρασία, αλλά και των πολλήωρων γυρισμάτων, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μπορεί κάποιες μέρες, ας πούμε, να ξυπνούσαμε στις 7 η ώρα το πρωί, γιατί το αγώνισμα ήταν στις 8, αλλά λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων το αγώνισμα να μεταφερόταν για τη μία. Οπότε οι ώρες αναμονής. Από τις 8 δηλαδή που πηγαίνατε εκεί μέχρι τη μία περιμένατε? Ναι, ναι. Οπότε, μέσα στον ήλιο? Υπήρχαν τέντες, αλλά και μόνο η ζέστη, η αϊπνία, η αφαγεία και όλα αυτά σου δημιουργούσαν έτσι. Τόσες ώρες τι περιμένατε? Να είναι έτοιμος ο στίβος, ας πούμε, για να. Το σετ να ετοιμαστεί. Οι κάμερες να πάρουν φωτιά. Δεν ξέρω ακριβώς κάποια ποια ήταν τα τεχνικά προβλήματα που έπρεπε να περιμένουν. Δεν ήταν δεύτερη. Αυτό όχι, δεν ήταν κάθε φορά, η αλήθεια είναι, αλλά υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις. Δηλαδή, όσο ήμουν εγώ, θυμάμαι 3 ή 4 περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν και θετικές εξαιρέσεις, δηλαδή κάποιες μέρες που σας βοηθάνε λίγο παραπάνω ή μπορεί να σας δώσουν λίγο φαγητό παραπάνω που δεν το δείχνουν μετά. Όχι, φαγητό παραπάνω δεν υπάρχει. Θες να το πιστεύεις αυτό? Θέλω να πιστεύω ότι κάπως καλοπερνάνε. Ότι δεν δίνουν κρυφά, χαρτί υγεία. Όχι, όχι. Έχει ακουστεί ότι λόγω αφαγείας και επειδή μπορεί να ζαλίζονται, να λιποθυμάνε, μπορεί να τους δώσουν ένα ποτό. Όχι ποτό. Ένα αμψυκτικό που ισοτονικό ποσό ποτό ή καμιά μπανάνα για να μπορέσουν να βγάλουν το αγώνισμα. Πρωταγώνισμα. Ναι. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αλλά παρόλα αυτά, ο Γιώργος λέει ότι πέρα από τις κακουχίες που εσείς βλέπετε, υπάρχουν και τέτοιου είδους πράγματα, ρε παιδί μου. Η αναμονή τόσες ώρες, να περιμένεις 5 ώρες, έστω και κάτω από μια τέντα. Δεν φαίνεται ποτέ στην κάμερα. Δεν το λένε ποτέ τα παιδιά. Έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν περιμένει 5 ώρες, ας πούμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τους βλέπουμε να ξεκινάνε εντάλλα ήλιο και να φτάνει το αγώνισμα νύχτα. Και λες, κάτσε, ρε παιδί μου, πόσες ώρες αγωνίζονται αυτοί? Και όλη αυτή η ταλαιπωρία είναι αυτή που σου δημιουργεί μετέπειτα νεύρα και λίγο. Εσύ πρόλαβες να βγάλεις και κακό σε εισαγωγικά χαρακτήρα, δηλαδή να βγεις εκτός εαυτού? Να βγω εκτός αυτού, νομίζω ότι βγήκα. Ναι, κανένα δύο φορές. Βγαίνεις, δεν μπορείς να μην βγεις εκτός αυτού. Βλέπεις κάποια πράγματα, ας πούμε, που σε ενοχλούν και λίγο η ταλαιπωρία, λίγο η αφαγεία σε οδηγούν στο να βγάλεις νεύρα. Είναι απολύτως λογικό και. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι έχει να μας πει, τι νέα έχει να μας πει και η Σοφία, Γιώργο μου, από το μέτωπο του Survivor. Ποιοι παίκτες τελικά μπαίνουν, Σοφία μου? Να πω αυτό λίγο. Θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο πώς του φαίνεται ο φίλος του, ο James, στο Just the Two of Us. Μόνο αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν τη διαδώσω, Σοφία μου, δεν είμαστε φίλοι. Ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είστε. Δεν είμαστε προφανώς φίλοι, ούτε θα γίνουμε ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ το πρόγραμμα, αλλά μία φορά που είχε τύχει να
παρακολουθήσω. Εντάξει. Ράγισε το τζάμπι τη τηλεόραση. Όσο το είχε στα αγωνίσματα, δεν το έχει καθόλου στη φωνή το παιδί. Αλλά παρόλα αυτά, ο κόσμος τον στηρίζει γιατί τον αγαπάει. Ο κόσμος τον στηρίζει και καλά κάνει. Για πες μας τώρα, εσύ, λοιπόν, Σοφία μου. Να ξεκινήσω εγώ με το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι που θα μπουν, που είναι οι πιο κοντά στο να υπογράψουν λοιπόν, και να φύγουν για Άγιο Δομήνικο μέσα στην εβδομάδα. Είναι ο Στέλιος Λεγάκης, ο τραγουδιστής. Μάλιστα. Ένας τραγουδιστής. Μετράει τις τραγουδιστές τώρα. Να μετρήσουμε το σχήμα, ποιο θα είναι. Να το Στέλιο. Γεια σου Στέλιο. Γεια σου Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Survivor. Good morning. Σε θέλει ο Γιάννης μισό λεπτάκι, κάτι να σου πει. Ναι, πάμε Σοφία. Η Μυριέλα Κουρεντή. Πρώτος ηθοποιός. Πρώτη. Πρώτη ηθοποιός. Θα μετράει ο μακαλιάς τους ηθοποιούς. Συναδέλφους εμείς εδώ. Ωραία. Τη Βρυσίδα Ανδριώτη. Είναι μοντέλο. Η Μαρία θα μετράει τα μοντέλα. Ναι. Μοντέλο. Ένα. Να μετρήσουμε και έναν ποδοσφαιριστή. Βεβαίως. Άντε, θα πάρουμε τη μαγείρα που το έχουμε τους αθλητές. Εγώ και εσύ έχω. Όχι, μόνο ασχολούμαι με αυτό. Γι' αυτό δεν έχει να κάνει. Θα μετράω τους αθλητές. Λένε ότι είναι κοντά ο. Να το πω. Επέστονται. Ο Άρης. Ποιος Άρης? Ο Σαριλέντης. Ο Λιωτόπουλος ο Άρης. Πάπονε. Είναι κοντά, λες, ε. Ναι, είναι πολύ κοντά στο να υπογράψεις. Το κρατάμε, χωρίς κανένα σχόλιο. Βρε, στο τέλος όλοι θα υπογράψουν εκτός από τον Άρη. Όχι, μωρέ, εντάξει. Να πούμε για τον Βαλάντη. Ποιος μετράει τους τραγουδιστές? Εγώ, δύο. Ωραία, ο Βαλάντης, ο οποίος από ό,τι μάθαμε είναι στανταράκι. Ωραία. Αν δεν πει ο Βαλάντης να κάνει τα μαναφούκια. Είναι στανταράκι. Θα κάνει και ωραίο πρόγραμμα. Πάμε στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Έλα. Τώρα αυτή που τη βάζουμε στην κατηγορία μοντέλο. Μοντέλο. Η οποία θέλω να σας πω με το που ακούει spoiler ότι κάποιος είναι να μπει, του στέλνει μήνυμα welcome to the team. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι ορίζει κιόλα. Είναι η leader της ομάδας. Είναι της υποδοχής. Είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα και αναμένονται μαναφούκια τρελά, παιδιά μας. Ωραία. Μόνο μαναφούκια. Επόμενος είναι ο Απόστολος Ρουβάς, ο σεφ. Αθηνά, κράτα του σεφες. Εντάξει. Μελά, τα ακούς. Ο Απόστολος Ρουβάς. Να σου πω κάτι. Ο Άρης θα πιάνει ψάρια και ο Ρουβάς θα τα μαγειρεύει. Βγάλω εγώ τώρα σχήμα και θεατρικό και μουσικό σε λίγο. Θα ανεβάσουμε εκεί πολλές παραστάσεις. Επόμενος ηθοποιός, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Ωραία. Δύο. Γιάννης Χατζηγεωργίου. Τραγουδιστή έχω τώρα. Ο επόμενος είναι τραγουδιστής. Ποιος? Ο Νότης Χριστοδούλου. Α, ναι. Είχαμε χρόνια να τον δούμε. Σώπα, είπε Νότης και ταράχτηκα. Κι εγώ για λίγο. Διακοσμητής πια. Εντάξει, ήταν τραγουδιστής πριν πολλά χρόνια. Ναι. Τα τελευταία χρόνια είχε κάνει και κουμπές. Του Fame Story. Νικητής του Fame Story. Εκεί πέρα μέσα γι' αυτό τον πήραν, για να τους διακοσμεί όλους. Ναι, ναι. Για να φτιάξει τα λίβα. Για λίβα. Και τελευταίος από τους επωνύμους είναι ο Θανάσης Βυσκαδουράκης. Θα πάει ο Θανάσης. Είναι ο Θανάσης. Κερδίζει την ηθοποίηση, έτσι. Ωραία, μπράβο. Θα πάει και ο Θανάσης, παιδιά. Ναι. Τα κατάφερε. Μπράβο. Τι musical θα ανεβάσουμε. Ωραίο cast. Έχω και δύο μαχητές. Για πες μας, γιατί μας είπε και ο Γιώργος εδώ έναν. Για να δούμε αν θα πέσει μέσα. Ο Γιάννης Αεράκης, ο TikToker. Α, για κάτσε να το θυμηθούμε. Αεράκης. Ναι. Και έχουμε και την Άσπα Πρεντάρη, η οποία είναι, παιδιά, μια κούκλα. Δεν ξέρω, μπορούμε να δούμε φωτογραφία. Και μάλιστα, επειδή έψαχνα τώρα το Instagram της, είδα ότι ανεβάζει συνέχεια φαγητά, μακαρονάδες. Να τα χορτάσει. Να τα χορτάσει τώρα. Χορτασμένη. Εδώ ο Γιώργος Σταυλαδάκης μας είπε λοιπόν ότι στους μαχητές υπάρχει περίπτωση να μπει και ο... Ο ένας και μοναδικός. Ποιος? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, ο οποίος ήταν μακιγέρ και τρελός TikToker, ε. Αριστούργημα αυτό θα περάσουμε. Μακιγιάς, μαλλιά, έχει βάψει πολλές στην τηλεόραση. Καραβάτου, Ηλιάκη, έβλεπα τις προάλλες που το έλεγα. Είναι και κουμπάρος με τη Ζέτα, τη... Με το κουνελάκι, πώς τη λέγανε. Την ταχτσίδη. Ναι, μάλιστα. Ναι, είναι και κουμπάρι. Αυτό θα πάει στις μαχητές, παιδιά. Αυτό είναι διάσημο. Ναι. Πάει, ραλή. Εντάξει, δεν είναι όμως τόσο διάσημος. Εντάξει, δεν είναι τόσο διάσημος. Αλλά... Από το TikTok. Καλέ, ναι, δεν είναι. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Που έλεγε, μόλις ξύπνησε και έχω κάνει 3.500 χιλιακούς. Και έκανε και αυτό το... Το δαχτυλάκι. Παιδιά, θα κάνει φράψη. Έπρεπε να είναι στους διάσημους ο Κωνσταντίνος. Καλά τώρα, αδικία. Είτε μπει στους διάσημους είτε μπει στους άσημους, στους μαχητές. Ένα και το αυτό.
Θα καταγγέλω. Εσύ πάντως έκανες πρόβλεψη ότι αν μπει ο Εμμανουήλ, δεν θα αντέξει πάνω από μήνα. Έτσι όπως τον βλέπω. Επειδή είναι αδυνατούλης. Ναι, είναι λίγο δύσκολα εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει, αλλά μας έχουν εκπλήξει πάρα πολύ. Τι πιστεύεις ότι ας πούμε, έκανε τον Τριαντάφυλλο να αντέξει και θα αντέξει ο Κωνσταντίνος. Σωστό και αυτό. Εντάξει, ο Τριαντάφυλλος είναι λίγο πιο σκληραγωγημένος. Το περίμενες ότι θα φτάσει τόσο πέρα ο Τριαντάφυλλος. Τόσο πολύ, όχι. Παιδιά, αλλά... και ο Καλλίδης ήταν πολύ αδυνατός, αλλά έκατσε 3-3,5 μήνες μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, και ο Πάνος είναι σκληραγωγημένος. Δεν το βλέπετε. Και ο Κωνσταντίνος γυμνάζεται. Από όσο ξέρω από ό,τι έχω δει στα social του κατά καιρούς κτλ. Είναι πολύ fit. Εμείς πάντως ποντάρουμε πολύ στους συναδέλφους ηθοποιούς, γιατί από κακουχίες ξέρουμε. Και εμείς οι τραγουδιστές, διότι σε μια δύσκολη στιγμή θα σας πούν και ένα τραγούδι έτσι να ξεφύγει. Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί όταν μπουν μέσα πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός της του επαγγελματός τους, δηλαδή της ιδιότητάς τους. Δηλαδή οι ηθοποιοί να ανεβάσουν ένα ωραίο θεατρικό, οι τραγουδιστές να κάνουν ένα ωραίο σχήμα. Λαϊκό, για αργά να βγαίνει, να κάνουν λίγο φαν, ρε παιδί μου, να περάσουν. Αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα. Δηλαδή και εμάς τα παιδιά που τραγουδούσαν και ο Τριαντάφυλλος και ο Καλλίδης και η Ελευθερία, τραγουδούσαμε συνέχεια γύρω από τη φωτιά κάθε βράδυ, άσχετα αν έπαιζε ή όχι. Προγραμματάκι είχατε, έτσι. Είχαμε το προγραμματάκι μας, βέβαια. Στις αρχές είχατε. Μετά που αρχίσανε και πιανότουσαν μαλλί με μαλλί, σταμάτησαν και αυτά από τη φωτιά. Κοίταξε, μπορεί να μην δείχναν και κάθε βράδυ ότι τραγουδούσαν και περνάγαν ωραία η παραγωγή, γιατί πρέπει να δείξουμε και την κακουχία του πράγματος, όχι μόνο ότι ήταν και το ζευγάρι. Τα δωράκια, οι καρδούλες. Έτσι, έτσι. Είχαμε και τα ζευγαρώματα. Τι ζευγαράκι δεν θα δούμε φέτος. Κάτσε, κάτσε, θα φτιάξουμε κάποια από αυτά. Μπορεί να μην είναι κάποια. Μπορεί να προκύψει και έρωτας, δεν το ξέρεις. Και δεν έχουν βγει και όλοι. Έτσι, δεν ακόμα έχουν ανακοινωθεί όλοι. Μάλιστα όλοι. Και από ό,τι γνωρίζουμε. Πόσοι πηγαίνουν σύνολο, πόσους βλέπουμε 12. Όταν ξεκινάει το πρόγραμμα στον αέρα, ξέρουμε. 12 και 12. 12 είναι μέχρι τώρα αυτούς που έχουμε. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Α, πολύ θέλουμε να πάει. Και εγώ θέλω να πάει. Θα γίνει χαμός, πιστεύω. Εσύ γιατί θέλετε να πάει, δεν περνάνε και εύκολα αυτοί που πάνε. Ή την περάσει εύκολα, θέλουμε. Δεν το βλέπεις ο Λαύρο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πόσα χρήματα παίρνουν όλοι όσοι πηγαίνουν. Ναι, ένα. Τη δημοσιότητα που κερδίζουν και παίρνουν, νομίζω για καλό θα είναι. Εντάξει, ο Λάμπρος είναι ήδη γνωστός, δεν χρειάζεται. Ξέρω, αλλά πάντα αυτό βοηθάει ακόμα πιο πολύ. Ναι, οκ. Το μαθαίνει ακόμα περισσότερο κόσμο. Ή και όχι. Εντάξει, θα δούμε και στη δεύτερη φορά. Μετά το παιχνίδι, είδες αλλαγή στη ζωή σου. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο χρόνος που έμεινα εγώ δεν στάθηκε ικανός στο να μου αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή μου. Η ζωή μου παρέμεινε ίδια όσο είχε. Εντάξει, πέρα από κάποιες γνωριμίες περισσότερες που έκανα που ίσως αργότερα μετέφερα. Εντάξει, όταν βγαίνει, δεν σε αναγνωρίζουν στον δρόμο, δεν σου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα που μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Γιατί δεν ήμουν από τα παιδιά, δεν ήμουν Κόρο, Ηλίας, Ασημακόπουλος, Σάκης Μαριαλένα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα έξω ακόμα. Και την απολαμβάνεις εσύ ή δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Εντάξει, είναι κάτι ευχάριστο. Όταν ο άλλος σε προσεγγίζει και σε γνωρίζει και σου μιλάει ευγενικά και όμορφα, είναι κάτι και πολύ ευχάριστο. Και μόνο το ταξίδι που έκανες, που πήγες εκεί και αυτά που είδες, οι εικόνες που σου έχουν μείνει, φαντάζομαι ότι είναι το καλύτερο δώρο για σένα. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο σου μένει και θα σου μένει για πάντα. Είναι μια εμπειρία ζωής και γι' αυτό και τη ζουν λίγοι. Δεν είναι. Είναι κάτι πολύ, πολύ ωραίο. Η δημοσιότητα αυτή εξαργυρώνεται σε χρήμα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι τα παιδιά που έχουν πάρει την δημοσιότητα, την μεγάλη δημοσιότητα, ναι, την έχουν εξαργυρώσει. Είναι. Καλέ, σε λίγο θα πληρώνουν για να πάνε. Εγώ αυτό πιστεύω. Κάποιοι θα λένε, να σου δώσω κάτι, τι να με στείλει για την αναγνωρισιμότητα και μόνο άστα λεφτά, όχι να παίρνουν. Εντάξει, θεωρώ ότι υπάρχουν άτομα που το κάνουν ακόμα και τώρα. Δεν είναι. Α, λέει. Καταγγέλιο, Γιώργο. Εσένα σου ζητήσανε φίλοι σου να του βοηθήσει ώστε να μπουν μέσα στο κάστινγκ ή να έχουν μια άλλη διαχείριση. Εγώ, σαν Γιώργο, δεν μπορώ να βοηθήσω κάποιον. Να προτείνει. Το να προτείνω, ναι. Υπήρξαν κάποιε προτάσει, πήγαν οι φίλοι μου, του καλέσανε κιόλα. Πήρα κανέναν. Από όσο ξέρω, όχι. Δεν έχει μπει κάποιο. Μάλιστα. Γιώργο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μα. Να πω και κάτι τελευταίο. Μένει να δούμε και τι θα γίνει με τον Σάκη Αρσενίου και με τον Χρήστο Ζώτο. Οι οποίοι ήταν και αυτοί. Και την Ελισάβετ Σπανού, σωστά. Μήπως μπουν στη δεύτερη φουρνιά αυτή. Μακάρι. Γιατί εγώ θέλω να τους δω. Εσύ θες πολύ κόσμο να δεις εκεί μέσα, όχι μόνο αυτούς. Δεν έχεις τα φιλαράκια σου. Ζήσει αυτό. Με 6 τραγουδιστές βρήκα και όνομα. Τι. Καλύβα Live. Α, τέλειο. Καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Λοιπόν, Γιώργο, μου, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και να δούμε τα αφράτα, τα τελευταία νέα με τη Μαρία Αντωνά.
Σήμερα όχι από το υπόγειο. Σήμερα εδώ. Όχι από τον Κρίνα, εδώ από τον Καναπέτσι, γιατί είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και φιλική. Και θα σα πάω σε ένα αγόρι πάρα πολύ ωραίο που από ό,τι φαίνεται έχει δώσει μια άλλη πνοή στο φετινό The Voice. Είναι ο κότσο, ο Κωνσταντίνο Αργυρό, που παρόλο που εκεί τον βλέπουμε πολύ εντυπωσιακό και μαυρισμένο, εδώ τον βλέπουμε σε πρόσφατη έξοδο που πραγματοποίησε χθε με το casual look του. Mm. Αγαπάει πάρα πολύ γενικά το athletic wear. Είναι ωραία. Γυμνάζεται και πολύ, γι' αυτό ούτω ή άλλω. Για γυμνάζεται πολύ. Κάθε ευκαιρία. Αλλά όπως και να είναι, ο Κωνσταντίνος όταν βγαίνει βολτίτσες, όλο και κάποιος φακός κάπου θα τον πετύχει και θα τον βγάλει στο γραφείο. Γιατί νομίζω. Όχι, παιδιά, μένει στο Κολωνάκι νομίζω. Ναι. Και πάντα έχει παπαράτσι στο Κολωνάκι. Πια. Το μην όλα τα ξέρεις, Μπέτι. Γι' αυτό εμάς δεν μας βγάζουν. Γι' αυτό δεν πάω στο Κολωνάκι. Δεν πάω να μείνω εκεί. Πάμε σε ένα εμπορικό. Μετά θα σας πάω εγώ βολτίτσα που είναι σιγουράκι η φωτογραφία που θα βγούμε. Λοιπόν, απλώς πολύ πολύ ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εν αντιθέσει λοιπόν με τη Δούκησα Νομικού, που νομίζω ότι στο συγκεκριμένο βιντεάκι που χθες μοιράστηκε μαζί μας στα social media της, ήταν σαν να βλέπω μοντέλο πολύς γνωστής εταιρείας ισορούχων στο εξωτερικό, τη Victoria's Secret. Υπέρλαμπρη λοιπόν εδώ πέρα η Δούκησα Νομικού. Δείτε λίγο και το μαλλί που έχει βάλει. Να σου τα βλέπει! Wow, πολύ εντυπωσιακή, παιδιά. Πάρα μαλλιά πολύ όμορφη. Σώμα, αυτά είναι τα μαλλιά της. Αυτά είναι τα μαλλιά της. Έχει βάλει, δεν είναι τόσο μακριά. Η φόρμα αυτή που φοράει, τι είναι βρετός βρετάκος. Δεν το ξέρω. Είναι πάντως, έχει και τρέσα πάντως. Έχει μακριά μαλλιά, πολύ πλούσια μαλλιά, αλλά το μήκος δεν είναι τόσο. Για φανταστική. Υπέροχο. Παιδιά, είναι μπότα. Το μακρύ. Δεν είναι σαν τη γνωστή κούκλα που έχουν όλα τα κοριτσάκια. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα κιλά μπορεί να ζυγίζουν αυτά τα μαλλιά. Πόσο εύκολο είναι να τα κουμαντάρεις δηλαδή και να το έχεις αυτό. Τίποτα, πολύ εύκολο. Δεν είναι τίποτα. Πιστέψτε. Τίποτα, σε πιάνει ευγενικό από το βάρος, Δημήτρη μου, μην το συζητάς. Γι' αυτό δεν έχω μακρύ μαλλί. Άμα είσαι ωραία γυναίκα, παιδί μου, περπατάς και φυσάς. Λοιπόν, ποια άλλη μπορεί να είναι πολύ ωραία γυναίκα και τελείως ακομπλεξάριστη, η οποία δηλώνει ότι παρόλο που οκ, μπορεί να έχει βγάλει αρκετά χρήματα, αλλά αγοράζει τσάντες μαϊμού από τη Λαϊκή. Ποια θέλετε να δείτε. Δείτε. Όντι. Θα έρθει εδώ. Και είναι η Μαρία Γιαντονάκη. Είσαι εσύ, Μαρία. Μαρία. Κάνατε τρέπεση. Η μεγάλη αποκάλυψη. Μαριά. Εντάξει, συμβαίνει. Το παραεμπόριο που θα η Μαρία Γιαντονάκη. Μπορεί να μην πέφτει το βίντεο. Λοιπόν, αυτή τη δήλωση έκανε on camera η Βάνα Μπάρμπα, η οποία κιόλας και την κρατούσε λοιπόν την τζαντούλα αυτή τη γνωστή εταιρεία, στην οποία ψώνησε από γνωστή λαϊκή. Από γνωστή λαϊκή. Από γνωστή λαϊκή. Πώς είναι, από γνωστή μπουτίκ του Κολονακίου. Είναι η γνωστή λαϊκή της Γλυφάδας, λοιπόν, να τα πούμε αυτά. Για να δούμε το βίντεο που δηλώνει. Κυρία Μπάρμπα, τι ώρα εντυμένη. Από τη Λαϊκή την πήρε αυτή. Ψωνίζεται από τη Λαϊκή. Είναι από τη Λαϊκή και κάνει 30 ευρώ περίπου τόσο. Υπέροχη, δεν είναι. Ναι, αλλά πάνω σου όμως μοιάζει αληθινή. Έτσι είναι, αγάπη μου. Είναι ένα μαργαριτάρι. Αυτό είναι. Την πήρα από τη Λαϊκή. Πολύ, πολύ. Αγαπώ τη Λαϊκή πολύ. Αγαπώ τη Λαϊκή και τα original μεγάλα καταστήματα. Η μίξη, να πάρει Gucci. Βάρα μου το να πάρει Prada και Λαϊκή είναι θεϊκό. Φορέματα έχει βάλει εσύ, μόνο εγώ το ξέρω. Έχει φορέσει τα πιο ακριβά φορέματα μεγάλων σχεδιαστών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λαϊκή. Μ' αρέσει αυτό. Αγαπώ λαϊκή. Δεν σας ενοχλούν τα πιθανά σχόλια ότι φοράτε απομιμήσεις. Μα δεν φοράω απομιμήσεις. Αγοράζω από τη Λαϊκή πράγματα που θέλω. Και αγοράζω από τα πολύ ακριβά μαγαζιά πράγματα που επίσης θέλω. Σωστά. Και τα δύο γίνονται μίξ. Αγαπημένο αυτό. Σας βλέπουν εκεί, τι σας λένε. Ωραία, δεν μόνο. Φαίνεται εκεί όπου την κυρία Μπάρμπα είναι στη Λαϊκή και ψωνίζει και είναι ανάμεσα στον κόσμο. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Δεν είναι μέσα στον κόσμο. Θα πάει στη Λαϊκή να ψωνίζει. Δεν είναι πολύ ωραία αυτή. Αυτή είναι του Τρίφωνα, αλλά είναι από τη Λαϊκή. Τρίφωνα, εσύ ψωνίζει από τη Λαϊκή. Καλή. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι. Θα πάμε και στη Λαϊκή. Θα πάμε παντού. Θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ. Όπου λάκει. Δεν θα πάμε μόνο στη σούπερ μάρκετ. Ναι, αυτό είναι. Θα πάω και στο παντεπολείο τη γειτονιά μου. Θέλω να έχω πιάσει. Γεια σα, αγαπάμε πολύ, αλλά έχουμε τρελαθεί σήμερα. Τι λαϊκοί άνθρωποι είναι αυτοί που πάνε σούπερ μάρκετ. Δεν το πιστεύω ότι το κάνουν αυτό. Πάνε στη Λαϊκή όντως. Έτσι πρέπει να λέμε για τις Λαϊκές, να πηγαίνει ο κόσμος. Από αυτές ζούμε. Πρώτη το δρόμο, χάραξη Άντζελα Δημητρίου και δεν θέλω χαζά, δεν θέλω λέτε βλακίες. Διότι είπε, εγώ είμαι λαϊκός άνθρωπος. Θα βγω έξω στη γειτονιά, θα φάω και ένα σουβλάκι. Τι λέτε. Αυτό. Πρώτη τα είπε, είναι η πρώτη διδάξα. Έχουμε και τραγούδι αφιέρωση. Που σου να μωρό μου εχθές. Που σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Είχα πάει, Λάικη. Η Άντζελα μαζί με το σουβλάκι έπαιρνε και μπανάνα για να ταΐσει την τσάντα. Παιδιά, δεν θέλω τέτοια σχόλια. Θέλω να τα πάρω. Γιατί, παιδιά, είναι καλοδοχούμενο. Θέλω να ψωνίσω από τη Λαϊκή γυναίκα. Γιατί εμείς από πού ψωνίζουμε. Βεβαίως. Οι Λαϊκοί άνθρωποι, όπως καταλάβαμε από αυτές τις δηλώσεις, πάνε και στη Λαϊκή, πάνε και στον Κούτσι να αγοράσουν κάτι. Η Λαϊκή έχει και πολύ ωραία όρουχα.
Ορίστε. Πολύ ωραία. Εκτύπωση. Μαρία Αντωνά, ψωνίζω τέσσερα. Έρχομαι από τη Λαϊκή. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω, διότι έχω να παρουσιάσω εδώ μία πάρα πολύ ωραία σειρά μαλλιών αργανόλια που έχει βάση το Argan Oil. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι φανταστικό. Καλημέρα, Εβίτα. Καλημέρα, Μπέτη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Κάτι μοναδικό σήμερα για σένα και μόνο και τους τηλεθεατές σου. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέσσερα προϊόντα λοιπόν Argan Oil περί πίσης μαλλιών. Mm-hmm. Μόνο όμως για σήμερα και μόνο για τώρα, ναι. Σε απίστευτη προσφορά και τα τέσσερα προϊόντα που έχουν το βασικό συστατικό, το λάδι αργάν, που είναι η τροφή των μαλλιών μας. Γι' αυτό πρέπει όσοι τηλεφωνήσουν τώρα στο 2130-170.000 και τα τέσσερα προϊόντα μόνο για σήμερα και μόνο για τώρα σε απίστευτη προσφορά. Hey. Να ξεκινήσουμε να πούμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Βέβαια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το σαμπουάν. Είναι ένα σαμπουάν που δεν είναι ένα απλό, απλώς θεραπεύει κιόλας, Μπέτι μου. Μυρίζει φανταστικά. Φανταστικό άρωμα. Φανταστικά. Θεραπεύουμε τα μαλλιά μας, ό,τι πρόβλημα και αν έχουμε. Είτε αυτό είναι ξηροδερμία, είτε λιπαρότητα, είτε σπάσιμο της τρίχας. Είναι για όλους τους τύπους. Για όλους τους τύπους, για άντρες και γυναίκες. Το χρησιμοποιούμε όσο συχνά θέλουμε. Mm-hmm. Και φυσικά δεν είναι απλά ένα σαμπουάν, κάνει και θεραπεία. Ό,τι πρόβλημα λοιπόν αντιμετωπίζουμε, ξηροδερμία, πιτηρίδα, σπάσιμο τρίχας, λιπαρότητα. Το σαμπουάν λοιπόν, γιατί είπαμε, έχει βάση το λάδι αργάν. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Ακριβώς, γιατί είναι η τροφή των μαλλιών μας. Mm-hmm. Τα μαλλιά μας λοιπόν χρειάζονται τροφή. Και εμείς για να έχουμε υγιή μαλλιά. Έχουμε και μια αγάπη με τα λάδια, είτε είναι σώμα, είτε είναι μαλλιών. Ακριβώς. Μην και... ακούμε όμως λάδι και νομίζουμε ότι θα μας λιπαρώσει τα μαλλιά ή θα τα βαρύνει. Ναι. Ίσα-ίσα που θα μας δώσει όγκο, γιατί δίνει σώμα στην τρίχα. Ακριβώς. Μετά το σαμπουάν, λοιπόν, Μπέτι μου, έχουμε τη hair mask. Μάλιστα. Είναι ταχείας απορρόφησης. Και mm-hmm. γιατί είναι ταχείας απορρόφησης? Μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να μας προσφέρει στα μαλλιά μας ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Καλά, δεν μπορείτε να διανοηθείτε τη μυρωδιά. Φοβερό άρωμα. Φοβερό και πραγματικά λες και φοράς άρωμα. Ναι, είναι φανταστικό. Απίστευτο. Φανταστικό. Ενυδάτωση λοιπόν, λάμψη και φυσικά τροφή στα μαλλιά μας, γιατί και η μάσκα έχει το λάδι αργάν, που είπαμε ότι είναι η τροφή των μαλλιών μας. Ενυδατώνει, τρέφει και αναδομή την τρίχα. Τρέφει, αναδομή, δίνει όγκο και έχουμε υγιή λαμπερά μαλλιά. Τέλεια. Καθημερινά. Θα σε πάω τώρα σε ένα απίστευτο προϊόν που είναι ο ορός. Με λάδι αργάν κι αυτό. Εκτός από ορό προσώπου, έχουμε και ορό μαλλιών, παιδιά. Ακριβώς. Μην το ξεχνάτε. Είναι καθημερινής χρήσης. Δεν είναι μόνο για όταν θα λουστούμε. Είναι για στεγνά μαλλιά, ξεβρεγμένα μαλλιά. Κάθε μέρα μπορούμε. Στις άκρες το ξεκάζουμε αυτό. Ακριβώς. Δύο-τρεις σταγόνες λοιπόν στις άκρες των μαλλιών μας και λέμε αντίο στην ψαλίδα και στις σπασμένες άκρες, μια για πάντα. Με λάδι αργάν λοιπόν, καθημερινής χρήσης. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε στο 2130-170.000 και τα τέσσερα αυτά προϊόντα μόνο για τώρα και μόνο για σας σήμερα σε απίστευτη προσφορά. Και τώρα πάμε θα μου άφησες το καλό για το τέλος. Ακριβώς. Είναι το hair boost. Τι κάνει το hair boost? Ο σωματοφύλακας των μαλλιών μας. Τι ωραία που το πες. Γιατί μας προφυλάσσει από τη θερμότητα. Ξέρουμε λοιπόν ότι η θερμότητα καταστρέφει την τρίχα. Άρα δηλαδή πριν κάνουμε πιστολάκι ή ψαλίδι ή πρέσα. Πρέσα ακριβώς. Ξεκάζουμε αυτό. Ξεκάζουμε αυτό, μας δημιουργεί ένα πέπλο στα μαλλιά μας και αυτό είναι μια προστασία για τη θερμότητα. Ακόμα και τα πιο κατεστραμμένα μαλλιά λοιπόν με την αργανόλια, γιατί έχει, είπαμε, το λάδι αργάν που είναι η τροφή των μαλλιών μας. Θα δείτε ακόμα από την πρώτη εφαρμογή τα μαλλιά σας να είναι πιο υγιή, πιο λαμπερά, πιο φωτεινά, πλούσια με όγκο. Γιατί γεμίζει την τρίχα. Είναι η τροφή. Το αργανόλια λοιπόν είναι τροφή. Στο 2-13 λοιπόν 0-170.000 τηλεφωνήστε και αυτά τα τέσσερα προϊόντα σε απίστευτη προσφορά μόνο για τώρα και μόνο για σήμερα. Αργανόηρα λοιπόν, τέσσερα προϊόντα προστασίας μαλλιών. Άρα, ξεκινάω. Πλούζω τα μαλλιά μου. Σαμπουάν, το αφήνω να κάτσει και λίγο. Ξεπλένω. Βάζω τη μασκούλα μου. Όποιο πρόβλημα και αν έχουμε... Βάζω τη μασκούλα μου, την αφήνω τα λίγα λεπτά. Ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτάκι μόνο. Ξεχάσε αυτά τα 10 λεπτά, 20 λεπτά εγώ που βάζαμε. Εγώ αυτά βαριέμαι παλιά. Στον μπάνιο. Ακριβώς. Λέω, μέσα σε ένα λεπτό τοποθετούμε, ξεβγάζουμε και έχει προσφέρει στα μαλλιά μας ενυδάτωση, λάμψη, τροφή, τα πάντα.
ξεπλένω, σκουπίζω, βάζω το, τον ορό. Βάζω λοιπόν τον ορό, μία-δύο σταγόνες είναι αρκετές, στις άκρες των μαλλιών μας, για είναι αντί για την ψαλίδα, σπάσιμο τρίχας, αλλά είπαμε όχι μόνο για βρεγμένα μαλλιά, και για στεγνά. Άρα μερινά. Την άλλη μέρα εγώ αν δεν λουστώ θα περάσω λίγο ορό τα μαλλιά μου. Νιώθουμε ότι έχουμε να πάμε σε ένα ραντεβού, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε να λουστούμε. Καλά, βάζουμε... δεν λουζόμαστε και κάθε μέρα όλοι. Βάζουμε λοιπόν δύο σταγονίτσες στις άκρες των μαλλιών μας και τα μαλλιά μας αμέσως αποκτούν ελάχιστα. Και μιλάμε για αρώματα συγκλονιστικά. Δεν φαντάζεστε η μυρωδιά. Θα σου πω και ένα τίτσι γι' αυτό, Μπέτι. Μπορούμε δύο σταγονίτσες να τις ρίξουμε στη βαφή. Ναι. Και αυτό έχει διάρκεια χρώματος και φυσικά δεν καίει το δέρμα της κεφαλής γιατί έχει μια φλεγμονώδη δράση. Τι ωραίο τύπ. Δύο σταγονίτσες στη βαφή, ακριβώς. Όταν περνάμε για δηλαδή τη ρίζα μας. Ακριβώς διάρκεια του χρώματος. Και τέλος λοιπόν, πριν πάμε να τα στεγνώσουμε ή να περάσουμε την πρέσα μας ή να περάσουμε το ψαλίδι μας. Βάζουμε το hair boost. Που είναι ο σωματοφύλακας λοιπόν της και προστατεύουμε τα μαλλιά μας. Ακριβώς. Υπέροχη προσφορά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, 0,170,000. Ωραία, λοιπόν, εμείς πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με spoiler για άγριες μέλισσες, σασμό και γη της ελιάς και πολλά πολλά άλλα ακόμη. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Make a list, he's checking it twice. Τώρα μπορώ να βάλω το Σαράντο να πει μια κουβέντα που μας βλάει τα γλυκά. Πες μας την άποψή σου. Πες μια κουβέντα, πες μας. Πού έχουμε να πάμε? Τι θέλετε να πάμε? Τι έτρωγες, βρε? Το κατάπιο όλο με τη μία, θα πάθει τίποτα, θα έχουμε άλλα. Εσύ έτρωγες? Ναι. Είναι τόσο ωραία. Μόνο εγώ δεν έτρωγα. Ούτε εγώ. Όταν δίνεις κάτι, κάνεις giveaway, δίνουμε και τα slim bites. Δεν μπορούμε να μην τα δοκιμάσουμε. Σωστό. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να λέμε έτσι στον κόσμο πάντα. Θα τα κάνω σε λίγο τα giveaway μου. Μείνετε εδώ. Πριν όμως πάμε εκεί. Υπέροχα είναι. Πριν πάμε όμως εκεί, στο giveaway και στα γλυκάκια μας. Να σας πάω εγώ σε έναν ηθοποιό που είναι και τραγουδιστής. Πώς λέμε τώρα για το Survivor, θα έχουμε εκεί και τραγουδιστές και ηθοποιούς και τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα συνδυάζουν όλα αυτά. Αυτός είναι λοιπόν ο Δημήτρης Ογκοτσόπουλος, ο γνωστός πρωταγωνιστής μας πλέον. Από τις Άγριες Μέλισσες, ο νεαρός αυτός ηθοποιός, νέος σε ηλικία πάντα, αλλά πολύ μεγάλο σε εμπειρία, ο οποίος στο Γιάννενα Μουσικό Θέατρο έκανε έτσι μια παράσταση όπου τραγουδούσε χθες τα τραγούδια, τη μουσική. Από τις Άγριες Μέλισσες. Η Αναστασία η Μουτσάτσου έχει γράψει, ο δημιουργός του τραγουδιού είναι ο Άλεξ Σιντ και ο Δημήτρης Ογκοτσόπουλος ήταν εκεί για να έχουν τραγουδήσει live. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε για το τραγούδι των τίτλων, μιλάμε και για αυτά που γράφει ο Άλεξ. Ναι. Εκεί και τα οποία έχει ερμηνεύσει και η Δανάη Μιχαλάκη καταπληκτικά. Όταν δούλευε τότε στην Τρούμπα, είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία και τα ξεχνάμε κατά καιρούς. Βρέθηκαν εκεί λοιπόν για να στηρίξουν και συμπροταγωνιστές της σειράς τον Δημήτρη Κοτσόπουλο, βέβαια. Και πήραμε και κάποιες δηλώσεις, μέχρι και spoiler έχω. Ό,τι θέλεις έχω. Έχω spoiler! Δηλαδή, τι θα γίνει στο τέλος. Τελεπλάς. Θα γίνει στη δίκη, θέλουμε να μάθουμε. Γιατί κοιτάς σε μένα, έχει βγει βρωμότη, δίνω spoiler εύκολα, και με κυνηγάνε. Η δίκη, η μάχη θα είναι σκληρή, θα γίνει ένας πολύ σοβαρός συμβιβασμός μέσα μου, δηλαδή στον ήρωα του Λάμπρου, και θα υπάρξει μια απόφαση που θέλω να πιστεύω ότι θα χαρούνε λίγο ο κόσμος 23 του μηνός, 23 Δεκεμβρίου, εκεί έτσι για να κάνουν Χριστούγεννα. Α, το οποίο, ναι, πολλά, δηλαδή, είπα πολλά. Σταμάτα. Λοιπόν, το μεγάλο το spoiler είναι ότι θα βγει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Αλέξανδρος με την Ουρανία Πατέλη. Το μέχρι τα παιδιά. Γιατί σε είδαμε και εσένα. Πέρα από τη μουσική που γράφει. Εγώ τις έπεισα. Το συζητήσαμε έτσι σαν στην πλάκα στην αρχή και έγινε πραγματικότητα χωρίς να το καταλάβω. Μου στείλανε ένα μήνυμα, αλλά γράψαμε το ρόλο. Ο Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος. Ήταν πολύ σκληρός μαζί σου όμως. Ο Αλέξανδρος. Δεν ήταν. Όχι, με αφήνω. Όχι. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ θυμωμένος γιατί ήθελε κι άλλο να παίξει και δεν τον αφήσανε. Το τραγούδι είναι εύκολο για εσάς. Μ' αρέσει το τραγούδι πολύ. Είναι πολύ καλή. Σας το λέω εγώ. Τέλος πάντων, θα το δείξει η νεκροψία αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, είναι πολύ καλή. Αλλά πολύ μ' αρέσει, αισθαντική. Το διασκεδάζω. Το γουστάρω. Το θαυμάζω πολύ τους τραγουδιστές. Δηλαδή, καταφέρνει ψυχή. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι, μ' αρέσει τρομερά που ερμηνεύουν, που δίνουν την ψυχή τους. Το λατρεύω αυτό. Έχετε άγχος, αλήθεια? Καλά, εννοείται ότι έχω άγχος, παιδιά. Τι λέμε τώρα. Πάντα έχω άγχος. Το ίδιο άγχος έχω και στο θέατρο και στο τραγούδι και παντού. Για πόσες Δευτέρες είστε εδώ? Προς το παρόν έχουμε αναγγείλει 4 Δευτέρες. Και Θεού θέλοντος. Και κάθε φορά διαφορετικό guest. Την επόμενη Δευτέρα και τη μεθεπόμενη θα είναι η Δανάη Μιχαλάκη εδώ μαζί μας. Τη μεθεπόμενη θα είναι και η Δανάη και ο Γιάννης Βασιλότος.
και την παραμεθεπόμενη 3 Ιανουαρίου. 3 Ιανουαρίου θα είναι ο Λεωνίδας Κακούρης. Spoiler. Και η Φωτεινή Βελεσιότου. Και η Φωτεινή Βελεσιότου. Την οποία τόσο πολύ αγαπάω και αγαπάμε όλοι μας. Τι ωραία! Και είπα να το πω, δε θα είναι η Δανάη Μιχαλάκη εκεί που έχει πει τα πιο πολλά τραγούδια του Άλεξ. Δεν θα μπορούσε να λείπει και ένα που θα είναι κάποια Δευτέρα. Τέλειο κάθε Δευτέρα πάει και κάποιος άλλος. Πολύ ωραία. Θα πάμε μια Δευτέρα κι εμείς. Όταν θα πάει και η Φωτεινή Βελεσιότου. Ναι, να ακούσουμε και τα αγαπημένα μας τραγούδια. Βέβαια, παιδιά. Τώρα που είσαι και Δανάη Μιχαλάκη, πού έχουμε αποκλειστική συνέντευξη της Δανάης. Λογικά αύριο ή μεθαύριο. Θα το δούμε. Το βάλε στο χεράκι σου, μπράβο! Ένα μικρόφωνο το πήρα κι εγώ. Άγρια μέλισσα. Δεν αντιστέκεται κανείς πια. Ήταν πολύ άγρια αυτή η μέλισσα. Όχι, δεν μπορείς. Με το που το ξύρισα και πήγα στην παράσταση μου, λέει να σου πω, θέλω να στα πω όλα. Και μας τα είπε. Ναι. Αλλά όσον ούπο. Όσον ούπο, όσον ούπο. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να δούμε αυτό το βίντεο που όλοι περιμένετε κάθε μέρα. Τι θα γίνει λοιπόν απόψε σε σασμό άγριες μέλισσες και γη της ελιάς. Τρίτη σήμερα και στο σασμό θα δούμε την αστυνομία να βρίσκεται μία ανάσα από την ανακάλυψη του όπλου του εγκλήματος. Η Καλλιόπη αναλαμβάνει να σώσει την οικογένειά της. Με τόσα να που έχω δει και έχω ακούσει και με τόσα να που γίνανε, πάλι καλά να λες που στέκω στα μυαλά μου. Ο Μαθιός νιώθει τον κλειό γύρω του να στενεύει και προσπαθεί να καταλάβει πώς έφτασε σε αυτόν η αστυνομία. Η Στέλλα με τον Άγγελο έρχονται κοντά. Και ενώ ακόμα η είδηση για την πρόταση γάμου που έκανε ο Πέτρος στη Σεμίνα είναι φρέσκια, μια καινούργια εξέλιξη έρχεται να ταράξει τα νερά. Ο Μανώλης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη στο Ηράκλειο. Τον Μαθιό, ποιος τον κατήγγειλε? Ο Αστέρης με την Αργυρό προσπαθούν να αποδράσουν από όλους και από όλα και φεύγουν μαζί μια εκδρομή. Τι με όλα αυτά που γίνανε με τον αδελφό σου, με τις αστυνομίες και τα λοιπά, έχεις τώρα όρεξη για εκδρομή? Μόνο που δεν φαντάζονται ότι κάποιος πολύ γνωστός τους βρίσκεται στο ίδιο μέρος. Στις άγριες μέλισσες θα δούμε τον Νικηφόρο να προσπαθεί να πάρει πίσω τη θέση του στην ομαρχία. Αλλά τον τελικό λόγο θα έχει ο Δούκας. Τι κάνεις εδώ? Στο δικαστήριο η εμφάνιση μιας γυναίκας θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τη θέση του Λάμπρου, ενώ η κατάθεση του Ακύλα θα πάρει μια απρόσμενη τροπή. Ταγματάρχα, τι ευχάριστη έκπληξη. Η Ζωή παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να βοηθήσει το Λευτέρη. Ο Λευτέρης θα λείψει για κάποιο διάστημα. Τι? Η Πινελόπη θα δεχτεί μια επίσκεψη από έναν άγνωστο άντρα που θα ταράξει τα νερά. Η Ασημίνα και ο Πέτρος προτείνουν μια ρυψοκίνδυνη λύση για την αθώωση του Λάμπρου. Αλλά η βασική προϋπόθεση είναι να συμμετέχει όλο το χωριό. Δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση τώρα. Δεν θα ξανακλειστούμε στο καβούκι μας. Εγώ σου χάρισα το φως μου. Στη γη της ελιάς, ο Γρηγόρης ζητά από την ευτυχία το τηλέφωνό της και κανονίζουν να βρεθούν. Η Μυρτάλη ξέρει το μυστικό της Βασιλικής, αλλά δεν μπορεί να το πει στο Στέφανο. Γεγονός που της δημιουργεί τρομερό άγχος. Πολλές αλλαγές μαζεμένες. Ψάχνεις για καινούριο σπίτι. Έχεις τώρα μια νέα σχέση με τον αστυνόμο. Η δολοφονία του Κυριάκου ταράζει τα νερά και ο Δημήτρης δίνει εντολή στον Κεφαλά να παγώσει τη φυτεία στο κτήμα των Στεφανέων μέχρι νεοτέρας. Έξω από την πόρτα μου είναι ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Με ρωτήσανε αν είμαι η Μαρία Αναγνώστου. Με πήρανε βίντεο. Το ανταλλακτικό από την Ιταλία αργεί να έρθει στο ελαιοτριβείο και ο Γρηγόρης αναγκάζεται να μείνει κι άλλο στη Μάνη. Σταμάτησαν πάλι οι μηχανές. Μη μου λες τέτοια τώρα. Η Αθηνά ανησυχεί πως η αλήθεια για τη μητέρα της θα διαρρεύσει και το σκάνδαλο θα της καταστρέψει τη ζωή. Έλα, μαμά. Ο Κουράκος με την Ιουλία περνούν μια νύχτα μαζί στην Καρδαμίλη. Ο Στέφανος προτίθεται να μπει εγγυητή στο δάνειο της Μυρτάλης και εκείνη δέχεται τη βοήθεια. Στέφανε, χθες σου μίλησα, σου εξήγησα. Η Βασιλική αποφασίζει να δώσει σημείο ζωής και τηλεφωνεί στο Στάθη. Τα δύσκολα πέρασαν. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Ο πατέρας της όμως, αντί να ανακουφιστεί, εκνευρίζεται από τη συμπεριφορά της, καθώς θεωρεί πως η Βασιλική γύρισε την πλάτη στην οικογένειά της. Μάλιστα. Εξελίξεις, πολλές. Πάρα πολλές. Καλά, δεν σταματάει τώρα. Άμα μπει στη διαδρομή, θα την φας όλη. Έτσι, τρέχεις και δεν φτάνεις. Εμείς όμως εδώ. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, διότι τρώμε γλυκά χωρίς θερμίδες. Τα Slim Bites λοιπόν είναι εδώ. Το πρώτο πατησερί με στέβια προσφέρει γλυκά για όλους με λίγες θερμίδες. Στα καταστήματα λοιπόν Slim Bites θα βρείτε πλούσια ποικιλία γλυκισμάτων, κατάλληλων για όσους ακολουθούν ένα υγιεινό τρόπο ζωής και μια ισορροπημένη διατροφή. Και έχουμε βέβαια και giveaway! Δώστε από τη Slim Bites για τρεις τυχερούς. Τα βήματα είναι απλά.
Κάνετε follow στο Instagram Slim Bites και πρωινιάτικα κάτω παύλα Open TV. Κάνετε like στο giveaway post του πρωινιάτικα κάτω παύλα Open TV και κάνετε tag 3 φίλους σας. 3 λοιπόν τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι με πάρα πολλές εκπλήξεις. Σπεύσατε λοιπόν να κάνετε τα like, τα follow και τα tag σας για να κερδίσετε, γιατί ο διαγωνισμός λήγει στις 20.12. Ένα υπέροχο καλάθι θα είναι δικό σας, το σπίτι σας. Το προλαβαίνουμε δηλαδή κι εμείς, Βέβαια προλαβαίνουμε. Τώρα κάτσε να δει. Τα έχει φάει όλα από εδώ πέρα. Τι θες να στείλεις. Δεν θα αφήσω τίποτα για το giveaway. Δεν θα μείνει τίποτα στο καλάθι. Τα έχει φάει όλα από εδώ. Τα έχουμε κρύψει του giveaway, μη φοβάστε. Τα έχουμε κρύψει σε μια γωνία. Και το δίνουμε λειψό, λέει το giveaway. Μην γελάς, γιατί κάτι πήραξε από ένα κουτί. Θα πάμε στο Σταύρο Ζαλμά, ο οποίος δήλωσε ότι πριν από καιρό, είχε δηλώσει από 8 χρόνια, είχε δηλώσει ότι περνάει δύσκολα στα γυρίσματα των καθημερινών σειρών. Και αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Χθες το Γρηγόρη Αρναούτογλου, λοιπόν, έχασε τη δουλειά του. Τον έδειξε ο παραγωγός. Από αυτή τη δήλωση. Ναι. Γιατί κουράζεται πάρα πολύ. Προφανώς ένα καθημερινό σειρό, όπως καταλαβαίνεις, ειδικά ώρα γυρίσματα, έχει μια ταχύτητα και μια. Είναι δύσκολο, πώς θα σου το πω. Θέλει πολύ τόλμη να το κάνεις. Είναι πολύ ωραίος. Είναι πολύ σκάτος. Κοίτα τι ωραία ντυμένος είναι. Συγγνώμη, ο παραγωγός τον έδιωξε γιατί είπε ότι κουράζεται στα καθημερινά. Θα το πει τώρα. Χρόνια είπε, μεγάλη δεν είχε δουλειά και θεωρεί ότι αυτή η δήλωση ήταν αυτό που έλεγε. Καταλήγει ότι είναι τέτοιοι οι ρυθμοί, τέτοια η πίεση που δέχονται και κάποια πράγματα δεν είναι το ίδιο καλά. Δηλαδή, το σενάριο κτλ. Γι' αυτό. Και λοιπόν. Βέβαια, αν θυμάστε, είχε κάνει και τον παπά σε μια σειρά. Βέβαια. Και μίλησε και για τη γνωριμία του με τον Γέροντα Παΐσιο. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Κώστας Γρηγόρη. Ήξερα ότι είσαι πολύ φιδωλός συνεντεύξεις. Ναι, όντως. Νομίζω ότι από εκείνη την περιβόητη συνέντευξη στο Βήμα, που είχες πει κάποτε κάτι για την τηλεόραση και για τις δουλειές που γίνονται, που δεν ξέρω πώς θα το πλήρωσες αυτό για τα επόμενα χρόνια, αν ήταν δική σου επιλογή, είδες, μπαίνω κατευθείαν στα βαθιά. Ναι. Είπα ότι σε μια στιγμή που με ρώτησαν αν όλα πάνε καλά, λέω δεδομένων των συνθήκων και των περιστάσεων, καλά πάνε. Μου λέει δηλαδή, λέω, τηλεόραση είναι ή τα πράγματα γίνονται με μια διαφορετική ταχύτητα από ό,τι γίνεται στο θέατρο και ειδικά στα καθημερινά ακόμα περισσότερο, υπάρχει μεγάλη πίεση και υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνονται καλύτερα. Δηλαδή όπως λέω, παραδείγματος χάρη, το βασικό εργαλείο του ηθοποιού είναι το σενάριο και θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά εκ των πραγμάτων δεν γίνεται, διότι υπάρχει τεράστια πίεση χρόνου. Και μιλώ γενικά για την τηλεόραση. Μου λέει και στη δική σας τη δουλειά. Λέω γενικά στην τηλεόραση. Ναι, αλλά στη δική σας τη δουλειά. Λέω και στη δική μας τη δουλειά θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο το σενάριο. Εντάξει, νομίζω ότι οδηγήθηκες. Ναι. Και την άλλη μέρα ο παραγωγός μου είπε ότι πρέπει να φύγεις. Αυτό λίγο σκληρό το βρίσκω. Να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή. Προφανώς θίγησαν κάποιοι άνθρωποι ή κάποιος άνθρωπος και δεν μπόρεσε να επεξεργαστεί την πληροφορία ότι εγώ δίνω μία συνέντευξη στο Βήμα, νομίζω ήτανε, και λέω κάτι το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα στόματα των ανθρώπων που δουλεύουν στην Μυθοπλασία. Είναι αλήθεια ότι έχεις γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο? Τον έχω γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο και έχουμε κουβεντιάσει και κάνα δύο φορές μαζί. Μας δείξανε το σπιτάκι του και πήγαμε. Υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε κάτω από δέντρα. Σαν να τους είχε τοποθετήσει και μας μίλησε αμέσως και έφτιαχνε και ένα κομποσκήνι με ένα εργαλείο που είχε και καθίσαμε κοιτώντας τη θάλασσα. Και μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάσαμε και στο θέμα της πίστης και της προσευχής και μου λέει να τους βλέπετε, μου λέει, όλους αυτούς. Είναι άνθρωποι αγράμματοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν ούτε να προσευχηθούν, δεν ξέρουν. Και μου λένε, έρχεται κάποια στιγμή που αισθάνομαι την ανάγκη να προσευχηθώ, τι να κάνω. Ξέρετε τι τους λέω. Και εκεί τρελάθηκα με τον πατέρα Παΐσιο, γιατί πιο σοφή κουβέντα από έναν δογματικό μοναχό, γιατί δεν ήταν σπουδαγμένος, δεν θα μπορούσες να ακούσεις. Όταν δεν ξέρουν να πούνε προσευχή, τους λέω, όταν αισθάνεστε την ανάγκη να προσευχηθείτε, θα λέτε ένα τραγούδι με νόημα. Καταπληκτικό. Τι ωραία.
Καταπληκτικό. Περίμενα με αγωνία να δω τι θα πει. Καταπληκτικό το βρίσκω αυτό. Κοίτα, ναι, μα τι είναι η προσευχή τώρα, δεν ξέρω. Μια δική σου συνομιλία με το Θεό προφανώς. Mm-hmm. Όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να το κάνει και σε όποιο Θεό πιστεύει. Ένα είδος διαλογισμού είναι λίγο η προσευχή. Κάποιοι το βλέπουν έτσι τουλάχιστον. Ναι. Άλλωστε... Εγώ θα έλεγα μια προσωπική κατάθεση. Ναι. Είναι μια δική σου εξομολόγηση ίσως η προσευχή. Μια ανάγκη σου να μιλήσεις με κάτι άλλο. Με το άλλο. Οπότε με όποιο τρόπο μπορείς. Δηλαδή, όντως ένα τραγούδι θα ήταν. Και κάποιο τραγούδι που σε εκφράζει, έτσι. Δηλαδή, οι στίχοι του σου μιλάνε στην ψυχή σου. Άρα, λέγοντας αυτό, κάτι προσκαλείς. Ναι, προσδοκάς από αυτό. Ναι, καταπληκτικό. Αυτό με το κομμάτι του παραγωγού που μπόρεσε να τον διώξει επειδή έκανε μια τέτοια δήλωση. Σοκαρίστηκα. Και εμένα, πολύ σκληρό, ρε παιδί μου. Το οποίο το πιστεύω ότι έχει γίνει. Το συζητάμε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Την παραγωγή και το σεναριακό team. Λογικό. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, δεν το προσωποποίησε. Ναι. Δεν είπα ότι αυτή η παραγωγή, αυτό το σενάριο. Τον ρώτησαν. Και στη δική σας τη σειρά θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ήταν καλύτερο και λέει ναι, θα μπορούσε. Πέρυσι η Δημήτρη θα το λέγαμε για οτιδήποτε. Ακόμα και Σέξπιρ να έχει στα χέρια σου. Και λέει, εντάξει τώρα αυτή τη σκηνή. Άθελα. Εντάξει, δεν το λες. Το υπερβάλλω λίγο για να το δώσω έτσι να καταλάβω. Σέξπιρ δεν μπορούμε να διορθώσουμε. Δεν θα διορθώσουμε. Αλλά σου λέω ότι οτιδήποτε κι αν έχει. Μα δεν είναι θέμα διόρθωση. Θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα διόρθωση. Είναι θέμα ότι ένα πράγμα όταν ξεκινάει μια ιστορία συγκεκριμένη, δομημένη και πρέπει εσύ να το κάνει καθημερινό, κάποια στιγμή θα το τραβήξει. Μπορεί να μην είναι το τέλειο σενάριο καθημερινά. Ρε, το ότι σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ξέρεις πρέπει να σταματήσεις. Ναι, γιατί είπες αυτό. Γίνεται σε όλες τις δουλειές. Γιατί είπες ότι χωράει η εξέλιξη αυτό που γίνεται κάνουμε. Γίνεται σε όλες τις δουλειές. Λειτουργήσαν εγώ το έχω λίγο... βιώσει πάντως. Στο θέατρο. Όχι, στις προηγούμενες δουλειές μου. Όταν ξεκίνησα τη σάτυρα, γιατί εγώ έχω δραστηριοποιηθεί στο TikTok και κάνω σάτυρα για τη σχέση πελάτης-πολιτής. Αν εσείς την έχετε δει, αν την έχει δει και ο κόσμος, ποτέ φυσικά να προσβάλλω κάποιον συνάνθρωπο μου, πάντα με σεβασμό. Δεν ζήτησαν να φύγω από τη δουλειά μου. Κάποιοι πελάτες ενοχλήθηκαν. Όχι, το ζήτησε η ίδια η εταιρεία. Δεν άρεσε η σάτυρά μου. Τέλειο. Στην εταιρεία και ζήτησε να απομακρυνθώ. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν απομακρύνθηκα, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Α, δεν να το πούμε και αυτό. Γιατί... Είμαστε ανοιχτοί, είμαστε open. Είμαστε open και φεύγω αυτή τη στιγμή. Σας αφήνω διότι έχω να υποδεχθώ την άλκηση της Πρίνου που έχω και καιρό να τη δω και μας φέρνει ωραία, ναι, εορταστικά. Καλημέρα. Ναι, γιορτάζουμε στα Dr. Πρίνου. Πραγματικά αυτές τις γιορτές είναι. Έχουμε βάλει τα δυνατά μας για να περάσει ο κόσμος καλά και να αλλάξει την εικόνα του. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν. Βλέπουμε ένα πρόσωπο να καταλάβουμε πού υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, είναι στο άνω μέρος του προσώπου, στο μέσο πρόσωπο ή στο κάτω μέρος. Mm-hmm. Γιατί κάθε ένας, ξεχωριστά από εμάς, έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, άλλος λέει: έχω πρόβλημα με τα μάτια μου, άλλος με το λαιμό μου. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε ένα makeover που μπορεί κάποιος, θέλω να βλέπουμε από πίσω, αν σας είναι εύκολο, αν μου δείξετε την κάρτα πώς έχω το πρόσωπο, εδώ να σου δείξω πώς σχεδιάζω ένα πρόσωπο, πώς δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα anti-aging makeover, πώς πάμε να μετρήσουμε τις αναλογίες που έχει το πρόσωπο, γιατί κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό. Σωστά, άρα κάθε πρόσωπο έχει τη δική του σχεδίαση. Ακριβώς. Βλέπεις λοιπόν εδώ πέρα πώς αρχίζω και σχεδιάζω το πρόσωπο, πώς αρχίζω και βλέπω τις αναλογίες, τη συμμετρία, για να μπορούμε να έχουμε ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Το makeover είναι τελείως εξατομικευμένο. Αφού γίνει ο καλός σχεδιασμός, συζητάμε με το μέλος πότε πρέπει, θέλω να βάλεις την κάρτα αν γίνεται, με τα τρία μέρη. Να, εδώ είναι. Μπορεί λοιπόν κάποιος να κάνει το upper face και να πει ότι εγώ έχω πρόβλημα με τα μάτια μου. Θέλω να δουλέψω πιο πολύ το πάνω μέρος, έτσι. Και το άνω μέρος του προσώπου. Ή το μέσο πρόσωπο, τα ζυγωματικά, τις γωνίες. Ή το κάτω μέρος του προσώπου. Εγώ λοιπόν σήμερα τι σου έχω. Έχω μια επανάσταση. Λέω, επειδή πολλές φορές φοβόμαστε ότι είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό. Λέω, αποφασίστε ποιο σημείο του προσώπου σας απασχολεί. Σας απασχολεί το άνω μέρος, το μέσο ή το κάτω και όλο αυτό σε μία συνεδρία μπορούμε να το χειριστούμε με μία μοναδική τιμή, το δείχνω, μόνο 100 ευρώ. Καταπληκτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει, έρχεστε, σας μετράμε, αποφασίζουμε μαζί ποιο μέρος του προσώπου θέλει να χειριστείτε. Μπορεί κάποιος να πει, θέλω να φτιάξω την κάτω γνάθο μου και το λαιμό μου. Mm-hmm. Και αυτό το αποτέλεσμα διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο. Δηλαδή, όταν έχει κάποιο ένα πρόβλημα, τι έχει, χρόνο και χρήματα. Mm-hmm. Εγώ το έχω λύσει και τα δύο σήμερα με το makeover. Γιατί αρκεί να αποφασίσει κάποιο ποια είναι η περιοχή που τον ενοχλεί πιο πολύ. Τώρα με τη μάσκα, πολλοί λένε ότι είναι το άνω μέρος του προσώπου. Ναι. Εκεί κάνουμε το upper face. Υπάρχουν άλλοι όμως και λένε, επειδή σκύβω συνέχεια με τη μάσκα, πρέπει να κάνω τον Nefertiti, που είναι μια ειδική θεραπεία που κάνουμε στο λαιμό. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι που λένε, έχει αλλάξει το πρόσωπό μου και πραγματικά πρέπει να φτιάξω τα ζυγωματικά μου. Αυτό λοιπόν εγώ
Σας το προτείνω και μπορώ να σας δείξω περιστατικά που έχουμε makeover, κάνει. Makeover. Εδώ βλέπεις είναι ένα χαρακτηριστικό upper face, γιατί είχε μεγάλο πρόβλημα στα μάτια της. Έτσι, ναι, το βλέπουμε εδώ. Πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι ένα makeover upper face. Θα πάμε να δούμε μια επόμενη εικόνα. Εδώ πάλι είναι upper face, γιατί είχε πρόβλημα και στη συνοφρίωση, αλλά και στα μάτια της. Mm-hmm. Πάμε να δούμε ένα άλλο. Εδώ είναι upper face. Αλλά της έχω φτιάξει και το middle face, δηλαδή και τα ζυγωματικά της. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία φυσικά αποτελέσματα. Φρεσκάτα. Εδώ είναι ένα full makeover, είναι μια μεγάλη γυναίκα, που όμως κοίτα πώς φρεσκαρίστηκε με ένα τελείως φυσικό τρόπο. Τεράστια η διαφορά. Αν σκεφτείς λοιπόν ότι αυτό εδώ κάνει 300 ευρώ, είναι αστείο να το συζητάμε, είναι πραγματικά μια απίστευτη χριστουγεννιάτικη προσφορά, γιατί κάθε γυναίκα λέει τι μπορώ να κάνω τώρα να αισθανθώ καλύτερα στις γιορτές. Ένα makeover στο σημείο που απασχολεί τον καθένα. Ο καθένας έχει το αδύναμο σημείο του. Άλλοι λένε δεν μπορώ να βλέπω άλλο το λαιμό μου. Να έχει ρητίδες ή να έχει χαλάρωση. Άλλος λέει δεν μπορώ άλλο τους μαύρους κύκλους. Για τον καθένα λοιπόν ξεχωριστά έχουμε φτιάξει αυτό το makeover που στοιχίζει μόνο 100 ευρώ. Τώρα, αυτή η μεγάλη προσφορά μπορεί να την πάρει κάποιος που θα τηλεφωνήσει στο 210-80-10.000 για την επόμενη μισή ώρα. Καλέστε λοιπόν σε αυτό το νούμερο, είναι για όλη την Ελλάδα, ενώ για τη Θεσσαλονίκη είναι στο 256-254. Το ιατρικό προσωπικό μας μαζί με τους νοσηλευτές θα σχεδιάσουν το πρόσωπό σας και θα συζητήσετε με τον αντίστοιχο σύμβουλο ποια περιοχή σας αρέσει. Upper face, middle face or lower face. Mm-hmm. Δηλαδή άνω, μέσω ή κάτω. Και αυτό όλο μπορεί να το έχετε σε μια μοναδική τιμή των 100 ευρώ. 100 ευρώ κάνει μια καλή κρέμα. Φανταστείτε λοιπόν ότι εδώ κάνουμε ένα makeover και βλέπετε τα αποτελέσματα που έχουμε. Ο σχεδιασμός είναι καθοριστικός. Δηλαδή στο λαιμό, ας πούμε, όλοι έχουμε αυτές τις ροδέλες της Αφροδίτης. Αντί λοιπόν να σκεφτόμαστε να βάζουμε ένα φουλάρι, μπορούμε να κάνουμε το makeover και να δούμε σε μονοσυνεδρία, αυτό είναι το σημαντικό, σε μονοσυνεδρία τη διαφορά που μπορεί να έχει κάποιος. Δηλαδή θα βγάλεις φωτογραφία πριν, θα τη βγάλεις μετά και θα έχεις αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα. Τα Dr. Prino είναι τα μοναδικά που μπορούν να δώσουν μια τέτοια μεγάλη προσφορά, γιατί έχουν όλη την τεχνογνωσία, το ιατρικό προσωπικό και τα αντίστοιχα υλικά που χρειάζονται για να δώσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή που όλες οι γυναίκες και άντρες ακόμα μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο δώρο στον εαυτό μας. Ναι, και οι άντρες. Γιατί και οι άντρες συνήθως έχουν κάποια προβλήματα που τους απασχολούν. Και θέλω να σας πω, είμαστε τα Χριστούγεννα του 2020. Του 21. Το 22 τέτοια περίοδο δεν έχουμε κάνει κάτι, το πρόσωπό μας θα είναι πολύ χειρότερο. Δηλαδή η ομορφιά και η αντιγέννηση έχει ένα τώρα. Πρέπει να σταματήσουμε πρόληψη, το χρόνο να περνάει και να κάνουμε κάτι τώρα. Έτσι λοιπόν μπορείτε να καλέσετε στο 210-80-10.000 να πάρετε αυτή την απίστευτη προσφορά makeover σε όποιο σημείο θέλετε μόνο με 100 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Ευχαριστώ υπέροχη πάρα πολύ. Προσφορά, να υπέροχη καλά. Προσφορά να και καλά. Οφείλουμε να κάνουμε και εμείς ένα δώρο στον εαυτό μας. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον ηθοποιό Πάνο Νάτση. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Εδώ είμαστε λοιπόν. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Είμαστε εδώ με τον Πάνο Νάτση. Καλώς μας ήρθες στην παρέα μας, Πάνο. Καλώς σας βρήκα. Τι ωραία παρέα που είστε. Άστα αυτά τώρα, αλλά έλεγες. Όχι. Θα το πω δημόσια χτες λοιπόν στο τρέιλερ που τον ταγκάραμε κιόλας. Μου στέλνει μήνυμα. Τι ωραία παρέα που είστε εκεί. Ναι. Το είδες, Πάνο. Είδες, το πήγε τη γυναίκα μου που ήταν στο τρέιλερ. Δεν είπε για μας. Δεν τρέπεσε, βρε λίγο. Δεν τρέπεσε, βρε το ίδιο στο σπίτι, βρε. Προσπαθώ να τον χαλαρώσω τώρα γιατί το βλέπεις. Έχει σφιχτεί, έχει μαζέψει. Άντε καλέ που έχει σφιχτεί. Μια χαρά είναι. Εγώ τον βλέπω μια χαρά. Είναι από τα νέα ταλέντα ο Πάνος. Είναι από τα παιδιά που βγήκαν και πήραν τη ζωή στα χέρια τους. Διότι πρωταγωνιστής και στο θέατρο ήδη, στο όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του. Την παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη που παίζεται πάρα πολύ ωραία η ηθοποίη. Πολύ σπουδαία. Εγώ σας έχω δει την πρώτη χρονιά και είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Πάρα πολύ χαρούμενη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωταγωνιστής εκεί και εκεί λοιπόν. Εκεί ήταν η πρώτη συνάντησή σου με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ναι. Εκεί σε είδε. Εκεί γνωριστήκαμε στην ακρόαση. Κάτι είδε σε σένα λοιπόν και στη Μαριλού Κατσαφάδου που πρωταγωνιστείτε μαζί στο θέατρο και σας έβαλε και στην τηλεοπτική σειρά Σέρες. Που θα δούμε όσο νου, που φαντάζομαι από Γενάρη σε μια ιδιωτική πλατφόρμα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτή τη σειρά. Έχετε ξεκινήσει γυρίσματα, έτσι δεν είναι? Έχουμε ξεκινήσει, τελειώσαμε πριν δύο εβδομάδες τα γυρίσματα. Είναι ακριβώς όπως τα λες. Εβδομαδιαία θα είναι τα επεισόδια.
Επειδή θα είναι σε πλατφόρμα, θα είναι. Θα βγουν όλα μαζί. Θα τα βγουν ναι. όλα μαζί. Οπότε... Είναι λίγα επεισόδια όμως. Δεν είναι μια σειρά δηλαδή, με μεγάλο λόγο. Πόσα επεισόδια. Είναι 10. 10 επεισόδια μόνο. Είναι 10 επεισόδια, ανεβαίνουν και τα 10. Οπότε έχεις την επιλογή να τα δεις όποτε θες, όπως θες. Και τι πραγματεύεται η σειρά, για τι πράγμα μιλάει. Η σειρά ονομάζεται Σέρες, mm-hmm. λοιπόν, όπως είπες. Είναι ο τόπος καταγωγής του Γιώργου Καπουτζίδη. Είναι ο τόπος καταγωγής του Γιώργου Καπουτζίδη. Και πραγματεύεται την επιστροφή του κεντρικού μας χαρακτήρα, του Οδυσσέα. Mm-hmm. Εσύ είσαι ο Οδυσσέας, να φανταστώ. Ναι, ναι. Στη γενέτειρα πόλη του, στις Σέρες. Ναι. Με αφορμή ένα δυσάρεστο γεγονός. Και αναγκάζεται για κάποιο λόγο να μείνει εκεί. Κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο οποίος τι επαγγέλλεται, ο πρωταγωνιστής. Έχει ένα καφέ. Α, ναι. Και γυρίζει στην πόλη. Αυτό okay, δεν παίζει ρόλο. Δεν ασχολείς και πολύ αυτό. Απλά αφήνει τη ζωή της Αθήνας, ας πούμε. Απλά... Αφήνει μια σύγχρονη ζωή, ας πούμε, για να πάει πίσω σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν, αρχικά όχι. Απλά... Δεν έχουμε βρει τίποτα. Λόγω του δυσάρεστου συμβάντος, αναγκάζεται να επισκεφθεί τη γενέτειρα πόλη του. Ναι. Και ίσως κάποια πράγματα εκεί τον κάνουν να μείνει περισσότερο. Ή και όχι. Ή τέλος πάντων θα πρέπει να μπαίνει στο δίλημα, να αποφασίσει, να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του. Αποφάσεις οι οποίες μπορεί να αλλάξουν τη ζωή του ριζικά. Μιλάς με γρίφους πάνω, Νάτση, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλεις να μας πεις. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να διαλευκάνουμε τις υποθέσεις. Χαίρομαι που σε κάνουμε να γελάς, θα χαλαρώσεις λίγο. Είσαι ένα πολύ νέο παιδί και μεγάλωσες στον Οροπό. Έχεις 4 αδερφές. Ναι, μεγάλη. Δεν πιστεύω να είσαι παραδοσιακός που να τις παντρέψεις πρώτα και μετά. Να... Τώρα τις πάντρεψα. Και τις 4 τις πάντρεψες. Μάλιστα η αδερφή μου πριν 2 εβδομάδες έγινε και γιαγιά. Come again, δεν καταλαβαίνω. Περίμενε, μισό λεπτό. Πόσο χρόνο είναι αδερφή σου. Εντάξει, ξέρω τι να λέμε αυτό τώρα. Είσαι ο μικρότερος. Θα μου αποκληρώσει, αλλά ναι. Α, είσαι ο μικρότερος. Το πέμπτο παιδί δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το πέμπτο το πετύχανε το αγόρι. Μάλλον το κυνηγούσαν οι γονείς στο αγόρι. Έλα ρε, έγινε γιαγιά. Πω, καταπληκτικό. Εγώ δεν ήξερα. Το χωράει το μυαλό μου. Βγαίνουν τα νούμερα, τα μετράω. Το καλό το τέλειωσε το δημοτικό. Ούτε εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν το έχω... Και πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός? Νομίζω από τύχη έγινε. Δηλαδή? Δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου. Απλά ξεκίνησα σε ένα εργαστήρι μαθήματα. Σε όθησες αυτό το εργαστήρι. Εσύ μεγάλωνες στον Οροπό. Ένας φίλος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ένας φίλος. Καμία σχέση. Η οικογένεια δεν είχε σχέση όχι, με το καλλιτεχνικό στερέωμα. Εντάξει, κάποιοι θείοι ίσως, ναι, αλλά όχι κάτι. Ερασιτεχνικά πιο πολύ. Mm-hmm. Η αδερφή μου, η Μαρίνα, ας πούμε, όταν ήταν στο Λύκειο, ήταν στη θεατρική ομάδα και εγώ ήμουν τότε δημοτικό, με έπαιρνε μαζί της καμιά φορά σε πρόβες. Και αυτή ήταν μια πρώτη, ας πούμε, επαφή που είχα. Μπήκε το μικρόβιο. Ναι. Αλλά και πάλι δεν το είχα σκεφτεί σοβαρά. Οπότε είχε μπήκα σε ένα εργαστήρι που μου πρότεινε ένας φίλος. Mm-hmm. Και μετά εκεί το ένα έφερε τ' άλλο. Γνώρισα εκεί την Ηλιάδα Λαμπρίδου. Ναι. Μια ηθοποιό, την Ηλιάδα Λαμπρίδου, η οποία επέμεινε πάρα πολύ να δώσει το τέχνης. Mm-hmm. Και το έκανα. Και να τα αποτελέσματα. Σαν να μην του αρέσει κιόλας. Δεν πρόλαβες να ασχοληθείς με κάτι άλλο πρώτα. Δηλαδή ήταν... Έκανα και μουσική τεχνολογία τότε. Okay. Ένα που δεν ξεκινήσεις με κάποιο άλλο επάγγελμα και να περάσεις αυτό, να έχεις μια δικλίδα τώρα. Όχι, όχι. Είναι τώρα... μονόδρομος για σένα τώρα το θέατρο. Είναι αυτό που λατρεύεις, που αγαπάς. Κοίτα, θα σου πω, μ' αρέσει το θέατρο, αλλά εξίσου και περισσότερο μ' αρέσουν τα γυρίσματα, για να μιλήσω. Έλα. Ναι. Είδες που λέγαμε για τον Σταύρο τον Ζαλμά που έλεγε πόσο δύσκολο είναι να κάνει τα 10 ώρα αυτά γυρίσματα. Είναι. Και πώς ένιωσε την πίεση, δεν σε πιέζει αυτό το τόσο έντονο πρόγραμμα. Είναι, βέβαια με πιέζει, αλλά εντάξει, είναι άλλο το καθημερινό, άλλο, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εμείς τώρα γυρνάγαμε 10 επεισόδια 2,5 μήνες. Ναι. Παλιές εποχές, δεν τις έχεις προλάβει, είσαι μικρός. Ναι, αυτό, δηλαδή τώρα αυτό ήταν... Επίπονο. Ναι, αλλά είχες και τον χρόνο να ευχαριστηθείς τη δουλειά σου, ας πούμε. Είναι και επίπονο, ναι, αλλά έχεις χρόνο. Σε αγχώνει κιόλας αυτή η δουλειά, γιατί κάθε χρόνο δεν ξέρεις αν θα είσαι σε κάποιο θέατρο, αν θα είσαι σε κάποιο σύριαλ, σε αγχώνει αυτό. Βέβαια σε αγχώνει. Και δηλαδή εγώ ακόμα αυτό δεν έχω βρει τον τρόπο να το διαχειρίζω με το κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες. Έχει τύχει δηλαδή περίοδο τη ζωή σου που δεν βιοπορίζει από αυτό και πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά για να βιοποριστεί. Και τι δουλειά έχει κάνει, δηλαδή. Βέβαια και παράλληλα τα έκανα. Τι δουλειά δηλαδή έχει κάνει. Δουλεύω σε μπαρ. Α, μπαρμαν. Ναι. Ορίστε.
Μάθω. Και δεν είσαι και ο μόνος ηθοποιός. Υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί, θέλω να σου πω, και μεγαλύτεροι από σένα, που έχουν κάνει και αυτή καριέρα και αναγκάζονται κατά καιρούς να δουλέψουν σε μια άλλη δουλειά για να βγάλουν τα προστοζήν. Ναι, είναι μια ναι. δύσκολη δουλειά. Περίμενες όταν σπούδαζες ηθοποιός ότι όταν θα βγεις θα αντιμετωπίσεις καταστάσεις όπως είναι το Me Too ή έχεις συναντήσει εσύ κακοποιητικές συμπεριφορές? Όταν σπούδαζα, όχι. Δεν νομίζω να μου έχει περάσει το μυαλό, δεν ξέρω. Δεν έχω συναντήσει, ναι, έχω συναντήσει κακοποιητικές συμπεριφορές. Σε άλλους ή σε σένα? Ήμουν τυχερός. Ήσουν μπροστά σε περιστατικά ή σε σένα? Ναι, μπροστά σε περιστατικά που έχουν συμβεί σε άλλους. Και πώς αντέδρασες σε αυτό? Αντέδρασα. Πες μας πώς. Αντέδρασα, λέει. Δεν έμεινε έτσι, αλλά... Ναι, πρέπει να σταματήσει αυτό, δεν πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Είχες συγκρόσεις? Όχι. Εγώ καθόλου. Δεν ξέρω αν είδες και τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη. Τις είδες. Και η κυρία Λατινοπούλου βγήκε και έκανε κάποια σχόλια σε αυτό. Θέλεις να μας πεις την άποψή σου πάνω σε αυτό? Εδώ με βρίσκεις αδιάβαστο. Δεν είδα τα σχόλια της δηλώσεις. Όχι. Okay. Εντάξει, αφού δεν τα έχεις δει τώρα, δεν μπορούμε να μπούμε σε όλο αυτό. Ναι, sorry. Αλλά γενικότερα, ποια είναι η στάση σου απέναντι σε τόσο ομοφοβικές και ρατσιστικές πρακτικές και δηλώσεις? Ειδικά στο. Όχι μόνο στο χώρο μας, γενικότερα νομίζω. Εντάξει, νομίζω ότι προφανώς δεν χωράνε σήμερα και ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε όντως την κοινωνία μπροστά και να φτιάξουμε ένα περιβάλλον στο οποίο να νιώθουμε όλοι ασφαλείς και χαρούμενοι, δεν έχουμε χώρο κανένα. Τέτοια σχόλια. Έχεις άγχος που είσαι εδώ, γιατί σε βλέπω λίγο μαζεμένο. Όχι, μιλάω. Μου ανεβαίνει η πίεση με τα... με τα θέματα αυτά. Με τα ομοφοβικά. Ναι, δηλαδή. Φοβάσαι ότι είμαστε σε μια εποχή όπου κάθε λέξη μας μπορεί να πυροδοτήσει κάτι. Ότι πρέπει να φοβόμαστε ακόμα και στον τρόπο που μιλάμε την κάθε πιθανή λάθος κίνηση που θα κάνουμε. Κοίτα, μπορείς να το δεις και έτσι. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε να αφήνουμε χώρο σε τέτοια σχόλια, τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες δηλώσεις. Δηλαδή, καλό είναι. Να το εξαλείψουμε από τη βάση. Ναι. Δηλαδή, τώρα, χθες βγήκε και άλλο ένα περιστατικό με τον Στάθη τον Παναγιωτόπουλο, έναν παρουσιαστή, ο οποίος. Τέλος πάντων, μην μπούμε πάλι σε λεπτομέρειες, φαντάζομαι το είδες και αυτό τι έγινε. Που πάλι πέσαμε από τα σύννεφα, πάλι ακούσαμε για ένα γνωστό, αναγνωρίσιμο άνθρωπο, ναι. Ο οποίος πέρασε σε κακοποιητικές πράξεις με τον δικό του τρόπο, τέλος πάντων δημοσιοποιώντας κάποιες φωτογραφίες. Σε τρομάζει αυτή η σύγχρονη πραγματικότητα? Ναι, και βέβαια με τρομάζει, αλλά. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το... Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που υπήρχε και πριν μάλλον. Mm-hmm. Απλά δεν το βγάζαμε προς τα έξω. Και δεν το βγάζαμε προς τα έξω. Τώρα, με το Me Too, βγαίνουν πολλά περισσότερα πράγματα προς τα έξω. Εντάξει, δεν πρέπει να μας τρομάζει. Ναι. Θα ήσουν να μπροστάρεις σε κάτι, θα βγαίνεις μπροστά να πεις παιδιά εδώ, πάμε. Σε μια κακοποιητική συμπεριφορά είπες πριν από λίγο, ναι. Στο θέατρο φαντάζομαι. Έτσι, ναι. Θα έβγαινες πιο μπροστά. Θα έλεγες πάμε, ρε κοπέρα μου, πάμε μπροστά. Ή μπορεί να σε φόβει, επειδή είσαι ένας νέος ηθοποιός και τώρα βγαίνεις, ότι μπορεί να χαρακτηριστείς από αυτό? Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε πλέον ότι μπορεί να έχουμε κυρώσεις αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον τώρα που είναι τόσο ζεστό το θέμα και το κίνημα αυτό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να μιλάμε. Έχεις δηλώσει για την προσωπική σου ζωή. Τώρα πάω και στην προσωπική σου ζωή, γιατί οι αδερφές σου παντρευτήκανε, η μία έγινε και γιαγιά, σοκ. Εσύ έχεις σκεφτεί να κάνεις οικογένεια, να παντρευτείς? Ναι. Έχω σκεφτεί. Κατά κύριο σκέφτομαι. Είναι μικρός ακόμα. Είναι μικρό. Είναι μικρό. Δεν το συζητώ. 25 χρονών. Ναι. Αλλά επειδή πολλοί φίλοι μου έχουν κάνει παιδιά. Και δείχνει από εδώ. Και δείχνει από εδώ. Και τους χαίρομαι που τους βλέπω έτσι χαρούμενους και. Γεμάτους, μου βάζουν το μικρόβιο σιγά σιγά. Έχεις βέβαια χρόνο ακόμα, έχεις περιθώριο. Υπάρχει κάτι που φοβάσαι σε αυτό? Μην αποτύχεις εισαγωγικά, μην δεν πετύχει ο γάμος, μην δεν είσαι καλός πατέρας. Υπάρχει κάποια φοβία πάνω σε αυτό? Ναι, πιο πολύ σε σχέση όχι τόσο με το γάμο, όσο με το παιδί. Γιατί? Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος να γίνεις γονιός και τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να δώσεις σε αυτό το παιδί. Πώς θα το μεγαλώσεις, τι θα του πεις για όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, πώς θα το προστατέψεις ή αν δεν θα το προστατέψεις, τι θα. Δεν ξέρω. Βέβαια να πούμε ότι έχει δηλώσει το παρελθόν, όταν όχι αυτά,
ότι έχει απατήσει, σύντροφο, και έχει απατηθεί κι εσύ. Το έχει πει αυτό. Το έχω πει. Το έχει πει, μα το γράφουν εδώ. Όταν βγαίνει τη λέω, πρέπει να ξέρει, να προσέχει τη λέω. Τι άνθρωπο είσαι που τα δηλώνει κιόλα αυτά τα πράγματα εδώ. Έχει κάνει δηλώσει εδώ, σε μια κόλλα χαρτί σε κρατάμε. Σε τι κόσμο αφαίρει. Είσαι τόσο έτσι φιλελεύθερο, τόσο μπροστά, ρε παιδί μου, που τα δηλώνει αυτά. Ή μετά από λίγο χώρισε πολύ απλά με αυτή τη σχέση. Ναι, ξεκάθαρα μετά από λίγο χώρισε. Α, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ σουηδικό το μοντέλο και να είστε κομπλέ. Α, όχι, όχι, όχι. Όχι. Άρα θέλει. Είναι παραδοσιακό παιδί μου, τι πάντρεψε τι αδερφέ και τι τέσσερι. Τι αδερφέ, αλλά αυτό εδώ σουρτουκεύει όπω βλέπει, από εδώ και από εκεί. Όχι, αν δεν είναι. Δεν είναι ναι, σε αυτή την περίπτωση χώρισα. Οπότε, α. Ναι, όχι, δεν λέμε ότι. Άρα δεν το δέχεσαι. Δεν είσαι OK με αυτό, δηλαδή να φας ένα κέρατο και να πει εντάξει, θα το συζητήσουμε τι ήταν αδύναμη στιγμή, μήπω φταίω εγώ που είμαι κεράτο. Πολλέ φορέ θερμούμε και πάνω μα. Όχι, θα το συγχωρέσει το κέρατο, αυτή είναι η ερώτηση. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο Σουηδό όσο δείχνει τελικά. Αν κερατώσει, εσύ θα ήθελε να σε συγχωρέσουν όμω. Ναι, είπε. Τι δήλωσε ο Πάνος Δάσος. Το σκέφτεσαι όμω. Όχι, ναι, γιατί σκέφτομαι ότι. Τι νόημα θα έχει δηλαδή, από εκεί και πέρα. Πώς, δηλαδή μετά φαντάζομαι ότι η σχέση αυτή θα χτιστεί πάνω σε νέε βάσει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Η παράσταση λέγεται όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι. Ναι. Έτσι. Φλερτάρετε τι με το χωρισμό, φλερτάρετε με την κρίση, τι είναι αυτό που σας ενώνει σε αυτή την παράσταση, να πάμε λίγο στα προσωπικά σου αλλιώς. Φλερτάρουμε γενικότερα με τις σχέσεις, πώς διαμορφώνονται σήμερα, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε ναι. Τώρα. Αν θα συγχωρέσει την απιστία ή όχι, αν θες να παντρευτείς ή όχι, αν θες να κάνεις παιδί ή όχι, σε αυτήν την ηλικία, ας πούμε, 30 με 40. Ωραία, πώς είναι οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα. Πώς είσαι εσύ σήμερα στο κομμάτι των σχέσεων, των φιλικών, των ερωτικών, είσαι ένας άνθρωπος ανοιχτός, είσαι κλειστός, είσαι ανοιχτό βιβλίο. Είμαι κλειστός σήμερα. Δεν είμαι και ορθά ανοιχτός. Το καταλάβαμε πάνω μου καθόλου. Δεν είμαι και ορθά ανοιχτός, η αλήθεια είναι. Ναι, είμαι λίγο. Γιατί έχεις αντιστάσεις. Ντρέπεται, εγώ νομίζω. Δεν ξέρω. Ντρέπεται ή δεν το νιώθει οικείο όλο αυτό. Τώρα μιλάμε για το. Για σένα μιλάμε. Για σένα την παράσταση. Την παράσταση την έχουμε ξεπεράσει ήδη. Ωραία. Η παράσταση πάει sold out, το έχουμε καταλάβει όλη η Αθήνα, ξέρει για την παράσταση του θέατρο. Βιάστο, εσύ. Εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάρα πολλοί συνάδελφοί σου, όπως και εσύ ο ίδιος μίλησες και είπες ότι έχω αναγκαστεί να κάνω και τον μπάρμαν για να βγάλω τα προς το ζήν. Υπάρχουν λοιπόν συνάδελφοί σου, όπως συγκεκριμένα ο Γιάννης Χατζηγεωργίου πρόσφατα, που για οικονομικούς λόγους, από ό,τι αντιληφθήκαμε όλους, άφησε μια παράσταση η οποία είχε ξεκινήσει τις πρόβες του και αποφασίζει να πάει στο Survivor. Θα πήγαινες ποτέ, θα έμπαινες μια τέτοια απόφαση, να πας σε ένα reality. Σε reality. Ναι. Να πάω. Ναι, γιατί δίνουν αρκετά. Λεφτά, από ό,τι ακούγεται, έτσι. Αμείβονται δηλαδή από 3 ως 7.000 ευρώ την εβδομάδα. Είδες, άλλαξε λίγο. Άμα σου λέω, έτσι ανοίγει, έτσι ξεμπλοκάει ο Πάνος. Ο Πάνος θέλει να βλέπει τη μηχανή. Επειδή μου λέει, σου λέει, μην πας να γίνεις μπάρμαν. Ναι. Δεν έχεις τώρα δουλειά σήμερα. Ναι. Και σου λένε, είναι το δικό μου. Όχι, όχι, δεν είναι. Το ίδιο πιο πριν. Δεν χρειάζεται να γίνει μπάρμαν. Τώρα θα πας εκεί, είσαι και αθλητικός τύπος. Εσύ είσαι και ωραίος εκεί, θα κάνανε. Όμως θα γινόταν στην τηλεόραση. Θα πας. Σε reality. Όχι σε reality. Τρελαίνομαι που απαντάει η μητέρα. Σε reality. Όχι reality, σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Αντί είναι αθλητικό κομμάτι το survival. Σε παιχνίδι επιβίωσης, αθλητικό και... Ναι. Όχι. Με τίποτα. Αλλά σε reality μπορεί να πήγαινες. Όχι, μόνο σε... Εδώ παιδί μου στην εκπομπή έρχεται και δεν μπορεί να το βγάλουμε. Θα σας πω ότι μ' αρέσει. Μ' αρέσουν κάποια παιχνίδια. Τύπου. Α, τι λέει παιχνίδια. Ναι, παιχνίδια μ' αρέσουν. Ωραία, γνώσω. Σε παιχνίδια πάω, ναι. Σε παιχνίδια θα πήγαινε. Και έχω πάει δηλαδή. Και ξαναπήγαινα. Παιχνίδια μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Λέει, τραπέζια μου αρέσουν. Safe πράγματα είναι αυτά. Ναι, μα, να ξέρεις τι, να έχεις κάτι να κάνεις, να έχεις ασπέζ, να έχει πλάκα. Έχεις κάνει ποτέ ακραία τρέλα στη ζωή σου. Ακραία τρέλα. Ναι, γιατί σε βλέπω πολύ με την ένωση. Ήρθα εδώ σήμερα. Τι ήταν το highlight τη ζωή του. Ήρθα σε εκπομπή ζωντανά. Πήγα στο μακαλιά και στη μαγκύρα. Αυτό λέει είναι το πιο ακραίο που έχω κάνει. Πώς είναι η ζωή σου, Ρεπέτα. Έχω κάνει, ναι, ξέρω εγώ. Σπορ κάνεις. Ναι, μου αρέσει το βουνό, μου αρέσει. Μηχανές μου αρέσουν. Εγώ σε 20 χρόνια σε βλέπω σε ένα βουνό, σε ένα σπίτι κλεισμένο εκεί. Καλά, αυτό θα είναι τέλειο. Να το, τον βρήκα, ρε παιδιά. Αυτό θα είναι αριστούργιο. Βέβαια, να το. Άμα το καταφέρουμε. Ερημίτης. Όχι ερημίτης, εντάξει. Παρέα θα είμαστε, θα έρχεστε κι εσείς όποτε θέλετε. Τη φάρμα μου θα έχω, παρέα. Άρα λοιπόν το θέατρο δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα το οποίο από ό,τι νιώθω σε γεμίζει 100%. Ναι, αλλά μπορεί να είναι το ξεκλειδώ. Είναι κάτι που αγαπάς και το θέλεις, το νιώθω. Αλλά καταλαβαίνω ότι είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να βρει αλλού διεξόδους.
Ξέρεις τι έχω καταλάβει, ότι γενικότερα και με το θέατρο και με πάρα πολλά πράγματα είναι φάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή περνάς φάση που. Δεν το έχετε νιώσει αυτό, ότι περνάς μια φάση που σου λείπει κάτι πάρα πολύ. Ναι. Και λες, ρε γαμώτο, δεν έχω χρόνο να δω τους φίλους μου τώρα γιατί δουλεύω πάρα πολύ, μου λείπουν οι φίλοι μου. Μετά τους βλέπεις συνέχεια τους φίλους, τους βαριές. Άστο καλύτερα. Πάω να κάνω θέατρο. Να δουλέψω λίγο. Να μην το βλέπω κάθε μέρα. Ναι. Φίλοι και με το θέατρο. Καμιά φορά όταν δουλεύεις πάρα πολύ και κάνεις πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια θέατρο. Αλλά αυτό, δεν λες κάπου, εντάξει. Δηλαδή, να μην κάνω, ας πούμε, ένα χειμώνα. Κοίταξε, όταν έχεις την επιλογή, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν την έχουν αυτή την επιλογή, μπορεί να εξαρτώνται οικονομικά από αυτό, άρα δεν τους παίρνει να μην το κάνουν. Αλλά σου λέει, επειδή μου λέει ότι ας πούμε, το αφήσω να πάω στο δημόσιο, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι φάση. Είναι φάση. Ναι. Όχι, μπορεί να σου λείπει. Ναι. Μπορεί να μου λες, έχω μεγαλώσει έτσι και να θέλω να πάω στο βουνό. Όντως μου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Ναι. Πούμε, και να το προτιμώ. Το γύρισμα μου λείπει. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Είσαι άνθρωπος τηλεόρασης. Είσαι άνθρωπος κάμερας. Ταινίες έχεις κάνει, κινηματογράφο. Με, όχι όσο θα ήθελα, αλλά έχω κάνει. Έχω δηλαδή πολύ ωραίες εμπειρίες από αυτό. Ωραία. Ναι. Υπάρχει κάποιος ρόλος που είναι για σένα το ultimate, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μου, είναι να παίξω αυτό το ρόλο. Ναι, ο σκοπός της ζωής μου, υπάρχουν κανένα δυο που θα ήθελα. Για πες μας. Θα ήθελα να κάνω ένα κοβάλι σκι, ας πούμε, σε κάποια φάση. Α, θα σου πήγαινε. Και τον Edmund, από τον Βασιλιά Λίρ. Α, ωραίο έχει αυτό. Αυτά. Απειλίες κάνεις στο θέατρο. Έχεις φίλους ηθοποιούς. Είναι όλοι πιο προσωπικοί. Όχι και τόσο, αλλά είμαι τυχερός και σε αυτό. Γιατί? Γιατί έχω συνεργαστεί με πολύ ωραίους τύπους. Συνεργάστηκες, κρατάς φιλίες όμως. Ναι, ναι. Θα πάρεις τηλέφωνο για κάτι προσωπικό έναν φίλο ηθοποιό. Ναι. Ωραία, και κλείνοντας, τώρα είσαι σε κάποια σχέση, είσαι καλά στην προσωπική σου ζωή. Δεν θα ρωτήσω εγώ ποια είναι. Ναι. Είμαι σε σχέση, είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή. Είναι του χώρου η κοπέλα. Εγώ σταθιά, γειτόνισα όχι, με όχι, καφέ. Όχι, δεν είναι του χώρου, μάλιστα. Δεν είναι σταθιά, ναι. Όχι. Το έχω μείνει πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Α, πολύ πίσω. Φαντάζομαι ότι έχει περάσει τώρα από τα χέρια του. Λοιπόν, η παράσταση λοιπόν, Τετάρτη με Κυριακή στο θέατρο Ήδη. Όποιο θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι. Να σηκώσει το χέρι. Του. Στις 9. Δεν είναι ντροπή να χωρίζουμε κιόλα. Όχι, βέβαια. Για να είμαστε και περήφανοι. Μα πάει παρακάτω. Η Κατιάνα Μπαλανίκα, πώς είναι η συνεργασία σου με την Κατιάνα? Είναι υπέροχος άνθρωπος. Η Κατιάνα είναι χύμαρος. Ναι, αριστούργημα. Και μεγάλη προσωπικότητα. Αναρχικό στοιχείο. Άκου τώρα, εγώ ξέρω στο θέατρο αυτό είναι πειραχτήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ κάνει... ήρθε και μας το παίζει. Ναι, όχι, στο θέατρο δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει αναμένο. Την ίδια παράσταση. Ναι, όχι, λέγε. Κεράκι αναμένο, εκκλησία, δεν. Ρε, αν μπορούσε. Κάθε μέρα θα άλλαζε κάτι. Ισχύει, δεν το κάνει. Αυτό γίνεται. Ειδικά φέτος, που είναι τρίτη χρονιά και όλοι έχουμε χαλαρώσει, ξέρουμε και το έργο πολύ καλά και τους χαρακτήρες και όλα αυτά. Φέτος είναι. Ναι, είναι... Έχει κάνει κάτι που να έχει φέρει την Μπαλανίκα στα ωριά τη. Όχι, την Μπαλανίκα, όχι, γιατί δεν έχω με την Μπαλανίκα κάτι. Α, ναι. Ναι. Αλλά συναντέλφους. Τον Κουκουράκι. Και... φαντάζομαι. Την Κατσαφάδου. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο μου. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Εδώ σας έχω κι άλλα δώρα σήμερα εγώ. Giveaway κι άλλο giveaway, διότι δεν χορταίνουμε να σας δίνουμε δώρα, δεν χορταίνετε να τα λαμβάνετε εσείς. Πέρα λοιπόν τα Slim Bites, το πρώτο πατησερί με στέβιο που προσφέρει γλυκά για όλους με πολύ λίγες θερμίδες. Εκτός από το giveaway για τρεις τυχερούς που κάνετε follow στο Instagram Slim Bites και Πρωινιάτικα, κάνετε like στο post του Πρωινιάτικα και tag τρεις φίλους σας και τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι με πολλές εκπλήξεις. Λίγιο διαγωνισμό στις 20/12. Σήμερα, μόνο σήμερα, θα αρχίσω να κάνω με τη μοιραράκιση λίγο. Ναι, λοιπόν, τι γίνεται. 5 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε μία από τις φανταστικές τούρτες που μπορεί να δείτε τώρα στις οθόνες σας. Δείτε εδώ τούρτες συγκλονιστικές, φανταστικές λοιπόν. Τούρτα αμυγδάλου, τούρτα του Άι Βασίλη. 5 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε μία από αυτές τις υπέροχες τούρτες. Θα σας πούμε εμείς στο τέλος της ημέρας. Αλλά μην ξεχνάτε και τα άλλα μεγάλα δώρα που έχουμε εδώ. Έχουμε από την εταιρεία Morris, Αμυρίδης, Αβίδης, ΑΕ. Έχουμε Morris Retro Series. Έχουμε δίπορτο ψυγείο Retro Series. Red, από τα Series Red. Έχουμε Morris φούρνο μικροκυμάτων, βραστήρα, φρυγανιέρα, καφετιέρα εσπρέσο και καφετιέρα φίλτρου. Υπέροχα λοιπόν ρετρό, οικιακές συσκευές ρετρό για τα μάτια σας μόνο από την Morris. Διαλέγετε ό,τι χρώμα σας αρέσει, τις αρισκίες σας και ταιριάζει στην κουζίνα σας. Μόνο με μία κλίση το 14999 ή με ένα μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό.
Και το αυτοκίνητό μας, το Yota Aygo X Cool Just Go, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο δρόμο. Με 6 αερόσακους και τεράστιους εσωτερικούς χώρους. Με ένα τηλεφώνημα στο 14999 ή με ένα γραπτό μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό, αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο θα γίνει δικό σας. Θα πάτε και τις βόλτες σας στα βουνά. Θα πάρετε και τον Πάνο Νάτσι μαζί σας, άμα χρειαστεί, που είναι βουνίσιος. Γελάει. Θα σας πάρει στον Οροπό μια βόλτα. Ε, Πάνο μου. Έχει λοιπόν. Μηχανή εσύ όμως, δεν οδηγείς αυτοκίνητο. Τι με τι είσαι, μηχανή. Και μηχανή και αυτοκίνητο. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Όλα αυτά τα λέει πάντα έτσι. Και πάντα ρωτώντας. Μηχανή, μηχανή. Και πάντα είμαι ερώτηση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάνω μου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Κυριάκο μας, που μας μαγειρεύει ζυμαρικά. Πάμε καλά σήμερα. Το παίρνει και φεύγει ο Ρίγουζα. Όλα δικό της, θα τα φάει όλα. Λέω στην Πέπη, λέω, εντάξει, όλη η παγκόσμια, κυρίες και κύριοι, χαίρετε, όλη η παγκόσμια μαγειρική κοινότητα αγαπάει τα ζυμαρικά. Γι' αυτό σήμερα, κυρίες και κύριοι, κάνουμε σάλτο στη γειτονική Ιταλία. Και σάλτο Ιταλικό. Ιταλικό, θα σε βιάζω, δεν μπορώ. Πιάσε πόδι. Σάλτο. Ένα, δύο, τρία. Ιταλικό. Όχι, βρε, το πόδι αυτό. Ιταλικό. Τρώω και κάνω και σάλτο. Εντάξει, εγώ πήγα να σε κάνω στροφή. Εντάξει, εντάξει, ας μην. Πάνε λίγο, βρε, τη μουσική αυτή την ωραία. Να εμπνεύσουμε τον κόσμο να κάνει αυτό το περίφημο πολύ κομψό ζυμαρικό. Που δεν είναι άλλο από το κοχυλάκι. Ένα ζυμαρικό που εχμαλωτίζει κάθε σάλτσα. Κυρίες, κύριοι, πραγματικά σήμερα θα αγαπήσετε για ακόμα μια φορά τις ωραίες κρεμώδεις σάλτσες που φτιάχνουμε, γιατί τις κάνουμε πιο νόστιμες, πιο υγιεινές, πιο θρεπτικές. Μπέτη, σε ποιον δεν αρέσουν τα ζυμαρικά? Σε κανέναν. Δεν ποιος υπάρχει άνθρωπος που να μην τρώει ζυμαρικά. Ποιος δεν αγαπάει πραγματικά και ποιος δεν θέλει να έχει μια εκλεκτή φίνα σάλτσα η οποία να μην έχει λιπαρά. Γι' αυτό σήμερα την έφτιαξα με γιαούρτι. Κάθε σπιτικό έχει στο ντουλάπι του ένα ζυμαρικό. Βρείτε κάποιο σαν το κοχυλάκι, δηλαδή να μπορεί να εχμαλωτήσει και να συγκρατήσει τη σάλτσα. Και φτιάχτε παρέα μία σάλτσα με γιαούρτι, καταπληκτική, με καραμελωμένα κρεμμύδια παραδίπλα και τραγανό κομψό προσούτο. Γι' αυτό λοιπόν φύγαμε για υλικά. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, γράψτε λίγο τη συνταγή. Φωτογραφία κινητά υπομάλης. Θέλω να χρησιμοποιήσετε για τα ζυμαρικά μια συσκευασία στα 500 γραμμάρια ή αχιβάδες ή κοχυλάκι, κάτι που μπορεί να κρατήσει, όπως σας είπα, τις σάλτσες. 100 γραμμάρια προσούτο ή κάποιο άλλο ολόκληρο αλαντικό το θέλω, όχι αυτά τα κατεργασμένα, αποξήρανσης, οπότε να είναι εκλεκτό. Λιγοστό υπάρχει παντού και είναι και πολύ πολύ οικονομικό, να πούμε. Υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ συσκευασμένα, μόνο μια μικρή συσκευασία. 300 γραμμάρια νερό από το ζωμό, ουσιαστικά το νερό που βράζουν τα μακαρόνια, 300 γραμμάρια στο σύνολο αφού πέσουν, 200 γραμμάρια παρμεζάνα, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 2 κρεμμύδια, 2 κουταλιές σούπας μαύρη ζάχαρη, 2 κουταλιές ξύδι βαλσάμικο και αλάτι, πιπέρι φυσικά και λίγα φύλλα μαϊντανού. Μαϊντανού. Τέλειο, το Μαϊντανού μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, τώρα. Είναι σαν το μέρο του Λιμέροφαϊ, Μαϊντανός. Δεν θα γίνει συνταγή σήμερα. Τώρα γιατί σηκώνω μανίκια, πρέπει να φάω σήμερα. Ποχλάζω αλατισμένο νερό. Sorry, μην πιάσει πλαστικό τώρα, δεν θα βγει συνταγή. Λοιπόν, ποχλάζω αλατισμένο νερό και πέφτουν μέσα τα κοχύλια. Εγώ. Εντάξει, εσύ κάνεις την μαγειρική σήμερα. Σου σεφ. Ω, με σκύμποκου. Κάτσε να βάλω και λίγο το αλάτι γιατί το ξέχασα. Στο μεταξύ, ελάτε να σα πω πώς θα κάνουμε τραγανό αυτό το προσούτο. Θέλω να δοκιμάσεις, Μπέτη, όλο αυτό. Ναι. Τέλεια, μέχρι να βράσει θαύμα. Έχω προσούτο. Θα μπορούσε να μπει κάποιο μπέικον και αυτά, αλλά εγώ δεν είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλος, μου αρέσουν τα εκλεκτά, μου αρέσουν τα τραγανά, μου αρέσει αυτή η γεύση, αλλά παιδιά, δεν είμαστε. Ναι, αυτό, Μπέτη, πώς είναι. Chips προσούτο, Chips. Φανταστικό. Αντί να ξεροψύνουμε μπέικον και περιτά λιπαρά, λίγο προσούτο υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ σκευασμένο και είναι και πολύ οικονομικό, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε μόλις 100 γραμμάρια. Βάλτε σε ένα ταψί, ανοίξτε το φούρνο σε 160 βαθμούς, με αέρα, πάρτε το προσούτο όπως είναι, βάλτε σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και αφήστε εκεί πέρα ένα τεταρτάκι να γίνει πάρα πολύ τραγανό. Αντί να σοτάρουμε, αντί να κάνουμε όλα αυτά, θα σε χρησιμοποιήσω γιατί είναι πολύ εκλεκτό. Θα το χρησιμοποιήσω όλο. Λοιπόν, στο φούρνο λοιπόν και αυτό με το που ψηθεί,
στο 1/4 θα γίνει σαν και αυτό που έχω μπροστά, Μπέτη, στο τραπέζι. Να το, δεν θα σας το δείξω. Να το, έτσι. Καλά, δεν υπάρχει. Αυτό εδώ, εντάξει, είναι ωραίο για σαλάτες. Είναι ωραίο, να, έλα, να σου το δείξω πώς πάει. Κοίταξε εδώ. Σπάς τα κομματάκια και είναι, παιδιά, και σαν τσιμπαίνει και στη σαλάτα. Μπαίνει στα φαγητά. Εγώ τώρα θα το βάλω στη μακαρονάδα. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν είναι προσωπικότητα σε όλα τα φαγητά. Αντί να χρησιμοποιείτε τα βαρετά, τυποποιημένα, έτσι, αλλαντικά. Λοιπόν, υπόθεση καραμελωμένο κρεμμύδι. Τι κάνω? Αλλάζουμε λίγο τον τρόπο κοπής στο κρεμμύδι. Και τι κάνουμε? Θέλω χοντροκομμένο κυβάκι, ναι. Λοιπόν, έχω εδώ το κρεμμύδι μέχρι να βράσω στα μακαρόνια. Θα βρω και ένα μαχαίρι. Τέλεια. Και πάμε να το κάνουμε κύβους. Λοιπόν, ακόμα και αυτό, sorry, εδώ να το κόψω. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Όπως κόβουμε χοντρά-χοντρά τα κομμάτια, μία στη μέση, χοντρά-χοντρά κομμάτια σαν κύβους. Δεν θέλω σε αυτή τη φάση να το κάνετε όπως το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή εμεινσέ κομμένο σε λεπτές φέτες, αλλά σε κύβους. Θέλω να μπει πάνω σαν ένα στοιχείο που θα δώσει προσωπικότητα νοσημιά, σαν να είναι ένας γλυκός κιμάς. Έτσι, λοιπόν, το κρεμμύδι μέσα στο τηγάνι, δεν βάζω τίποτα, παρά μόνο 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Το γυαλίζω, το στριφογυρνάω πολύ καλά σε μέτρια φωτιά. Όπα, έβαλε το ξύδι. Είναι το επόμενο στοιχείο, το ξύδι. Λοιπόν, το ξύδι, το ελαιόλαδο θα βάλω 2 κουταλιές ακριβώς. Όσα είναι τα κρεμμύδια, τόσο είναι και το ελαιόλαδο και τόσο είναι και το ξύδι και τόσο είναι και το γλυκό στοιχείο που θα πέσει. Θα βάλεις λίγο ακόμα ξύδι. Θα βάλω, και θα βάλω το, συγγνώμη, ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, τις 2 κουταλιές. Αυτό σε φωτιά μέτρια προς δυνατή και μέχρι να γυαλίσει και να καραμελώσει και να αγκαλιάσει πολύ πολύ γλυκά το κρεμμυδάκι, τη ζάχαρη και να αρχίσει να λιώνει, θα σβήσω με το ξύδι σε ένα λεπτάκι. Στο μεταξύ, εύκολη συνταγή. Πανεύκολη. Έλα τώρα, ναι. Δεν θέλω κρέμες γάλακτος, δεν θέλω περιτά λιπαρά. Ούτε εγώ. Πάμε να φτιάξουμε αυτή την κρέμα γιαουρτιού που αν τη δοκιμάσει, δηλαδή είμαι σίγουρος, θα γεμίσει το Instagram μας με φωτογραφίες από τα φαγητά, στο ποιος είναι πρωινιάτικα, σε εμάς θα γίνει χαμός. Κάντε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, ζωμό 300 γραμμάρια. Παίρνω τη βαθιά την κουτάλα. Εδώ. Ναι. Παίρνω τη βαθιά την κουτάλα, πάω εδώ πέρα όπως είναι, έχω να δώσω μετρήτη και πάω και βγάζω 300 γραμμάρια. Σιγά τα που έχουν γίνει, στο μισό είναι τα μακαρόνια. 300 περίπου είναι για να μην μία κούπα, θα εσείς υπολογίσετε, μία κούπα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι αρκετό γιατί έχουμε το άμυλο από, που έχουν βράσει τα ζυμαρικά και πάμε στον πολυκόφτη στο μπλέντερ. Κάτσε, έχω πάρει και ένα μακαρόνι μέσα εδώ. Πού, στο μπλέντερ το βάλες? Όχι, όχι, μέσα στο ζωμό. Ναι. Λοιπόν, μέσα στον κάδο του μπλέντερ, εδώ ή στον πολυκόφτη, γενικότερα, κοιτάξτε, είναι το μπλέντερ είναι ένα gadget το οποίο εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε να βάλουμε την παρμεζάνα, τα 200 γραμμάρια που αντί να τα βάζαμε από πάνω, θα τα βάλουμε μέσα στον κάδο. Και αλέθουμε πάρα πολύ καλά μαζί και το γιαούρτι. Καλά, δεν υπάρχει. Ωραίο, νόστιμο. Να τα μυστικά. Να τα μυστικά. Τώρα θα δείτε αυτή την κρέμα. Σοκ και δέος. Σοκ και δέος. Και αυτό που μυρίζω είναι σοκ και δέος. Σοκ και δέος, σοκ και δέος. Λοιπόν, έχει καραμελώσει ήδη το κρεμμύδι. Πριν χτυπήσω, σβήνω με το ξύδι εδώ πέρα. Τέλεια. Θα αρχίσει να μελώνει και να κάνει έτσι που λέω εγώ. Κρούστα. Έτσι ακριβώς. Και καπάκι να σιγοψηθεί. Ή συνεχίστε το ανακάτεμα και πάω εγώ στη συνέχεια στο άλλο. Αλέθω λοιπόν. Επιστρέφω στον κάδο του μπλέντερ και αλέθω μέχρι να γίνει μια ωραία κρέμα. Τέλεια. Αχ, μυρίζει φανταστικά. Δεν υπάρχει. Αχ, πώς το άσχημα. Τέλεια. Για να δω τι θα δω. Έτοιμη κρέμα, εντάξει. Καλέ, πολύ εύκολο το φαγητό αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Η νοστιμιά είναι αυτή η σάλτσα που είναι και ξινή. Βγάζει και τη παρμεζάνα, τα ωραία τα λιπαρά. Μπαίνει και το προσούτο από πάνω. Εδώ περιμένουμε να εξατμιστεί το ξύδι. Εδώ περιμένουμε να εξατμιστεί και να αρχίσει να μελώνει. Θέλουμε αυτό, θέλει η διαδικασία αυτή. Θέλει ουσιαστικά 10 λεπτάκια πάνω στη φωτιά με καπάκι να αρχίσει να μαλακώνει και να σιγοψύνεται το κρεμμύδι. Και στο τέλος λοιπόν θα έχει μελώσει και θα έχει γίνει σαν και αυτό, μπέτε μου. Ακριβώς, εδώ το έχω εδώ να το δούμε, να το δείξουμε. Αλλά θα γίνει κοντινό, έτσι, Εδώ. Να μελώσει, να γίνει αυτό που λέμε, να γίνει πολύ διάφανο, γυαλιστερό και διάφανο, γλυκό και ταυτόχρονα να έχει τη γλύκα από το ξύδι. Λοιπόν, τώρα γίνεται. Πάνω να σουρώσω γιατί νομίζω ότι είμαι έτοιμος. Για να δω. Δεν θέλουν λίγο ακόμα τα μακαρόνια. Θέλουν άλλο λίγο.
Θα του δώσουμε άλλο λίγο χρόνο. Θυμήθηκα τώρα την πρώτη φορά που μου λες, Κυριακό. Ναι. Θέλω να μου φτιάξει αυτές τις μακαρονάδες με τα ιταλικά και αυτά. Αυτά. Το προσούτο, η μοτσαρέλα, η παρμεζάνα. Υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, θέλω να φέρω ένα. Να σουρώσω τα μακαρόνια. Θα του δώσετε λίγο ακόμα. Εσείς βράσιμο. Ναι. Και είναι όλα τα στοιχεία έτοιμα. Αυτό πρέπει να το χαμηλώσω σε φωτιά ή όχι. Όχι, όπως είναι, όπως είναι. Okay. Λοιπόν, έχουν ψήλο, βράστα, ναι, είναι στο, θέλει άλλα δύο λεπτά. Θέλει για να το φάμε φρέσκα και ωραία. Και το αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ενώσετε ουσιαστικά τα υλικά. Το τραγανό προσούτο, την κρέμα από το γιαούρτι που θα το έχουμε χωρίς ενοχές και τύψεις. Και όλο αυτό θα αρχίσουμε να το ανακατεύουμε. Προαιρετικά, λίγο μαϊντάνο ψιλοκομμένο, λίγο θυμάρι. Κάτι το οποίο θα δώσει προσωπικότητα, νοστιμιά και γεύση στο φαγητό. Μέχρι να σου ρώσεις εσύ τα μακαρόνια, θα κάνουμε εμείς το giveaway το φανταστικό, διότι με ένα τέτοιο φαγητό μπορείτε να συνοδεύσετε τη σουρωτή. Η σουρωτή λοιπόν μας δημιουργεί νέες γεύσεις αποκλειστικά με φυσικά αρώματα από βότανα, λαχανικά και άνθη από την ελληνική φύση. Έχουμε λοιπόν giveaway με 5 τυχερούς από εσάς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο Ρόδων ή Μαστίχα 24 τεμάχια μόνο για σας. Κάνοντας like στη φωτογραφία μας, κάνετε follow στο Πρωινιάτικα Open TV, follow στο Σιρωτή Γκρίς, like στη φωτογραφία και την Παρασκευή 17-12 θα κληρώσουμε σε 5 τυχερούς από εσάς από ένα κυβότιο 24 τεμαχίων. Τέλειο δώρο λοιπόν για σας αυτές τις γιορτές, γιατί θα έχουμε πολλά τραπέζια, έχουμε να πιούμε πολύ σουρωτή. Θα φάμε πολύ λοιπόν αυτές τις γιορτές. Και ετοίμασαι εσύ και το φανταστικό νατό. Κοιτάξτε, τι γίνεται. Πέφτει τώρα η κρέμα γιαουρτιού πάνω από το κοχυλάκι, το κομψό. Τι κομψό. Τι κομψό για τραπέζι. Τι μας έκανες. Λοιπόν, τώρα θα πέσει και το καραμελωμένο κρεμμύδι. Δεν υπάρχει αυτό το φαγητό. Ωραία. Και μπορούμε να τα ανακατέψουμε ή να το βάλουμε από πάνω έτσι επιφανειακά που λέω εγώ, ώστε να γίνει με μια κουτάλα βαθιά πάνω στο τραπέζι. Mm-hmm. Όλη η οικογένεια, όλοι οι φίλοι θα σας ρωτάνε τι καταπληκτική συνταγή. Καλά, δεν πήγαινε το μυαλό μου. Το κρεμμύδι πραγματικά ταιριάζει τόσο πολύ μαζί με το γιαούρτι και με όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, ενώνουν τα στοιχεία, κοιτάξτε εδώ το καλό. Σπάστε εδώ. Εδώ τα chips αυτά που δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι bacon. Έχουμε τη γεύση του bacon, αλλά χωρίς περιτά λιπαρά, περισσότερη γεύση. Εντάξει, αυτή η τραγανάδα από το τέτοιο δεν υπάρχει, από το προσούτο. Και φρέσ, εδώ, κοίταξε εδώ, λίγα φρέσκα μυρωδικά. Μάιντανος. Τώρα έχω βάλει τσάι βέβαια, μην κοροϊδεύω τον κόσμο. Έχω βάλει λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, εδώ. Το φαγητό μας δεν υπάρχει. Παιδιά, τρώμε, ελάτε. Δεν υπάρχει αυτό το φαγητό. Ήρθαν τα κοράκια να φάμε. Κρέμα γιαουρτιού, να μπείτε στο ποιος είναι Πρωινιάτικα και αύριο έχω φαγητάρα, κορίτσι. Τι, αύριο. Θα το δώσω. Δεν το λέω. Γιατί πες το. Δεν το λέω. Πες το. Όχι, αλμυρό είναι. Εντάξει, λοιπόν, καλό μεσημέρι, αύριο, 10 παρα 10. Ποιος είναι Πρωινιάτικα. Εμείς τώρα τρώμε. Καλό μεσημέρι. Εγώ έχω πάθει πανικό, πέρα δόμε. Ελάτε, τρώμε. Let me play.